καλησπέρα στο ακροατήριο του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ και ο Αλέφαντος από το Ανώμερο, ο φίλος μας ο Θόδωρος. Καλησπέρα, Θόδωρε. Καλησπέρα και Αλέφαντος. Είσαι τα τεχνικά θέματα, τα κατέχεις, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον για να μιλάμε, θέλουμε από εμάς πολύ περισσότερο, έτσι. Τα κατέχεις. Από τι να σου πω, άντε ο Μουρίνιο θα πω. Ο Μουρίνιο καλύτερο είναι, έτσι. Το διόρθωσα, σε αναβάθμισα μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Από Αλέφαντο σε Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο παροχημένο όμως θεωρείται, ρε φίλε. Τώρα, εντάξει. Στην εποχή ήταν καλό. Στην εποχή του, όντω, κάτσε λίγο να σε δω για μιλά, για μιλά, είσαι. Εδώ. Εντάξει, λίγο πιο, πιο σιγανό, λίγο. Εντάξει, βάλε, βάλε να, λίγο. Να δώσω ένταση. Εδώ, βάλε, ένταση, λίγο, βάλε λίγο, βάλε λίγο. Λοιπόν. Θα ανάψουν τα αίματα. Θα χρειάζεται να ανάψουν και πολύ, 15 Αύγουστο είναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα σας κρατήσουμε, συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες τουλάχιστον, μέχρι τις 11. Αν υπάρχουν, το είπα και χθες, και όλη την εβδομάδα, έτσι. Αν υπάρχει συμμετοχή, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη εβδομάδα λόγω του ότι ο περισσότερος κόσμος είναι και εκτός Θεσσαλονίκης. Κακά τα ψέματα, έτσι. Είναι η εβδομάδα που είναι, λέμε ότι. Είναι η εβδομάδα αδειών, έτσι. Ναι, ναι, αδειών και γενικότερα μέχρι και εγώ που λέω λόγο. Αν είχα κάπου που δεν μου αρέσει η θάλασσα, θα πήγαινα και εγώ, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, καλύτερα. Εγώ είμαι εδώ πέρα φρουρός των τυχών τη πόλη. Σκαπανέας. Σκαπανέας, είπα κάποιο πρέπει να φυλάει και την πόλη, έτσι. Γιατί μην μπουν και οι Τούρκοι που είναι και έτσι. Κοντά είναι, με τη σκανδάλη στο χέρι μας. Κοντά είναι, είμαστε λίγο έτσι. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τίποτα φυλαπορίας, να πω την αλήθεια, κοντά είμαστε. Εγώ έτσι. Και λευκό, δεν μου έρχεται, δύσκολα θα μου έρθει. άμα γίνει πόλεμος όμως, ο μπαμπάς μου θα πάει στον πόλεμο, εμείς δεν θα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να την κλειτώσουμε. Κάνω λάθος. Πώς είμαστε, 1,5 εκατομμύριο άντρες μείναμε από την ηλικία 25 μέχρι 45 πλάς. Είμαστε τόσο πολύ, 1,5 εκατομμύριο. Όλοι θα πάμε, κατευθείαν όλοι. Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ας μην κάνουμε όμως αρνητικά σενάρια, αν και με αυτόν που μπλέξαμε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε τον τρελό απέναντί μας. Έχουμε έτσι όπως θα λες, θα το σχολιάσουμε. Και αυτό, έτσι, βέβαια, την επικαιρότητα να σχολιάσουμε, έτσι κι αλλιώς η επικαιρότητα η αθλητική είναι λίγο ισχνή, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε εδώ πέρα τον καλό μας φίλο και φίλο της εκπομπής, τον φίλο μας τον Θόδωρο, ο οποίος μας ήρθε από το μακρινό Ανόβερο, πόσο για άλλες 10 μέρες θα κάτσες? Άλλες 10, ναι. 22, 22 το μηνός. 22, έχεις, θα πας πουθενά, έτσι, τίποτα? Θα πάμε λίγο Χαλκιδική, λίγο πάλι χωριό, λίγο εδώ πέρα, θα γυρίσουμε γενικά. Όσο εντάξει. Μπορούμε, εντάξει. Ό,τι δεν, οι μέρες είναι περιορισμένες, λίγο Κατερίνη, εντάξει. Ό,τι μπορεί θα κάνει ο καθένας. Βέβαια, να σας πω γιατί και σήμερα έχουμε τους άλλους δύο ημιτελικούς του κυπέλου UEFA. Χθες είχαμε τους δύο πρώτους. Ο Σερ Χόμπιτ το σκότωσε το θηρίο των Δανών με ένα πέναλτι στην παράταση. Δεν είδα. Διαμαρτύρονται. Έχω ένα φίλο Λιβερπουλάκια. Ο οποίος διαμαρτύρεται για τα πέναλτι που έχει κερδίσει η Μάντσεστερ. Δηλαδή, άμα γίνεται πέναλτι, να μην το δίνει. Ναι. Δεν μου είπε, πραγματικά δεν ξέρω, κάποιος φίλος, εγώ δεν το είδα, γιατί ήμουν εδώ πέρα, πώς να το δω. Γιατί όταν έφυγα ήταν λίγο πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος μπορεί να με δει, άμα δω και δεν ήταν πέναλτι, θα το πούμε. Αλλά επειδή που τότε που ήρθε και ο Φερνάντες, ο Πορτογάλος, και έχει κερδίσει αρκετά, η αλήθεια είναι, η πέναλτι η Μάντσεστερ. Βέβαια, σκοπός δεν είναι τα κερδίσει, σκοπός είναι αν είναι. Αν είναι, θα τα δώσει, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Και διαμαρτύρεται, λέει, ο πενάλτο. Όχι ο Φερνάντο, ο πενάλτο. Ο πενάλτο. Εντάξει, όταν φτάνεις μέσα στην περιοχή, μπαίνεις και ναι. Σε κυνηγάνε 10 από πίσω, έχεις και καλή τρίπλα, το πιο πιθανό να σου κάνω πέναλτι. Δεν ναι, είναι κάτι απίθανο σας. Δεν είδα πραγματικά κάποιος φίλος, αν θέλει, να μας ενημερώσει για το αν ήταν πέναλτι ή όχι. Να πω ότι αυτό που ξεκίνησε η σκέψη μου είναι ότι είναι 10 η ώρα τα μάτς. Ναι. Και λέμε όπως θες, χθες ήταν η Μάντσεστερ, πήγε στην παράταση. Σήμερα, αν κάποιο από τα δύο μάτς πάει στην παράταση, θέλω να ξέρετε εσείς που θα είστε έξω, θα πάρετε τον μπούλο από εκεί που είστε, τον μπούλογλου, γιατί 12 η ώρα κλείνουν τα μαγαζιά, να ξέρετε. Έτσι. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε, έτσι. Είναι και αυτό στην επικαιρότητα. 12 η ώρα κλείνουν τα μαγαζιά, άρα δεν βλέπετε παράταση και πολύ περισσότερο δεν βλέπετε και πέναλτι, έτσι. Αν και θεωρώ πρώτη μέρα μπορεί να είναι λίγο ελαστική. Καλά, ρε παιδιά, το κάνετε 12. Μία η ώρα, δηλαδή τόσο κοινή λογική λέγεται, ρε παιδιά, και όχι για τα μάτς. Ας τα μάτς. Το λογικό ήταν να μην υπήρχαν τα μάτς τέτοια. Όχι 12, μία ρε παιδιά. Δηλαδή, τόσο. Δηλαδή ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, πραγματικά. Εκείνη μία ώρα δεν πείραζε κάτι. Εντάξει, θα πρέπει να σκεφτούν και τα μαγαζιά και τον κόσμο, ώσπου να μαζέψουν οι σερβιτόροι. Αυτά δεν είναι έτσι. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά άλλη μία φορά. Κοινή λογική λέγεται, αλλά θεωρώ, αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κοινή. Πραγματικά είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι την κατέχουν λίγοι αυτή τη ρημάδα, την κοινή λογική.
φίλε. Είναι αυτοί που είναι πάνω ψηλά, οι σοφοί, τέλος πάντων οι θεσμοί. Τι θα πει, ρε φίλε. Οι οποίοι θα πρέπει ο νομοθέτης ή οποιοδήποτε βγάζει οτιδήποτε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει σκεφτεί και τις συνέπειες, να συμβουλευτεί και το συμβούλιο του. Συνέπειες θα υπάρχουν και μία η ώρα, να κλείσουν και ναι, δύο. Όχι, ενώ αλλά... αυτά εδώ τα πράγματα, ναι, δηλαδή ποδοσφαιρικοί αγώνες. Να δει κάποιος και να του πει εσύ έτσι και έτσι, ο κόσμος θα είναι ακόμα έξω. Είμαστε λαός γενικά που μένει έξω, βλέπει παιχνίδια, γεμίζουν καφετέρειες. Εγώ σου το είπα και έξω. Χθες όταν κοίταξα το πότε παίζει ο ΠΑΟΚ, και το κοίταξα για να, εδώ, για να ξέρω για το πρόγραμμα, για αυτό, ας πούμε, αν είναι νωρίς, αν θα υπάρχει εκπομπή ή όχι. Είδα χθες τουλάχιστον στο. Στην σε μια στοιχηματική εταιρεία. Δεν στοίχημα, επειδή είναι και στο σταθμό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το είχε 10 η ώρα. Το άλλαξε, ΠΑΟΚ, πήγε 9. Ναι, και ο ΠΑΟΚ είναι 25. Δηλαδή πέφτει μέσα στην δέσμη αυτών των μέτρων. Γιατί αυτό τώρα είναι μέχρι 26 του μηνός, αν θυμάμαι καλά. Από σήμερα μέχρι 26, για δύο εβδομάδες δηλαδή. Έπεφτε μέσα αυτό. Δηλαδή, άμα ήταν 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ και πήγαινε παράταση, θα σας λέγα, σηκωθείτε. Και τώρα εσύ να έχεις την αγωνία σου, αν περάσει η ομάδα σου, και να σου πει άλλος, παιδιά, συγγνώμη, 12 η ώρα είναι, σηκωθείτε, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τα ποτά σας, τις μπύρες σας, ξέρω εγώ, και πάρτε τον μπούλο, σας παρακαλώ πολύ. Δεν γίνονται αυτά τα είναι πράγματα. Είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν γίνονται. Έγιναν αυτά τα πράγματα, εντάξει. Όσο και θα μ' άρεσε σαν τη σκέψη έτσι να σας σηκώνουν λίγο έτσι πολύ. Δεν θα σ' άρεσε εσένα, σουπιά. Πράγμα είσαι. Έριξα τη μελάνη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο, Θόδωρε, στα διαδικαστικά. Πάμε. Θα πούμε και εμείς αυτά που έχουμε να πούμε, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Θα βάλουμε και τον κόσμο έτσι κατευθείαν, νομίζω, στην παρέα μας να πει και αυτό στην άποψή του. Ξεκινάμε από τα διαδικαστικά και από τους δύο βασικούς υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Να ξεκινήσουμε με την Ψάρο Ταβέρνα Καρκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψάρο Ταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76, δίπλα στο ΣΑΡΚ, η διεύθυνση, πασίγνωστη η Ψάρο Ταβέρνα Καρεκλάς, έτσι και από τις παλαιότερες, αν όχι παλαιότερες, Θεσσαλονίκη. Και ρεζερβέ για τις κρατήσεις σας, να κάνετε κράτηση τραπεζιού. 2310-413-230, επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες. Όλα τα κρεατικά μας είναι όλα στα Κάρβουνα. Ανδρέα Παπανδρέου 113. Αν θέλετε να πάρετε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, την κοπέλα σας, τον κουμπάρο σας, την κουμπάρα σας, και να πάτε να φάτε, να κάτσετε να φάτε στο μαγαζί μας, επαναλαμβάνω τη διεύθυνση, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Όσον αφορά το delivery, 2310-627-27, επαναλαμβάνω, 2310-627-27. Μην λέμε τώρα τα εδέσματα, έτσι, να μην πω όχι, για την πασέτα σούβλας, κοντοσούβλη, κοτόπουλο, κοντοσούβλη, χοιρινό, κότσι σούβλας, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, λουκάνικο του χωριού, μπιφτέκι γεμιστό, μπιφτέκι μοσχαρίζιο, μπιφτέκι απλό και του πουλιού του γάλα. Φτάνει, γιατί έφαγα. Ναι, έφαγα εγώ, να πω την αλήθεια για αυτό. Με τον Τρέγκη εκεί στην Κούτρα είστε. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι τη Κούτρα, είμαι, ξέρει, είμαι. Και να σου πω και ένα άλλο, γιατί είμαι. Ο Ταλιροπαγίδας. Όχι, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι. Μπορώ να τον πειράξω για άλλα πράγματα. Σε αυτά είναι, όχι, είναι και λάτς. Αλλά είμαι, ξέρεις, μια που το πήγαμε έτσι από τη συζήτηση πριν. Είμαι και old fashion, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορώ να βγω με γυναίκα για να πληρώσω γυναίκα. Δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι, δεν γίνεται. Έτσι. Όχι. Είμαι το ανοίγω την πόρτα, α πούμε, είμαι λίγο έτσι old fashion. Σαββουαρβίβλ, έτσι. Ναι, είμαι. Το μην το λες αυτό, γιατί θα νομίζω ότι είναι σουβλάκι ο άλλος. Άμα ήταν εδώ σαββουαρβίβλ και τέτοια, μην το λες τέτοια. Είναι από Νεάπολη και τέτοια πράγματα. Δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Σαββουαρβίβλ τώρα. Μην λες τέτοια πράγματα. Αυτερνίζεται. Λοιπόν, άρα, ωραία, έχουμε μέχρι και το πρώτο διάλειμμα σε 9.30, είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά βλέπω. Επαναλαμβάνω ότι στις 10 η ώρα έχουμε τα δύο παιχνίδια Σαχτάρ Βασιλεία, νομίζω, Σαχτάρ Βασιλεία. Και το άλλο ποιο είναι, για θύμισε μου τώρα, γιατί κόλλησα και εγώ. Το άλλο ποιο είναι, παιδιά, δώσε μου 10 λεπτά. Γουλς Ολυμπιακός. Γουλς Σεβίλη και Σαχτάρ. Είπαμε με Βασιλεία. Καλά, αμφίροπα ματσάκια. Εντάξει, παρότι η Γούλφ από την είδαμε τον Ολυμπιακό δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Πραγματικά, εκτός αν τους υποτίμησαν. Ναι, τους υποτίμησαν. Δεν φόρσαρε. Έτσι, δεν είδαμε τη Γούλφ. Καταρχήν έπαιξε καλά και ο Ολυμπιακός. Ήταν καλός ο Ολυμπιακός, όντως. Ήταν καλός, το ήθελε. Ήταν καλά διαβασμένος. Mm. Έπαιξε όπως έπαιξε βασικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
τρεις χαφ πολύ σφιχτά, να μην φάμε γκολ και στο παραμικρό ό,τι βρούμε μπροστά να κερδίσουμε έστω από ένα στημένο από το οτιδήποτε από μια αναμπομπούλα. Έκανε δυόμιση ευχέρειες, δύο καλές ευχέρειες και μια μισή. Κοίταξε, εκεί το πας, στο 0-0 και ποιος βάλει τον γκολ. Ατύχησε να το βάλει πρώτη γούλς. Όταν έβαλε πρώτη γούλς, νόμιζα ότι τελείωσε και το παιχνίδι. Δεν είχε τελειώσει όμως. Δεν είχε τελειώσει, αλλά αν ισοφάριζε ο Ολυμπιακός. Για μια τρέχα που ήταν το offside εκεί. Νομίζω ότι θα ανέβαζε ρυθμούς η γούλς. Θέλω να μου δεις μία σύζυγη, γιατί πραγματικά δεν ήταν και ο Τάσος ή δεν είχαμε. Εντάξει, πιστεύω μας ακούνε και Ολυμπιακοί. Αυτό θα το έλεγα για τον Μπάουκ, έτσι. Πολύ περισσότερο για τον Μπάουκ, αλλά δεν γίνεται να μην το πω για τον Ολυμπιακό. Βλέπω έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι λίγο πολύ. Τα site, αυτά που είναι τα προσκύμενα σε κάθε ομάδα, έτσι, στον Άρη, στον Μπάου και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, καταλαβαίνω ότι θέλουν να πούμε ότι είναι και παίζει η ομάδα τους, καταλαβαίνω ότι θέλουν ρε παιδί μου να ξεχυλώσουν κάποια πράγματα. Αλλά αυτό ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός πραγματικά, ρε παιδί, σε ποια φάση αδικήθηκε ο Ολυμπιακός, για πέστε μου, δηλαδή τη φάση, εγώ δεν μπορώ να βρω φάση που αδικήθηκε. Εκείνο είναι και το κακομαθημένο πέναλτι, παιδί όχι, Ολυμπιακός. Όχι, όχι, όχι. Κοίτα, φωνάζουν π.χ. για το τέτοιο, έχει δίκιο και με τον, με τον Βόλο. Άλλο αν έχει ευνοηθεί. Όταν, άμα έχει ευνοηθεί 10 φορές ή 20 φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει ευνοηθεί 20 φορές και έχει αδικηθεί μία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φωνάει, αλλά να το πεις ότι αδικήθηκα. Αλλά εντάξει, έχει ευνοηθεί πόσες φορές. Στο παιχνίδι με τη Ραλ που είχε εκεί με το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος, τα σφάγει εκείνο το πράγμα. Εντάξει. Αλλά τώρα προχθές για ποιο πράγμα διαμαρτύρεται, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Λίγο μπορώ να πω ότι για τη φάση του El Arabi. Εντάξει. Για μένα δεν είναι πέναλτι, βέβαια. Το επικοινωνιακό του Ολυμπιακού έχει ξεφύγει. Εντάξει, και εσείς, ναι, μίλησα και εσείς είστε, ναι, πίσω είστε στο λίγο σε επικοινωνιακό. Ναι. Λίγο είστε, τέλος πάντων. Ναι, εμείς. Ναι. Εμείς είμαστε. Στα Σπάργανα είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Άντε πίσω τώρα. Τίποτα δεν είμαστε εμείς. Αλλά πραγματικά ότι σφάχτηκε ο Ολυμπιακός, γιατί βλέπω τα. Σφάχτηκε ο Ολυμπιακός. Δεν βλέπω εγώ καμιά σφαγή, συγγνώμη δηλαδή. Άμα ήταν θα το έλεγα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα. Αν θέλεις για να δεις, και δεν το λέω για αντιδιαστολές αυτό που είπα, για μένα και το πέναλτι της Γουλφς είναι τραβηγμένο, για μένα το σκουντάει βέβαια, δηλαδή πιστεύω στην Αγγλία μπορεί να μην το έδινε ένας Άγγλος αυτό το πέναλτι, το σκουντάει. Έπεσε πολύ άγαρμα, ναι. Βασικά φαινότανε το κακό φορμάρισμα του τερματοφύλακου, ότι δεν ήταν, είχε καιρό να πάρει ρυθμό σε παιχνίδια. Ναι. Αν έπεφτε πιο μαλακά πάνω του, να το πω έτσι λίγο εξευγενισμένα, ναι. Αν είχε παιχνίδια πάνω του, θα έπεφτε λίγο πιο μαλακά, πιο έξυπνα. Δεν θα του έδινε. Θα πήγαινε τον τζατζάρι. Αυτός πήγε και τον γκρέμισε. Προσοχή, δεν λέω, ότι δεν το σκουτάει, δεν λέω ότι δεν είναι πέναλτι, θεωρώ ότι είναι τραβηγμένο. Αν δηλαδή πήγαινε και τον τζατζάρι λίγο πιο έξυπνα, δεν θα το έδινε. Αυτό που έδωσε. Πήγε και έπεσε πάνω του για να τον γκρεμίσει. Βέβαια και αν μην το έδινε, αν εκεί έγκυται η αδικία που δεν το λένε κανένα, ότι όλοι λένε ότι είναι πέναλτι, πάλι 0-0 θα λέει το παιχνίδι. Άτυχο να πω. Και άτυχος, δεν είχε λιγότερες ευκαιρίες η Γουλφ, και αυτή είχε τρεις καλές ευκαιρίες. Έτσι. Μοιρασμένο, είπαμε, παιχνίδι σφιχτό ήταν. Μοιρασμένο ήταν, το πήγε ο Ολυμπιακός στα μέτρα του. Mm-hmm. Το πήγε δηλαδή σφιχτά, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει ένα παιχνίδι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Mm-hmm. Φυσικά εκεί οι αγγλικές ομάδες. Βέβαια, και η τελευταία αγγλική ομάδα είναι καλύτερη από. Δεν μιλάμε και σε δύναμη και σε τρέξιμα και τέτοια. Ναι. Σφιχτό παιχνίδι, τρία χαφ πίσω, με ρόλο να κόβουμε, να μοιράζουμε, να πρεσάρουμε και να μην δημιουργούμε. Πέφτει ο άλλος στη λούμπα, γιατί δεν μπόρεσε να το διαβάσει αυτό το πράγμα. Μας υποτίμησε σαν Ελλάδα, σαν πρωτάθλημα τον Πορτογάλος, έτσι. Ναι. Και εκεί φυσικά που τον υποτίμησε, κόντεψε και θα μπορούσε να την πατήσει. Αυτό πρόσεξε. Ανέβαζε πρώτος γκολ Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό δηλαδή θεωρώ ποιο θα ήταν το σωστό να πει, που δεν θα τα λέμε. Είπαμε, βάζω όλα τα site έτσι, δεν βάζω μόνο. Αλλά αυτό με τον Ολυμπιακό τώρα που χθες παραέγινε. Να πει ότι να είμαι έτσι, να έχω νεύρο, ότι είδα ότι σε αυτά τα δύο μάτς μπορούσα να προκριθώ και δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο η Γουλφς, έτσι. Να το πω ναι. Να πω και λίγο άτυχος να το πω ναι. Ήταν και η αποβολή στο πρώτο μάτς. Ότι μπορούσα να προκριθώ, ναι. Ότι... Αλλά όχι αδικία, ρε παιδιά. Για το Θεό, δηλαδή. Είναι, έχει για το Θεό. Το γι' αυτό και... Για το Θεό, ρε παιδιά. Δηλαδή, σας αδικήσα σε αυτό το μάτς. Εντάξει, οκ. Okay. Okay, εντάξει. Όποιος θέλει, τι είμαστε εμείς να αλλάξουμε τη γνώμη του που πιστεύει ο καθένας. Αλλά είπαμε. Ότι βλέπουμε σφαίρα. Πρέπει να λέμε αυτό που βλέπουμε. Όχι αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε. Μα και εγώ, ρε φίλε. Σου είπα και πιο έξω ότι η εκπομπή αυτή τη διαφορά έχει η δικιά σας. Ότι σχολιάζεται ακριβώς αυτό που βλέπετε, όπως το βλέπετε, αλλά το σχολιάζεται ακριβώς. Θοδωρέ, εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ. Θα το πάλι μια φορά να ξανασυστηθούμε, που λέγανε έτσι και κάποιοι άλλοι. Δεν είναι δική μου έκφραση. Εγώ δεν οικειοποιούμε ποτέ άλλον να εκφράσει έτσι. Νομίζω να ξανασυστηθούμε. Το Χρήστο Ραγκάτσι το λέει, πέρασε από το ραδιόφωνο εδώ. Οπότε, λοιπόν, εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά να διαλυθεί, να πέσει στην ΩΜΕΓΑ Εθνική. Δεν γίνεται όμως να βλέπω μία φάση
ότι είναι πέναλτι και εγώ να έρθω εδώ πέρα για να λέω με το να πω, όχι, δεν είναι πέναλτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για μένα, τώρα για άλλο μπορεί να γίνεται. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε και για τα παιχνίδια. Θα βλέπουμε εδώ, θα σχολιάζουμε. Ποιο διάλεξε να δούμε το. Σαχτάρ, να δούμε. Σαχτάρ, ε. Ναι, ναι. Ενώ το άλλο είναι έτσι. Δηλαδή αν ρωτήσουμε 10, πιστεύω 6-7 θα πούν το άλλο μάτι πιο πολύ. Σίγουρα. Γιατί είναι Αγγλική με Σεβίλη. Που το, η Σεβίλη να πω ότι έχει να αποκλειστεί από το UEFA. Δεν έχει αποκλειστεί. Η Σεβίλη θα περάσει. Είναι η Mrs. UEFA. Ναι, δεν έχει αποκλειστεί στο UEFA. Δεν θυμάμαι πότε είναι η τελευταία φορά που αποκλείει. Γιατί έχει τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις, έτσι. Θεωρώ ότι θα το πάρει η Σεβίλη πάλι. Όχι, ρε φίλε, μπορεί να πάρει. Θα το πάρει περπατώντας. Θα το πάρει περπατώντας. Σου λέω, αν, τώρα θα μου πει δεν θα το πλύνουν και πολύ. Θα το έχει πάρει περπατώντας. Ναι, ναι. Μην την υποτιμάς, γιατί. Ω, δεν υποτιμάω κανένα. Και η Σαχτάρ μπορεί να το πάρει. Αλλά θεωρώ ότι θα το πάρει μάλιστα εύκολα. Δεν έχει εύκολα, δηλαδή σχετικά εύκολα θα το πάρει η Ιντερ. Θεωρώ. Ναι, είναι... Όλα είναι πιθανά. Όλες οι ομάδες έχουν, έχουν την ίδια αφετηρία. Ο Σερχόμπιτ το σκότωσε το θηρίο. Το Σερχόμπιτ, ρε παιδιά. Και τον είπε, Ρε Ζέγκα. Πήγες και τον είπες, είσαι Manchester United και τον είπες, σε ευχαριστώ για αυτά που έχεις κάνει για τη United. Τι έκανε, ρε φίλε, για πες μας για τη United. Ο Σερχόμπιτ, τι έκανε, ρε φίλε, για τη United. Την έβγαλε τρίτη. Να πάμε στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε. Βγήκε τρίτη United. Και τον έπιασε, λέει, ο Ζέκα, ο Έλληνα Ζέκα, και τον είπε. Και τι του είπε κι ο άλλος. Άκου, τι του είπε κι ο άλλος. Περπατούσανε, γιατί του υπάρχει στο Instagram. Περπατούσαν και δίπλα του εκείνη που περπατάνε είναι ο Φερνάντες. Ναι. Είναι παιχτάρας. Κάναν και μια καλή μεταγραφή, όντως. Και του λέει, ναι, λέει, γιατί βοηθάει, λέει και ο. Πώς λέει το Φερνάντες, τέλος πάντων, του είπε με το μικρό. Βοηθάει, λέει και ο Φερνάντες. Και ήταν δίπλα του και ο άλλος ούτε γύριζε να του κοιτάξει, λέει, έχω το Σερ Χόμπιτ και έχω το Ζέγκα τώρα, είναι και Πορτογάλος και ο Ζέγκα. Κατάλαβες που. Πολύ ωραία πράγματα. Κοίταξε, έτσι που εδώ που έχουν φτάσει τα budget γενικά ναι. Και στην Αγγλία έχουν ξεφύγει τώρα με 800 εκατομμύρια. Δίκιο. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δεν υπάρχει. Το 860 εκατομμύρια. Και το να τερματίζει τρίτο και να έχει 300 εκατομμύρια, 400 το θεωρεί επιτυχία. Δηλαδή, ναι, κοίτα, για αυτέ τι ομάδε, αν δεν βγουν στο Champions League, είναι ψιλοοικονομική καταστροφή, έτσι. Για αυτέ τι ομάδε με αυτά τα budget, γι' αυτό είναι σαν να πήραν τίτλο, α πούμε. Πρέπει να βγουν Champions League. Το Σερ Χόμπιτ, ρε παιδιά. Δεν τον μπορώ, ρε φίλε. Δεν τον μπορώ αυτό το άνθρωπο. Δεν τον μπορώ. Έκανε όμω, πρόσεξε. Έχει κάνει. Όχι, έχει κάνει τη μεγάλη μόλτε. Αυτή που ήρθε στο Χαριλάο και πρέπει να φάει 8. Έχει κάνει τη μεγάλη μόλτε ο Σερ Χόμπιτ. Εντάξει, δεν πειράζει. Μακάρι να κάνω λάθος όπως λέω και για τον Ματζίνι, τον Αργεντίνο που είναι από τις Ικές. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε. Ναι, τι θες να ξεκινήσουμε, είπαμε. Τα... Να μιλήσουμε λίγο. Καταρχήν να δώσω χαιρετίσματα στον ξάδερφο τον Γιώργο εκεί από τη Θάσο, μας ακούνε τώρα. Στη Θάσο? Στη Θάσο. Γιώργος. Αριανός κόφτο, Αριανό το κόφτο. Έτσι. Αριανός, ρε. Όχι. Μην το λες τέτοια, θα πάρει το καράβι, θα έρθει εδώ πέρα. Αριανός, θα προλαβαίνει σε 2 ώρες. Προλαβαίνει, έρχεται. Ναι, από Νεάπολη για Αριανός γύρω. Άρρωστο Αριανάκι τον κόφτο. Αριανός. Αφού με είπε έξω ότι είναι Αριανός και με γουστάρει, κάτι τέτοιο. Τώρα ήδη είχε ρίξει το ποτό, τον έχω μπροστά μου. Και αρχίζει πηδάει με 10-10 της καρέκλες. Γεια σου Γιώργο Αριανάρα. Άρρωστο Αριανάκι το. Γυναίκα Αριανού. Πώς θα το θέλεις. Παοξού φανατική. Οχ. Ο Νεκτάρης τώρα ήδη έχει χύσει και αυτό το ουίσκι του. Το βλέπω τώρα από ανόβερο. Αρχίζει να ακούει για Αριανούς. Όλοι με ουίσκι είναι δηλαδή. Τίποτα άλλο δεν πίνουνε. Τι θα πιούνε. Καθαρό ποτό. Τις μπόμπες δικές σας. Όχι ρε φίλε. Καμιά βοτκίτσα. Είναι καλή η βοτκίτσα. Όχι. Εγώ βότκα δεν μπορώ άλλο. Ουίσκι δεν έχω πιει. Δεν μπορώ. Βότκα μόνο. Βότκα πορτοκάλι. Βότκα. Όχι πορτοκάλι. Βότκα. Σκέτη. Λίγο βάζουμε έτσι. Την οθεύουμε λίγο. Όχι πάρα πολύ. Στα 3 ποτά μετά τα 3 δεν είμαι. Δεν ευθύνομαι για τις πράξεις μου. Να ξέρεις, μετά τα 3. Ήπιες τίποτα πριν έρθεις, όχι έτσι. Όχι, μια κοκακόλα ήπια. Έξω με ήρθες μια χαρά, είμαι μια κοκακόλα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα τα χαιρετίσματα είπε στον Γιώργο το Αριανάκη, το άρρωστο. Ναι, πάμε τίποτε. Παρακάτω. Θα με πυροβολήσει, έτσι. Είπαμε να πούμε, γιατί ξεκινά τώρα οι προετοιμασίες. Ακούω τον κόσμο γενικά. Είστε και εκπομπή που ενημερώνει. Ναι, να σακούσουμε, πούμε σακούσουμε. Και σε πιο τεχνικά θέματα. Γιατί αυτά, αυτά. Και... Κάτσε εγώ να πάω λίγο, έχω μια βόλτα και να έρθω σε 20 λεπτά. Έξω, ναι. Είναι η περιοδικότητα της προπόνησης. Ωραία, σ' ακούμε. Έτσι, ένας προπονητής λοιπόν δεν ξεκινάει να προπονήσει μόνο στην ομάδα. Έχει τον εργοφυσιολόγο του, έχει το γυμναστικό team. Γιατί, να το πω πολύ απλά, όλοι οι παίκτες δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να τους ομαδοποιήσει, να τους φτάσει, ας πούμε, να τρέχουν στο 8, στο 10. Δηλαδή, για να καταλάβω, και εγώ ο άσχετος, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, ένα λεπτό. Άλλη προπόνηση μου λες, αν το κατάλαβα καλά. Κάνει, καλά, ο τερματοφύλακας άλλη προπόνηση κάνει. Αλλά άλλη προπόνηση πρέπει να κάνει ο αμυντικός
Άλλη προπόνηση κάνει ο μέσος και άλλη ο επιθετικός. Στην προπόνηση, για να κάνεις μια ομάδα να τρέχει το ίδιο, ναι. Να σου το πω απλά. Ο Μπίσεσβαρ με το Λιμιό δεν μπορούν να τρέξουν το ίδιο. Δεν μπορείς να τους βάλεις στο ίδιο καλούπι, να κάνεις ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Και άλλη ταχύτητα, έτσι. Σωστά. Οπότε ξεκινάς πρώτα απ' όλα και χωρίζεις γκρουπ. Αναλόγως στο τι επίπεδο φυσικής κατάστασης είναι ο καθένας. Α, αυτό που λέμε όταν γίνονται τα εργομετρικά, ας πούμε. Ακριβώς. Και φυσικά όταν γυμνάζεσαι. Αυτά όλα γίνονται μέσα με τον εργοφυσιολόγο, με το team σου, έτσι. Βλέπεις, υπάρχει κάτι που λέγεται γαλακτικό οξύ. Η συγκέντρωση γαλακτικού οξέως στους μύες. Είναι δηλαδή ομοιικός κάματος. Βλέπεις λοιπόν, σε συνδυασμό με τις νόρμες που έχεις και έχεις και τον παίκτη σου, τον έχεις μετρήσει. Όσο χαμηλότερο είναι, σημαίνει περισσότερο. Όσο υψηλότερη περιεκτικότητα. Τώρα... Όσο είναι υψηλότερο, σημαίνει κουράζεσαι πιο εύκολα. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Φυσικά, να τα μαθαίνουμε αυτά. Ναι, φυσικά ένας αθλητής, να το ξέρει ο κόσμος, σε 48 ώρες ένας καλά γυμνασμένος αθλητής έχει αποδομήσει όλο το γαλακτικό οξύ που έχει συγκεντρωθεί από ένα παιχνίδι. Και είναι έτοιμος, πλήρως έτοιμος να μπορέσει να ξαναπαίξει. Κάνουμε μια ερώτηση, μια κράτασα. Εντάξει, ναι, όχι, πραγματικά είναι ενδιαφέρον αυτό που λες. Όταν τελειώνει το μάτς, καμιά φορά, όχι καμιά φορά, και βλέπουμε τρέχουν κάποιοι παίκτες αφού τελειώσει το μάτς. Δεν θυμάμαι αν είναι απλωματικοί αυτοί που μπήκαν αλλαγή. Ποιοι είναι αυτοί? Όχι, δεν τι έχει σημασία. Εκεί. Ακόμα και παίκτες που έχουν κάνει. Υπάρχει λοιπόν κάτι που λέγεται αποκατάσταση και χωρίζεται σε ενεργητική και παθητική. Η παθητική, να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι με διατάσεις, χαλάρωμα μασάζ, κρυοθεραπεία κτλ. Η ενεργητική είναι με τζόκινγκ, χαλαρό, τρέξιμο. Τρέχουν στο γήπεδο, ρε. Ακριβώς. Καμιά φορά είναι και συνεντεύξεις οι άλλοι που δίνουν και τους βλέπεις από πίσω που τρέχουν. Γιατί λοιπόν όσο τρέχεις χαλαρά, φυσικά όχι σε full εντάσεις, δημιουργείται υπερεμία και ξεκινάει η γρηγορότερη αποδόμηση του γαλακτικού οξέως. Δηλαδή ξεκινάει όσο περισσότερο αίμα περνάει από την περιοχή, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Τόσο πιο γρήγορα αρχίζει και παίρνει το γαλακτικό οξύ, δηλαδή το υπόλοιπο που έχουν αφήσει τα κύτταρα. Ναι, αλλά Θόδωρε, δεν τρέχουν. Δηλαδή, αυτοί που παίξαν το 90 λεπτό, δεν ξέρω, δεν το έχω, θα το προσέξω πραγματικά την άλλη φορά. Δεν ξέρω, νομίζω αναπληρωματικοί και αυτοί που παίξαν αλλαγή κάτι τέτοιο, αυτοί τρέχουν. Τους βασικούς δεν τους βλέπω, να πούμε. Ή εκτός αν κάνουν τίποτα στα αποδυτήρια. Εξαρτάται τον παίκτη. Αυτό έρχεται ο παίκτη σε συνεννόηση με τον γυμναστή, το τι ακριβώς θέλει να ακολουθήσει και το τι πρέπει να ακολουθήσει. Δεν του λέει δηλαδή αυτό που είπες τώρα, ο γυμναστής ή ο. Πώς τον είπες. Το γυμναστικό team, ο γυμναστής με τον εργοφυσιολόγο. Του λέει ότι εσύ θα τρέξεις μετά. Ακριβώς, εσύ πρέπει να κάνεις αυτά εδώ και. Αναλόγως τώρα και τι επιβάρυνση έχει, πόσο έχει παίξει ή δεν έχει παίξει, οτιδήποτε. Ο παίκτης πρέπει να κρατηθεί σε μια συγκεκριμένη φόρμα. Έτσι, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά. Φυσικά ο προπονητής τώρα ξεκινάει και παίρνει το καλεντάρι του, που λέμε έτσι. Ξέρει λοιπόν από τώρα με ποιους έχει να παίξει και πότε. Ξέρει ότι έχει να παίξει ο Φερέιρα, τότε Champions League. Πρέπει τότε η ομάδα του να είναι φορμαρισμένη. Ναι, ανάλογα το πρόγραμμα λες και τη σπουδαιότητα των παιχνιδιών. Όπως επίσης θα πάρει αύριο μεθαύριο ο Ένινγκ τώρα στα χέρια του, γιατί θα γίνει η ίδια κατάσταση, έτσι. Ναι, και θα πάρει, θα ξέρει πότε θα παίξει για ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως και θα ξέρει μετά και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε, τα λοιπόν, ξέρει αυτά. Τα ξέρει. 12 και 17 είναι, εκτός αν αλλάξει το ελληνικό, μην το βάζει. Παίρνοντάς τα λοιπόν, ναι, παίρνοντάς τα έχει μπροστά του και ξέρει ότι θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, όταν θα παίξει με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, να έχει μεγάλα τρεξίματα. Ναι. Κατάλαβα όταν θα παίξει με τον Λεβαδιακό, με τον Αχαρναϊκό, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει. Στο Χαριλάου, θα είναι. Χαριλάου θα θέλει λιγότερα. Οπότε λοιπόν εκεί αρχίζει το φορμάρισμα και το ντεφορμάρισμα τη ομάδα. Καμιά φορά. Αυτό λες για ενδιάμεσα των εβδομάδων, έτσι, ακριβώς, από τη μία γωνιστική στην άλλη. Για, το τι πρόγραμμα πρέπει να ακολουθηθεί. Χωρίζεται σε μεσόκυκλους η προπόνηση. Τι. Μεσόκυκλους, όπως λέμε στη γυμναστική. Μεσόκυκλους. Μεσόκυκλους, μακρόκυκλους. Ένα μεσόκυκλος διαρκεί 3-4 εβδομάδες. Είναι η περιοδικότητα τη προπόνηση. Πρέπει λοιπόν εκεί να κάνει αντοχή στην ταχύτητα. Μυϊκή δύναμη, ένταση. Αυτά εδώ είναι κάποια τρίκ δικά μας, γιατί μέσα σε 3-4 εβδομάδες βελτιώνεται ή πέφτει η αντοχή, η γενική αντοχή, η VO2 max. Εσύ τώρα θες να το φτάσεις σε τέτοιο επίπεδο αναλόγως στο παιχνίδι που έχεις και αναλόγως στον αγώνα, ώστε στον αγώνα με το δυνατό αντίπαλο να είσαι στο δυνατότερο καλό υψηλό σημείο και να πεις ότι θα ντεφορμαριστώ, γιατί δεν μπορείς να είσαι συνέχεια φορμαρισμένος, θα το κάψεις τον αθλητή σου. Βλέπεις ότι οι μεγάλες ομάδες το Μάιο πετάνε, ας πούμε, έτσι. Ναι, το ρεγουλάρουν έτσι, ούτως ώστε προς το τέλος, εκεί που κρίνονται οι τίτλοι, να είναι. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να είναι στο δυνατότερο υψηλό σημείο. Δηλαδή, πας το ρισκάρεις λίγο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, να είσαι πιο χαλαρός με τους μικρούς αντιπάλους, να μην μπορείς να έχεις μεγάλα τρεξίματα, αλλά εκεί που πραγματικά θα τα χρειαστείς, να έχεις μεγάλα τρεξίματα. Αυτά είναι μικρά πράγματα. Καμιά φορά βλέπουμε παιχνίδια, ας πούμε, και λέμε ήρθε ο Βόλος και δεν βλεπόμασταν. Το δεν βλεπόμασταν μπορεί να κρύβει πίσω αυτό που λέμε τώρα. Ότι ο προπονητής που έχει σχεδιάσει να ντεφορμαριστεί σε αυτές τις εταιρείες. Σου λέει εύκολα, δύσκολα θα τον κερδίσω, ρε παιδί, με τον Βόλο. Οπότε θέλω πιο πολύ να είμαι. Ναι, κατάλαβα. Μα λες, θα δώσω παιχνίδι ζωής και θανάτου για να περάσω το κύπελο εκείνη την εβδομάδα. Αυτό έχει λογική που λες.
ή τώρα θα ξεκινήσουν, ξέρουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε τέλη Αυγούστου, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να δουλέψεις σε μέγιστες εντάσεις, να κάνεις την προπόνηση που θέλεις. Θα πρέπει να πας σε υπομέγιστες εντάσεις, γιατί θα φορμαριστείς μέσω των παιχνιδιών για να μπορέσεις να έχεις τρεξίματα για να είσαι στο 78% για να παίξεις με το Champions League τώρα. Άρα έτσι σκέφτηκε ο Ενίκ την τέταρτη μέρα του χρόνου, 4 Ιανουαρίου, είπε: έχω ένα εύκολο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Ας βάλω και να τους κατεβάσω 4 γκολ, ας πούμε, να τους ρίξω. Αν δηλαδή όλη την ισχύ μπορεί να ρίχναμε και 7-8, λες. Μπράβο τον Ένινγκ, ρε. Είναι και συμπατριώτης. Τι σου είπα για τον Ένινγκ, είναι εξελίσσεται σε κάναντι του Άρη. Θα τον δούμε τη φετινή χρονιά. Εξελίσσεται σε κάναντι του Άρη. Λες, τον πιστεύεις δηλαδή, εσύ, έτσι. Πιστεύω. Κοίταξε, δεν μου γέμισε το μάτι. Έδειξε ο άνθρωπος ότι έχει δουλειά. Προσάρμοσε, ας πούμε, με την ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι που η ΑΕΚ σε υποτίμησε, έβγαλε το Λιβάγια να τον ξεκουράσει. Ναι. Και κόντεψε να τη ρίξει στάλιρο, κακώς δεν την έριξες. Εγώ ήθελα να την πάθει. Έβαλε το Σάσα. Ισοπαλία στην Αθήνα. Ναι, αλλά έβαλε το Σάσα δεξί μπακ. Δηλαδή έκανε κάτι το οποίο δεν το είδαμε κανένας. Και δεξί μπακ τον είχε τύπης. Μόλις ανέβαινε η ομάδα, τον έβαζε στην ουσία τέταρτο χάφ γιατί το χρειαζόταν και έπαιζε 3-4-3. Έχεις δίκιο. Είναι αυτά τα μικρά τα τρίκ τα οποία τα βλέπεις. Ρισκαδόρικο βέβαια, αλλά το έκανε. Ρισκαδόρικο δεν ήταν γιατί έσφιξε το κέντρο και δεν το διάβασε ο άλλος ο προπονητής. Τον έπιασε αδιάβαστο. Αυτό ακριβώς. Άμα το διάβαζε δηλαδή, θα ήταν. Εκεί έγκυται το ρισκαδόρικο. Έτσι ακριβώς. Ναι, του έκανε κάτι όμως στη σκακέρα την προπονητική και του πήρε την ταυτότητα σε εκείνο το παιχνίδι. Και θα μπορούσε να είναι και μεγάλο το σκορ. Έτσι. Δηλαδή είναι και μικρά πράγματα που τα βλέπεις ένα προπονητή και τα εκτιμάς. Όπως και το ότι ήρθε στη Ντούμπα αξιοπρεπώς στο τέλος και έπαιξε η ομάδα. Δεν περίμενα. Εγώ έλεγα, ας πούμε, 1-0, 2-0 να χάσουμε, θα είμαστε καλά, από την αλήθεια. Είναι... Αλλά εντάξει, όχι. Ακούγα τους δικούς σου τώρα. Όχι, όχι. 5 και 6 και 7. Δεν υπάρχουν αυτά. Παρότι, πρώτα απ' όλα η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν πολύ χάλια. Η ψυχολογική. Βρήκε ο προπονητής μας. Για το τελευταίο μάτς, λέμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Και φυσικά μπήκε πολύ χαλαρός, κάτι που ευθύνεται και ο προπονητής. Όπως ευθύνεται για το 3-5-2 το οποίο το σημάζεψε και βρήκε έναν τρόπο να μην δέχεται εύκολα γκολ ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να βρει και έναν τρόπο να βάζει εύκολα γκολ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα πρέπει να βρει και έναν τρόπο να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτά θα τα πούμε μετά το πρώτο διάλειμμα. Πέρασε εμένα, πώς με βλέπεις τώρα που μου μιλούς για τα, ξέρω εγώ, για μεσόκυκλους, να σου πω ότι είμαι το Σεπτέμβριο, τώρα πώς έχουμε, 12 έτσι, σε 20 μέρες γίνομαι 52. Και πρόσεξε, καταρχήν. Είμαι παντρεία. Φίτ. Ναι, σίγουρα. 18 σκάλες είναι για να ανέβω σπίτι. Ναι. Τρεις ανεβαίνω τις σκάλες. Δηλαδή, και άνετα, δεν λαχανιάζω. Πώς με βλέπεις. Ναι, πρόσεχε, ναι. Γιατί είναι λίγο επικίνδυνο όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή, τι να γίνει. Το σώμα, μη... Ο γέρος πάει από πέσιμο. Τρίτο προθερματικό στάδιο. Από πέσιμο ή από το άλλο πάει. Μην έχω κανένα πέσιμο, λες τις σκάλες. Για να με ψάχνετε. Έχουμε, ας πούμε, αθλητές οι οποίοι φτάνουν στα 45-50 και πάνε, ας πούμε, να κάνουν ένα σπριτ και μένουν στον τόπο. Καμιά φορά. Όχι, όχι, εντάξει, είμαι καλός. Προσέχουμε πάρα κάνω πολύ. Εγώ κάνω, πρόσεξε. Και το άργησε. Κάνω τρίπλεξ κάθε 2 χρόνια. Μπράβο, κάνω τρίπλεξ. Να πούμε και μια συμβουλή εδώ, ο κόσμος να ξέρει. Στη γυμναστική λέμε πάντα τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς που πρέπει να φτάνουμε. Θα πρέπει να υπολογίζουμε 220 μείον την ηλικία μας. Δηλαδή, εσύ είσαι 50 χρονών, θα πρέπει να υπολογίσεις 220 σφιγμούς μείον 50, 170 σφιγμούς maximum. Σε οποιοδήποτε είδος άσκηση πρέπει να φτάνω, να μην τους περνάω. Δεν έβλεπα, να σου πω την αλήθεια, όταν έκανα το τελευταίο πριν 1,5 χρόνο, αλλά νομίζω ότι όταν κάνεις τρίπλεξ, ειδικά εκεί στο τελευταίο που σε βάζει πάνω στο αυτοπότο διάδρομο, ναι, νομίζω ότι σε φέρνει την καρδιά στα κόκκινα, έτσι. Εντάξει, σε φέρνει στα κόκκινα, ναι, για να δει πώς. Και μετά, αυτό που μετράει, αν το κατάλαβα καλά, είναι όταν πέφτουν οι παλμοί, πώς αντιδράει η καρδιά. Αυτό πόσο είναι, έτσι. Πόσο γρήγορα πέφτουν, ανεβαίνουν και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, είναι ένας συνδυασμός τώρα ψηλά γράμματα. Ναι. Τα μηχανήματα, εντάξει, το κάνουν αυτά αυτόματα. Έτσι μετράνε το πόσο γρήγορα ανεβαίνουν οι σφιγμοί σου, πόσο γρήγορα πέφτουν. Ξέρεις τι μου είπε, έχω ένα τέτοιο. Με το που ανέβηκα και ήμουν. Μου λέει, με το που ανέβηκα, δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Μου λέει, Ζαχαρία, μου λέει ηρέμησε. Λέω, γιατρέ, είμαι ήρεμος. Λέει, ξέρεις πόσους παλμούς είχαμε το. Γενικά έχω, δεν ξέρω, είχα κοντά στους 100-110 παλμούς. Ήταν πολύ ψηλή. Ήταν ψηλή. Σε ηρεμία θα πρέπει να έχεις 60 με 90. Μου λέει ηρέμησε. Λέω, ήρεμος είμαι. Γιατί δεν έχω τίποτα. Λέω, ήρεμος είμαι. Λέει, 110 έχεις. Λέω, ήρεμος είμαι. Θα έφταγαν τα γκούντις εκεί. Όχι, όχι, έτσι είμαι. Ποια γκούντις, δεν τρώω. Γκούντις δεν τρώω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε και τις γραμμές. Θα κουτσομπολεύουμε εμείς. Θα αρχίσουν και τα παιχνίδια σε λίγο. Έτσι, από όλα και από λίγο. Πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόσαστε και σας προτρέπουμε να μείνετε για πολλή ακόμη ώρα. Θόδωρος και Ζάχος σας κρατήσουν στην τροφιά μέχρι τις 11 σίγουρα. Μέχρι τις 11 και παραπάνω. Και με παραπάνω. Μακάρι να υπάρχει τέτοιο, δεν έχουμε. Το πρωί δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, ούτε ξυπνάμε πρωί, έτσι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, ράδιο Μαρμίτα τη Τρίτη, έτσι.
Δευτέρα, χθες η πρώτη μέρα. Τρίτη σήμερα, αύριο. Τετάρτη, πέμπτη, Παρασκευή. Έτσι. Εντάξει, να δούμε τώρα την Παρασκευή. Να δούμε. Λογικά θα γίνει η εκπομπή, αλλά να δούμε εδώ τι θα μας πούν και οι θύνοντες, έτσι. Γιατί πιστεύω την Παρασκευή δεν θα μείνει εδώ πέρα ούτε κατσαρίδα. Λες. Καλά, προ-κρίσος δεν υπήρχε όντως. Υπάρχει και μια φωτογραφία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Βέβαια, τώρα μιλάμε για δεκαετία 80, έτσι. 15 αύξος που δείχνει στην Τζιμισκή να πέσουν μπάλα. Δεν είχαν βάλει, ξέρεις, κάτι τελάρα έτσι τέτοια και παίζαν μπάλα. Τώρα δεν υπάρχει βέβαια αυτή η περίπτωση, αλλά όσο και κρίση να έχει, όσο και να υπάρχει, αδειάζει η πόλη κατά μεγάλο ποσοστό. Πάντως τώρα είναι πραγματικά στο 15 Αύγουστο να κάνεις βόλτα Θεσσαλονίκη. Απόλαυση. Ναι, είναι απόλαυση. Πρέπει να πας σε 5 λεπτά. Από τη μία πόλη. Εσύ έχεις αυτοκίνητο, δεν μου λέει. Ναι. Με το αυτοκίνητο. Ωραία. Πραγματικά έχεις δίκιο. Είναι για εμάς που μας αρέσει η πόλη και δεν θέλουμε να φεύγουμε από την πόλη. Μόνο αν παίζει ο Άρισκα ευρωπαϊκό ή κάνα τέτοιο να πάμε σε καμιά άλλη πόλη να δούμε, όχι στη Γερμανία, μακριά. Μακριά. Πήγαμε στο Μόναχο, ή πήγαμε, το είδαμε, κάναμε και μια εκστρατεία στο Μόναχο. Με αυτά, πώς λέγεται, γίνεται το κρασί το. Που καίει. Γκλουβάιν, όχι. Γκλουβάιν, καλά το είπες. Το ζεστό το κρασί, το γκλουβάιν. Τι αηδία είναι αυτό, ρε φίλε. Τι αηδία είναι αυτή, ρε φίλε. Πώς το πίνουν αυτό το πράγμα. Ο Γερμανός, κοίταξε, θέλει να μπορεί να μεθύσει γρήγορα και φθηνά. Αμα αυτό σε χτυπάει στο κεφάλι το ζεστό, έτσι. Ζεστό γλυκό κρασί, ρε φίλε. Μαζί με δύο σφινάκια και μια μπύρα έχεις απογειωθεί. Πήγαμε, κοίτα, όταν πήγαμε εμείς στο μάτς με την Μπάγερν ήταν παραμονές Χριστουγέννων, έτσι. Γι' αυτό ήταν δηλαδή και ψοφόκριο. Πάντα είναι χειμερινό αυτό. Και ήταν τελευταίο μάτς της Μπάγερν και μετά είχαν και γιορτούλα κιόλας. Έκλεινε ο χρόνος. Αλλά αυτό το τέτοιο μου έλεγε και ο φίλος, γιατί εγώ έχω στο Πάσα ο φίλο που έχει εστιατόριο και πήγα δύο μέρες νωρίτερα και έφυγα δύο μέρες νωρίτερα, έκανα πενταήμερο, ναι. Λοιπόν, μου λέει αυτό πολύ ωραίο, μου λέει, να το δοκιμάσουμε, ρε φίλε. Αυτή την αηδία, το σύχαρα, φοβερή πόλη το Μόναχο, φοβερή. Στις 10 η ώρα είναι όλοι για ύπνο, δεν έχει τίποτα, τίποτα δεν έχει. Εντάξει, κάτι θα έχει, αλλά... Σίγουρα κάτι θα έχει. Είναι αλλά... μόνο τα κέντρα των πόλεων συγκεκριμένα, τα οποία έχουν η κάθε πόλη, έχει δικό της, όπως έχουμε εμείς με το Βαρδάρι, το Beat Bazaar, τι να σου πω, ναι. Ένα μέρος, στο οποίο έχει 10-15 κλαμπάκια, είναι όλα μαζεμένα εκεί. Ή και ανοχής κλαμπάκια, τέτοια ξενυχτάδικα, σουπάδικα, όλα μαζί. Βγαίνεις από το ένα, μπαίνεις στο άλλο. Εσύ είσαι ψηλά, έτσι, το ανώβερο είναι ψηλά, το έτσι. Είναι στη μέση και λίγο ψηλά. Λίγο ψηλά, λένε το κλασικό εμείς που δεν ξέρουμε ότι όσο πιο ψηλά πας, έχει, λέει, ψηλοζωή έχει. Πάνω, ας πούμε. Έχουμε, παντού έχει ζωή. Δεν είναι, έχει αλλάξει η Γερμανία. Και εγώ πηγαίνοντας εκεί δεν πήγα, δεν γεννήθηκα εκεί. Έτσι. Πόσα χρόνια είσαι, Θόδωρο, εκεί τώρα? 8 χρόνια. 8, δεν είσαι πολλά. Τι μας έλεγε εκεί πέρα, έχει 32 λέει μαγαζιά, έχει 62. Εντάξει, πήγα για να ανοίξω επιχείρηση. Χάσεις κρίση για να άντρας είναι βασικά ο άνθρωπος. 8 χρόνια που να έχει κάνει 13, λέει 13-14 μαγαζιά έχει. Μακάρι, λέω. Κάνει, όχι, ωραία. 13 είπαμε. Ναι. 13 και κρουσούζικο. Είναι και κρουσούζικο και του ψεύτικο. Όλα 7, 13, το 7 είναι ο αριθμός του ψεύτη. Τέλος πάντων, και είπα, καθίσαμε εκεί 5 μέρες να πω ότι είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. 2310-287-38. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38. Εδώ να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Και φυσικά και για Άρη και για ΠΑΟ. Έλεγα ότι. Εντάξει, τώρα είναι περιορέξιος, λέει, κολοθιόπτα. Η μόνη περίπτωση, λέω εγώ, ο Έλληνας, έτσι όπως έχει μάθει να. Ζει, για να ζει στη Γερμανία πρέπει να είναι αναγκασμένος, δηλαδή να πάει για δουλειά με λίγα λόγια, κάπως έτσι. Κοίταξε, έτσι λέω εγώ. Κοίταξε, και η Γερμανία δεν έχει άσχημη ζωή. Και στην τελική, άμα το δεις, εμείς είμαστε, ας πούμε, στο ανώβερο 10.000 Έλληνες. Αρκετοί, όντως. Το μόνο σημείο που είμαι με Γερμανούς είναι μόνο στη δουλειά μου, το 8. Όχι, δουλειά, έτσι. Όλη την άλλη, όλη την άλλη μέρα είσαι με Έλληνες, μιλάς με Έλληνες. Δηλαδή, 10.000 είναι αρκετοί. Δεν καταλαβαίνεις. Αν θες να κάνεις. Είναι η επιλογή σου. Κάνεις παρέα με Έλληνες, δεν καταλαβαίνεις βασικά ότι είσαι εκτός. Πραγματικά. Ναι. Φυσικά τα 2-3 πρώτα χρόνια είναι δύσκολο να προσαρμοστείς, να μπεις σε ένα ρυθμό εξόδων, να έχεις τη δουλίτσα σου, το σπίτι σου κτλ. Από εκεί και πέρα μετά, νομίζω ότι είναι. Και σου κάνει και καλό, γιατί νοσταλγείς περισσότερο την Ελλάδα. Δηλαδή έρχεσαι και σου φαίνονται όλα πολύ πιο όμορφα από ό,τι ήταν. Αυτό τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μερικές απορίες που οι δικές μου, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό τώρα, εντάξει, τις πρώτες. Καλά, παίζουν τεράστιο ρόλο φυσικά και τα ΜΜΕ, όχι μόνο και στη Γερμανία και εδώ πέρα. Έχουν τη δύναμη, έτσι, γενικότερα, και μπορούν να στρέψουν τον κόσμο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτό υπήρχε τότε στα πρώτα χρόνια της κρίσης εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, 9, 10, 11, 12 μέχρι εκεί. Υπήρχε ένα μένος κατά των Ελλήνων στη Γερμανία. Δηλαδή, έτσι που το παρουσίαζαν οι τεμπέληδες οι Έλληνες και αυτά και αυτά. Αυτό υπάρχει ακόμη. Τώρα έχουν περάσει δηλαδή καμιά 8-9. Υπήρχε με το Τζίπρα τότε που είχε γίνει μια αναζωπήρωση που έκανε το Τζαμπουκάτου και στο τέλος, αντί για 1 εκατομμύριο το Μέλιχαρτ, πήραμε 9. Ναι. Τέλος πάντων,
αφού έκανε την επανάσταση. Εγώ σου λέω για τον κόσμο. Ναι, πώς μας βλέπει ο κόσμος πλέον. Θέλω να σου πω. Ο κόσμος πάντα μας θεωρεί, μας αγαπάει. Γενικά ο Έλληνας, επειδή έχουμε επάξιους προγόνους, άσχετα που είμαστε εμείς ανάξιοι απόγονοι. Αυτό, έτσι, λογικό. Είμαστε ανάξιοι απόγονοι επάξιων προγόνων, δυστυχώς. Όταν λες ότι είσαι Έλληνας, ακόμα και στη Γερμανία, ακόμα και σήμερα, μετράει πάρα πολύ. Σε βλέπουν θετικά, δεν έχουν αρνητική προδιάθεση. Τώρα φυσικά με το Βαρουφάκι και αυτά έχει γίνει. Εγώ μιλάω πιο νωρίς στο Βαρουφάκι. Λέω για την αρχή της κρίσης. Ο Έλληνας, θέλουν να μας πάρουν τα λεφτά. Ο Έλληνας, ο τεμπέλης. Όπως και εμάς μας πλασάραν εδώ πέρα, ας πούμε, για ό,τι φταίει η Γερμανία, φταίει αυτό. Τώρα και από τη μία και από την άλλη. Λες, καλά, λίγο το χέρι της έχει βάλει η Γερμανία. Και εμείς λίγο το χέρι μας δημόσιοι πάλι. Αυτό ναι. Μα εγώ δεν λέω ότι δεν φταίμε εμείς. Αλλά φυσικά δεν φταίμε εμείς. Και εδώ να κάνω και μια σύντομη παρένθεση. Βλέπω εσύ τα νέα τα παιδιά, δηλαδή βγάζω το καπέλο σπουδαγμένα. Βλέπω 22-23 χρόνων δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για 30 ευρώ. Γερμανία λες. Εδώ Ελλάδα, εδώ ναι. Έρχομαι. Βλέπεις το άλλο, βάζει βενζίνη το παιδί, μπράβο έτσι. Του. Εγώ το χαίρομαι γιατί χαμογελάει. Μιλάει ευγενέστατα. Εμένα τον τραχανά που έρχομαι και το πουλάω ναι. Ναι. Το κλασικό το ελληνικό. Ευγενέστατος, εξυπηρετικότατος. Ενώ είσαι παιδιά νέα με πτυχία έτσι. Με πτυχία ναι και πώς δεν μπορώ εγώ να το αναγνωρίσω αυτό και να πω μπράβο στον νέο δίκιο. Τον Έλληνα. Και δεν μιλάω για τον παλιό τον Κιφίνα που ήταν αφυσιοκολλητής, τον έβαλαν κάπου και δεν έχει ευθύνη τις θέσεις του, τουλάχιστον. Μιλάω για το νέο το παιδί, το οποίο μπράβο του μπορεί να έχει μαζέψει ένα καρότσι πτυχία, ξένες γλώσσες και είναι εκεί και δεν παραπονιέται κιόλας. Είναι λοιπόν, δεν παραπονιούνται. Σε έχω και μια ερώτηση εδώ από τον Νεκτάριο. Πρώτα θα πάμε όμως στον πρώτο φίλο της εκπομπής. Τον βλέπω και από πιθανολογό, μπορεί να είναι και από Γερμανία, γιατί βλέπω 0-0. Καλησπέρα. 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 Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Άκης. Ο Άκης. Ένα 0-1 πληρώνει ότι θα ήσουν εσύ. Έλα. Ποβορέ. Ορίστε. Καλησπέρα. Είναι και ο Ζάχος εκεί. Είναι και ο Ζάχος εδώ. Εσύ ένα λεπτό. Άκη. Καθόλου Ελλάδα έρχεσαι. Είσαι Ελλάδα τώρα. Γιατί τελευταία φορά θυμάμαι. Έρχομαι. Όχι. Τώρα δεν είμαι στο Παρίσι τακτικά. Καλά ρε φίλε. Στο Παρίσι. Τι το έχεις κάνει το Παρίσι. Σταθμό με διεθνή έκθεση. Τι να σου πω, τόσο η δουλειά σου είναι να είναι συνέχεια έξω, ας πούμε. Οδηγός Σάκη. Τι να κάνουμε. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ζάχο. Ναι. Ακούμε. Είπες ότι θες να πάει ο ΠΑΟΚ στα τάρταρα και αυτά. Ναι, γιατί είναι. Αγωνιστικά, βέβαια. Τι θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Εσύ είσαι Αριανός. Τι είμαι, Ηρακλής. Τι να θέλω, να πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Και θες ο ΠΑΟΚ να πάει στα τάρταρα και πίνεις βότκα. Σκότωμα δες ρε. Πού να θέλω να πάρει το πρωτάθλημα, τι να θέλω, για πες. Καλά και πίνεις βότκα, σκότωμα θέλεις. Τι δεν πρέπει να πίνω, για πες, για δώσε μου επιλογή. Καλά βότκα, θέλεις την καταστροφή του ΠΑΟΚ και πίνεις βότκα. Βότκα ρε φίλε δεν νομίζω να είναι, ναι, όχι. Εδώ σε πιάνω αδιάβαστο, εκτός αν πω βλακεία. Η βότκα δεν είναι ρώσικη νομίζω. Η βότκα δεν την ανακάλυψα. Δηλαδή τι είναι. Βότκα ρώσικη είναι. Ρώσικη. Όχι. Άλλο τι είναι. Και οι Βραζιλιάνοι θεωρούν τέτοια. Δεν ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο οι Βραζιλιάνοι όμως. Οι Άγγλοι το ανακάλυψαν έτσι. Λοιπόν η βότκα εγώ νομίζω. Βάζω, δεν επιμένω. Βάζω όμως 5 ευρώ ότι νομίζω ότι οι Πολωνοί πρέπει να κάναν τη βότκα. Δεν είμαι σίγουρος για να το κάνω. Βότκα προέλευση. Για προχώρα. Για κάτω και οι Πολωνοί για δε στη Σλιποβίτσα. Βότκα. Προέλευση. Περίμενε, έχουμε το τέτοιο. Από τη Γιαγκελόνια λες να έρχεται. Για να δούμε τι λέει το τέτοιο. Η βότκα είναι περιορισμένη από 35-50%. Δεν λέει από πού. Η κλασική λέει η ρώσικη βότκα έχει περιεκτικότητα 40%. Από πού προέρχεται λέμε. Ωραία, και πίνεις βότκα και θες την καταστροφή του ΠΑΟΚ. Είναι δυνατό, ρε. Ρε φίλε, δεν λέει κανείς ποιος ήταν ο πρώτος που έβγαλε τη βότκα. Ας μας βοηθήσουν οι φίλοι. Περιπτώσει. Πάμε. Είναι εθνικό ποτό εκεί. Εντάξει, ναι. Δεν είναι. Ή άμα θα πίνεις. Έγινε, αλλάζω από σήμερα βύσινο χυμό μόνο. Τι να πιω, ρε φίλε. Δεν μου αρέσει το ουίσκι. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, κάτι αψέντια εκεί. Κάτι αψέντια, αψέντια. Άμα πιούμε αψέντι, δεν προλάβουμε εκεί να κάνουμε. Στι κόρνε τα άρεσε. Τι ρε, πλάκα κάνει. Θέλω να τα πίνει εκεί μετά. Έλα, ναι, εντάξει. Είχαμε μετακομίσει. Μια που θες να πίνεις. Ναι, δεν είμαι του ποτού. Αν θα πάω στην Ιταλία κάποια στιγμή, mm-hmm. και έρθω στην Ελλάδα, mm-hmm. έχει κάπου εκεί στο Μομπλάν επάνω, mm-hmm. έχει κράπα, την οποία οι Ιταλοί την κάνουν από δαμάσκηνα. Τι είναι η κράπα? Λοιπόν, το τσίπορο το δικό τους. Mm-hmm.
ναι, είναι από τα μάσχηνα. Λοιπόν, εκείνη την πίνεις και σου κάνει μια γραμμή από μέσα μέχρι το στομάχι. Λοιπόν, άκου τι θα μου φέρεις. Μια που είσαι στη Γαλλία, θα σου πω τι πίνω. Τώρα πέραν της πλάκας, εκτός από βότκα, βότκα εντάξει τώρα να πάμε σε... Όχι. Δεν είναι στη Γαλλία, είναι δίπλα στην Ισπανία, στα σύνορα νομίζω με την Ανδόρα είναι. Είναι η Βενετικτίνη. Θέλω να μου φέρεις Βενετικτίνη, μπορείς. Ρε εσύ, αυτή είναι εκείνο το κόκκινο που βάζανε στα τέτοια, στα φουτά. Όχι, εκείνο είναι Βενετικτίνη. Εγώ σου λέω Βενετικτίνη, Βενέτικτος. Είναι το μοναστήρι των Βενέτικτων, εκεί γίνεται. Είναι, μισό λεπτό. Είναι λικέρ, είναι σαν το, πώς λέτε αυτό το γερμανικό, Γκέκερμάιστερ, πώς λέτε. Γκέκερμάιστερ, πώς λέτε αυτό. Ναι. Είναι σαν και αυτό, είναι γλυκό βέβαια, είναι λικέρ και σε βαράει στο κεφάλι. Είναι βέβαια, είναι και σαν την γιατροσόφια αυτό. Να ξέρεις αν έχεις δηλαδή πονάει ο λαιμό σου, πίνεις δύο σφινάκια από αυτό και γίνεσαι ωραίος. Βενετικτίνη. Εντάξει, επειδή αυτό που λες είναι στα Πυρηναία κοντά και... Α, ντάτος, είδες. Έτσι. Σωστός. Επειδή είναι στα Πυρηναία εκεί πολύ κοντά, μπορεί να σου φέρω κανένα κουμπουάτα πιέρκες. Κουμκάτ έχω από την σχολική εκδρομή το 87 έχω ακόμη. Το έχω το κουμκάτ. 33 χρονών είναι. Έγινε. Το έχω ακόμη. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά. Το έχω ακόμη κουμκάτ, έτσι. Κουμκάτ 33 χρονών. Ένα μικρό. Τι είναι αυτά που εδώ η ξαδέρφη τώρα η Ντίνα μας ακούει μαζί με τον ξάδερφο και πίνουν γουισκάκι, ρε φίλε. Δεν μπορώ, γουισκι, δεν μπορώ, φίλε. Δεν μπορώ, σιχαίνομαι. Είναι δυνατόν. Το σιχαίνομαι, δεν μπορώ, γουισκι. Γευστικό. Θέλω να μιλήσω για πιο πολύ τα. Ντινίτσα, σ' αγαπάω, έτσι. Ακούει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς. Το όνομά σας, αν θέλετε. Εγώ είμαι. Ναι. Γιώργος από Στουτκάρδη και εγώ Γερμανία. Να, γεια σου, ρε Γιώργο. Φέραμε Γερμανό για αυτό να πουλήσω. Λίγο νότια από Στουτκάρδη, ναι, και ωραία κουβέντα σας. Ο φίλος ο Θόδωρος, πόσα χρόνια είσαι εκεί και τι επιχειρήσεις κάνεις? Να, επειδή είσαι άκουσα για γυμναστική και αυτά, έχω δουλέψει και εγώ σε γυμναστήρια και αυτά, εγώ και είναι ενδιαφέροντα αυτά που είπες. Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, πτυχιούχος από εδώ πέρα του ΤΕΦΑ, έτσι, Θεσσαλονίκη, εδώ σπούδασα. Στη Γερμανία έφυγα για να κάνω καριέρα, άνοιξα εστιατόρια, δεν το άσκησε το επάγγελμα ως γυμναστής. Ναι, κατάλαβα. Λέω μήπως έχεις καμιά τίποτε αλυσίδα 7 γυμναστήρια. Όχι, αυτά είναι του Τάστου Τρέγια. Αυτά είναι. Δυστυχώς, επειδή έχω δουλέψει στο McFit. Δυστυχώς γι' αυτό δηλαδή παραξενέστηκα. Λέω μπράβο, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα ένας ελεύθερος, δηλαδή ένας μικρός, να ανοίξει δικό του γυμναστήριο. Ξέρεις, δηλαδή το McFit πώς θα το χτυπήσεις, με 19-90. Ναι. Αυτό λέω. Και δηλαδή, όπως γυμναστήριο. Στην Ελλάδα θα εξαφανιστούν τα mini market. Ζάχο είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα. Κατάλαβα, ναι. Στην Ευρώπη που δεν είναι franchise. Αν πατήσεις στο, πώς λέμε, McDonald's. Ναι, κατάλαβα. Macfit.com, έτσι. Έχει περίπου καμιά 200 στην Ευρώπη, καμιά 180 στη Γερμανία. Όταν είσαι μέλος σε ένα, κάνεις προπόνηση παντού. 24 ώρες ανοιχτά, 365 μέρες. Με την καρτούλα. Δεν κλείνει ποτέ. Πόσο είπες λεφτά, φίλε μου, λίγο για... 19, πόσο είπες? 19,90 το μήνα. Το μήνα. 19,90, 20 ευρώ το μήνα. Ναι, και δεν κλείνει ποτέ. Βέβαια για τους πελάτες είναι παράδεισος αυτό. Για τους εργαζόμενους είναι κόλαση. Δούλεψα σχεδόν 3 χρόνια. Δηλαδή σου βγάζουν το ζουμί. Είναι τα Lidl των γυμναστηρίων, ρε παιδί μου. Ναι. Κατάλαβα. Και... ναι, έφυγα κάποια στιγμή, δεν άντεχα. Και τι ήθελα να πω. Ναι, αλλού, η Πολωνία, μπράβο Ζάχο, η Πολωνία τώρα η έστειλε... έχουν εφεύρει. Περίμενε, ναι. Τώρα μου έστειλε εδώ, μου δίνεις ασίς, κάτσε λίγο να βρω να το κάνω τον φίλο, ποιος μου το έστειλε, ναι. Ο Αργύρης και τον ευχαριστώ, μου έστειλε ένα link το οποίο λέει η συναρπαστική ιστορία της Βότκας, η διαμάχη λέει Ρωσίας και Πολωνίας για την πατρότητα της και ο Μέγας Δούκας από την Ουκρανία που διάλεξε θρησκεία με κριτήριο το αρκό και λέει ότι υπάρχει μεγάλη... Μεγάλη, δώσε μου ένα μισό λεπτό, μεγάλη λέει, ναι, αντιδικία. Η λέξη λέει βότκα μοιάζει πολύ και στις δύο γλώσσες. Σημαίνει νερό, δεν το ξέρω αυτό. Η βότκα λέει σημαίνει νερό. Ναι, οι Σέρβοι δεν είχαν κάποια στιγμή στο μπάσκετ η εθνική βόντα. Βόντα. Τη φανέλα τους. Δεν το θυμάμαι αυτό, πιθανόν. Ναι, είναι... Λέει, είπε, τσέτες, λέει κάτι θυμάμαι και μοιάζει λέξη. Ρωσικά κείμενα αναφέρουν την ύπαρξη αποστακτηρίου πρώιμης βότκα στην περιοχή Τάδε, τώρα μην την πω, δεν την διαβάσω, σχεδόν 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ήδη από τον 11
10ο μετά Χριστόν αιώνα. Απ' την άλλη, οι Πολωνοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ήδη από τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα, ότι ξέμεινε από την παραγωγή κρουασιού και πάγωνε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δημιούργησε ένα αλκοολούχο υγρό που χρησιμοποιείται για ιατρική χρήση. Επιμένουν ταυτόχρονα ότι η βότκα έφτασε στη Ρωσία από Πολωνούς εμπόρους αρκετούς αιώνες αργότερα. Αυτά που πει εσύ για την τριβή είναι. Αυτά, αυτά πώς μαλώνουμε εμείς με τους Τούρκους για τον καφέ, έτσι κάτι. Ναι. Ευχαριστώ τον Αργύρη. Ζάχο, υπάρχουν και πάρα πολύ καλές φινλανδικές, σουηδικές βότκες. Δεν σημαίνει ότι ενισχύεις, ξέρω εγώ, το ΠΑΟ και πλάκα έκανε, πλάκα έκανε, πλάκα έκανε, πλάκα έκανε, εντάξει, πλάκα έκανε. Αλλά ευχαριστώ και τον Αργύρη, όντως υπάρχει αντιμαχία. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αηδία από το Glühwein. Εδώ μόλις χειμωνιάσει, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, ναι, έχω μεγαλώσει εδώ, δεν έχω έρθει από Ελλάδα εδώ, οι γονείς μου ήρθανε πολύ παλιά στη Γερμανία. Όταν χειμωνιάσει και αυτό το Weihnachtsmarkt που έχει, ρε παιδί μου, γύρω λίγο πριν τα Χριστούγεννα και τρελαίνονται όλοι να πιούν αυτό το πράγμα, πω, μεγάλη αηδία. Είναι αυτό που είπαμε, ότι πίνεις ζεστό κρασί και κάνεις Zaufen, ξέρεις, είσαι... ναι, Zaufen, μπράβο, πολύ ωραία. Έτσι, κοίταξε, είναι η χειρότερη ποιότητα αλκοόλ αυτό, οπότε μακριά. Εντάξει, όπως λες, συμφωνώ σε αυτό. Ο Γερμανός δυστυχώς κοιτάει και το φθηνό και το εδώ που μένω εγώ, παράδειγμα, ο γείτονας έχει ένα τεράστιο κήπο, δηλαδή πόσα, δεν ξέρω σε πόσα τετραγωνικά, πώς το μετρήσω, και έχει ψισταριά, αυτό που το βάζει στην πρίζα και βάζει λίγο νερό μέσα. Δεν έχει ψήσει με κάρβουνο. Και του λέω εγώ, είσαι σοβαρή, λέει, δεν ψήνετε με κάρβουνο. Όχι, μου λέει, δεν ψήνω με κάρβουνο. Λέει, γιατί να χάνω, λέει, να κάνω τόση ώρα και γιατί να κάνω τον κόπο. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν να απολαύσουν κάποια πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα και τρελαίνονται. Αυτό είναι. Έτσι, να κερδίζουν τα λεφτά, έτσι. Ωραία. Ναι. Έγινε. Λοιπόν, Ζάχο, πρώτη φορά παίρνω στο Λίπερο, θα συνεχίσω να παίρνω. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή δεν είμαι ούτε πάω ούτε, λίγες φορές η μη υπαρκτή αντικειμενικότητα του Τρέγια, ενώ σας ακούω, με έχει αποτρέψει να πάρω τηλέφωνο. Άκουσε με. Λοιπόν, όλες οι απόψεις είναι υποκειμενικές, έτσι, και η δική μου και του Τάσου υποκειμενική. Θέλουμε να σε ακούμε, δεν έχει σχέση τι ομάδα είσαι. Παίζει ρόλο το τι λες, έτσι, και πώς το υποστηρίζεις, για μένα τουλάχιστον. Πιστεύω και για τον Τάσο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα... Ναι, παίρνω, θα πήγω να... Έτσι. Αφού έκανα στο Ζαγόρα παίρνω, στα παιδιά Στύπιο άρχισα παίρνω πρωί Φρέντο πρωί, πολύ καλή και οι δύο, και οι δύο, η Κωνσταντίνη. Ναι, έγινε. Πολύ ωραία η κομπή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, χάρηκα παιδιά, χάρηκα. Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Πότε θα είστε και σε άλλες εκπομπές ή μόνο σήμερα? Άμα θέλει ας έρθει, όποτε θέλει, μέχρι να φύγει, όποτε θέλει ας έρθει, ανοιχτό το στούντιο είναι. Θα ξαναφύγει σε καμία κομπή. Σύντομα θέλω να γνωρίσω, έχω γνωριστεί μέσω Facebook με τον, πες το. Άρα, ξέχασα το όνομα. Τέλος πάντων, θα σου το πω άλλη φορά. Λοιπόν, κοινό φίλο έχουμε. Okay. Κάνουμε έτοιμα φιλία σας. Έτσι. Πες, το παιδί, εντάξει, όποτε θέλει μπορεί να έρθει ο Θόδωρος. Εντάξει, μας έφερε εδώ πέρα και δώρα μας έχει φέρει ο άνθρωπος. Μας έδωσε και 20 ευρώ για που είστε. Εντάξει. Τι να το πω. Μπορεί να μας φέρει κάνα σακάκι, κάνα κουστούμι. Μια χαρά. Θα βγάλουμε για το χειμώνα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Στο 2 το βαλίσα χτάκι, είπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι. Εσείς. Έλα, Glory, Glory. Εσύ είσαι, τι φωνή είναι αυτή, δεν γνώρισε. Ο Χρήστος. Ναι. Τι φωνή, πού είσαι, αλλού είσαι. Πού είσαι. Ναι, είμαι, από κινητό σε παίρνω. Α, τι έγινε. Ο Τάσος πού είναι σήμερα, δεν είναι εκεί. Ο Τάσος διακοπές. Διακοπούλες. Για αυτή τη βδομάδα και την άλλη. Το παιδί δίπλα σου, ο Θόδωρος είναι. Ο Θόδωρος Γερμανίας. Και είναι και ΠΑΟΚ νομίζω, ΠΑΟΚ, τακτικός ακροατής, βγαίνει συνέχεια το παιδί. Δεν τον, με τις προπονητικές αναλύσεις. Άκου λίγο, άκου τι θα πω για τον ΠΑΟΚ. Πάμε. Έχει ας πούμε κάτι, σε κάτι χώρος, δεν λέει απαγορεύεται η είσοδο στους μη έχοντες εργασία. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ ισχύει απαγορεύεται ο αποκλεισμός από την Μπεσίκτας. Ωραίο. Ωραίο. Βέβαια. Αυστηρός. Απογραφή, λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας έχουμε, με τα Glory. Τι είναι, πες, καλά, ρε. Πραγματικά είναι καρπούν. Κάθεται και μιλάει με το μπετατζή το 10 μετά τη λέξη. Ναι, φίλε, δηλαδή και τον λέει.
Τι να πω, ρε, τι να πω. Προσπαθούμε να επανέλθουμε. Ναι. Ρε, μπαταζή Ζέκα. Για το Χόμπιτ δεν λες τίποτα, το Ζέκα λες. Ναι. Ο Ζέκα είναι εντάξει, παίξουμε, δεν θα ξαναπαίξουμε τη Μάτσερ ποτέ η ζωή του. Εντάξει, ήθελε να έρθει και καμιά selfie μπορεί να έβγαλε. Άκου τι να σε πω, άκου και αυτό και κλείνω. Λοιπόν, μαγιά του Ολυμπιακού που πούλησε τον Τσιμίκα, αλλά τώρα από το. Τι θέση έχουμε στην Ευρώπη, 10, από το 20ο πρωτάθλημα της Ευρώπης, που είμαστε και εγώ δεν ξέρω, πάει στο καλύτερο. Μιλάμε φίλε, θα εκτεθεί αριστερό μπακ παίζει, θα εκτεθεί από όλους τους παίκτες Premier League. Σου λέω από τώρα, σημείωσέ το. Καλά, κοίτα, δεν νομίζω να ξεκινήσει καταρχήν βασικός, θα πάρει ευκαιρίες πιστεύω ναι. με τον Κλοπ. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Πιστεύω Γάντι ναι. θα του πάει το αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά εγώ αν ναι. ήμουν Τσιμίκας, αν ήμουν, βέβαια δεν είμαι, θα ναι. πήγαινα σε μία Λέστερ για να παίξω κατευθείαν βασικός. Και να με πάρει η Manchester η Liverpool και τέτοια να δείξω. Ότι θα το γελιοποιήσουν μέχρι και τις Watford και τις West Ham ο αντίπαλος που θα παίζει. Θα πάρει, εντάξει, μόνο θα το διώξει και να πάρει το Γιαννούλη και θα είναι κομπλέ μετά. Μια χαρά θα είναι με το Γιαννούλη. Όχι, ας μην πάρει το Γιαννούλη. Ποιο να πάρει. Σιγά με το Τσιμίκα, ρε μας. Τέλος πάντων. Άντε, Σε αυτό που λες, από μια άποψη το λέω ότι. Εντάξει, τον Τσιμίκα τώρα για να πεις και εσύ την άποψή σου, τον πιστεύω και έχω και μια ερώτηση εδώ πριν πάμε για το διάλειμμα. Αλλά Έλληνας παίκτης, συγγνώμη, το είπα και προχθές. Έλληνας παίκτης σε τέτοιο επίπεδο δεν πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, μιλάμε για επίπεδο διεκδίκηση, γιατί η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα για να διεκδικήσει Champions League και πρωτάθλημα Αγγλίας, έτσι. Εκτός τι να πω, αν είναι τόσο καλός ο Τσιμίκας. Δεν ξέρω. Είναι καλός είναι. Το πόσο καλός είναι τώρα θα μετρηθεί. Θα σου πω κάτι. Στην Αγγλία για να παίξεις πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι καλός αθλητής. Είναι. Δε για να παίξεις στον κλόπ. Είναι καλός αθλητής. Πρέπει να είσαι αθλητής ο οποίος τρέχει μέσα όρο πάνω από 12 χιλιόμετρα. Τρέχει. Κάτι το οποίο το κάνει ο Τσιμίκας. Δηλαδή, όταν ξεκινάει να διαλέξει παίκτη ο κλόπ, δεν ρωτάει ποιο είσαι εσύ, ρωτάει πόσο τρέχεις. Το πρώτο που ξεκινάει είναι αυτό. Και όχι σε ένα παιχνίδι. Μιλάμε στη διάρκεια πρωταθλήματος. Γι' αυτό και επιλέξαν ο πρώτος και κύριος λόγος ήταν αυτός, ότι ήταν καλός αθλητής. Δεν μπορείς να πας στην Αγγλία χωρίς να είσαι καλός αθλητής. Εσύ, οι Άγγλοι προχθές οι αντίπαλοι του, δηλαδή σταματήσαν, πεθάναν και αυτός έτρεχε. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν είσαι καλός αθλητής έχεις ένα συν. Και από εκεί και πέρα φυσικά το παιδί έχει ταλέντο και δείχνει ότι ταιριάζει, γιατί η φιλοσοφία του Κλοπ πάντα είναι παίρνω παίκτες διαμάντια τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα. Και στην Ντόρτμουντ που έκανε τη μεγάλη ομάδα. Το Γκότσε ναι, έβγαλε. Και αυτό το πήρε και μάτσε το Κινέζο, το Γκαβάκα, πώς λέγονται αυτό. Καγκάβα. Θέλει τέτοιου παίκτε δηλαδή εξελίξιμου. Βλέπει κάτι, έχει μάτι σαν προπονητή. Και τον Αρμένιο, που τον πήρε και αυτό είναι μέσα. Και η Ιταλία. Έτσι. Έβγαλε, εντάξει. Θα πάει καλά. Παρότι είναι ανηματέρο Κλοπ, εντάξει, μαζί με τον Δον Πέπε. Είναι ανηματέρο. Τέλο πάντων, αυτό μου δίνει την εντύπωση ότι ο Τσιμίκας θα μου πει γιατί να μην πιστεύει. Το πιστεύει πάρα πολύ στον και πιστεύει ότι θα παίξει και βασικό. Εγώ έτσι λέω. Αλλιώ θα λέω, αν ήμουν εγώ Τσιμίκας, θα έλεγα να πάω στη Λέστερ, που θα παίξω σίγουρα βασικό, για να με δει. Αν με τόσο καλό να με δει η Μάντσεστερ, η Λίβερπουλ, η Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, και να με πάρει. Αν είχε τέτοια πρόταση, δεν την αφήνει. Ναι. Είχε και από άλλε, και από Λέστερ, και από τέτοιο είχε, νομίζω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Αλλά... Ήρθε τον πήρε φίλο αεροπλάνο, το αεροπλάνο το ιδιωτικό, λέει τις ομάδες αυτές. Αυτές οι ομάδες έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εμείς οι καημένοι. Εμείς με το πούλμαν. Με το πούλμαν θα πάει. Εντάξει, άλλο επίπεδο. Θα μου πεις άλλα τα οικονομικά μεγέθη. Οκ, το καταλαβαίνω να απαντήσει εδώ την. Την ερώτηση, θα διαβάσω όλα τα μηνύματα του φίλου του Νεκτάρη, ο οποίος λέει ρώτησε τον Θόδωρο, ναι. Θεωρεί τον Φερέιρα, το Φερέιρα αυτή τη στιγμή για σήμερα, δεν ξέρουμε τώρα ναι. η άλλη χρονιά, σήμερα θεωρεί τον Φερέιρα καλύτερο ή τον Ένιγκ? Ναι. Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, έχει ένα δίλημα στο τι κάνει ο καθένας. Ο Ένιγκ είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει χωρίς πίεση. Έχει δουλέψει καλά, έκανε καλή δουλειά, αλλά έκανε σε μια ομάδα δουλειά η οποία δεν είχε στόχους. Εάν ο Ένιγκ δεν είχε στόχο πρωταθλητισμού, είχε στόχο του κυπέλου, έτσι. Αν είχε στόχο τον πρωταθλητισμό και έκαιγε ότι η μπάλα ότι σε κάθε παιχνίδι θα έπρεπε να την πάρω, στις 2-3 είτε σε μια κακή πορεία, αποχαιρετούσε την ομάδα. Είναι λίγο δύσκολο, είναι ηλεκτρικές καρέκλες. Ο Φερέιρα από την άλλη ήρθε και φυσικά γι' αυτό και καλοπληρώθηκε. Δεν ήρθε τζάπα, έτσι. Ήρθε, πήρε 2 εκατομμύρια. Αυτό που ήρθε και αυτό που περιμέναμε να προσφέρει δεν το έκανε. Οπότε δεν τίθεται σύγκριση των δύο. Δεν μπορείς να συγκρίσεις τους δύο. Σου λέει, γιατί παίζουν σαν ομάδες. Σου λέει, είναι εάν ο Ένιγκ ήταν στον Ολυμπιακό, τότε θα μπορούσα να σου πω σε μια χρονιά του Ένιγκ στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ, θα μπορούσα να σου πω αν είναι κάποιος καλύτερος. Λοιπόν, και κάτι άλλο μου λέει. Βέβαια, εντάξει, τώρα
Αυτά είναι και λίγο ο καθένας. Όχι, είναι ωραία ερώτηση. Όχι, 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 άλλο. Συμπληρώνει και αυτό που είπες ότι μου λέει, γιατί δεν ξέρω, προφανώς έχει πείρα και από Γερμανία ο Νεκτάριος. Mm-hmm. Μου λέει, διαφωνώ, λέει, θα μας τρελάνε. Μου λέει ο Θόδωρος, καθόλου καλή γνώμη δεν έχουν οι Γερμανοί για τους Έλληνες. Σου το λέω, λέει, από ιδία πείρα. Δεν τελείωσαμε τη συζήτηση που είχαμε ανοίξει. Mm-hmm. Φυσικά και έγινε. Γιατί όταν διαβάζει ένας Γερμανός την Bild, έτσι, το πρώτο πράγμα που κοιτάζει. Αυτό θα σου έλεγα τότε, γι' αυτό σου είπα. Ναι, διάβαζε την Bild, οι Έλληνες θα μας φάνε τα λεφτά να μας κάνουν, γιατί ο Γερμανός μόλις το χτυπήσει το οικονομικό. Τρελαίνεται. Μαχαιριά στην καρδιά. Ό,τι θες κάντου, μην του βάλεις χέρι στην τσέπη. Ή μην του πει κάποιος ότι θα μπει το χέρι του στην τσέπη. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πλην των χρημάτων του. Γι' αυτό είναι και τόσο απομονωμένη. Και εγώ, σαν εστιατόρος, αντιμετώπισα πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά με αυτά εδώ που γινόταν με την λασπολογία από την Bild κτλ. Έχασα το 50% της δουλειάς μου, γιατί ο κόσμος ερχόταν, ήταν επιθετικός και νόμιζε ότι του τρώγαμε τα λεφτά. Δεν αντιμετώπισα δηλαδή κάποιους ζεστούς ανθρώπους, ένθερμους κτλ. Ωραία. Εντάξει, απάντησες και στα δύο. Πάμε στους φίλους. 23, 10, 287 και 38. Βέβαια το διαφημιστικό μετά θα το κάνουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να το ο Γιάννη, ο Ατρόμητος. Γεια σου, Ζάχο, γεια σου, Θόδωρε. Καλώ το Γιάννη. Θόδωρε, από την πρώτη φορά που σε άκουσα, να ξέρει, είχα πει στα παιδιά εδώ και τα δύο που έβγαινα, ότι πρέπει να ξέρει περίπου δύο κοντέινερ ποδόσφαιρο παραπάνω από το Ραπτόπουλο. Ευχαριστώ. Τον έχεις, το Ραπτόπουλο τον έχει κάνει, ρε Γιάννη, δηλαδή πραγματικά. Φίλε, δεν φταίω εγώ. Πρέπει να φτερνίζεται όποτε βγαίνει. Θόδωρε, για να καταλάβει, έτσι. Με παίρνει ένα φίλο μου τηλέφωνο. Ναι. Περιστεριώτης. Ναι. Και μου λέει, βάλε Μετρόπολης να ακούσεις τι λέει αυτός. Τον ακούω. Ναι. Και έλεγε ότι ο Κουλούρης δεν μπορεί να θρύψει και τον πήρε ο Ατρόμητος και κάνει πάρτι τα Γιάννενα που δεν τον πήρανε. Μεταξύ τα Γιάννενα πέσαν την ίδια χρονιά. Ναι, 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 ακριβώς. Και τον παίρνω τηλέφωνο. Και του λέω, ρε άνθρωπο του Θεού, έχουμε ένα προπονητή ο οποίος παράγει ποδόσφαιρο. Ο Κουλούρης που θα νιώσει σημαντικός αυτή την ομάδα, σέντερφορ, θα σκοράρει κατά βούληση. Θα βγει πρώτος κόρος στην άλλη εθνική. Τι λες ρε άμπαλε μου, λέγε τι και πώς και τι. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα και βάζει γκολ. Είμαστε και στη δεύτερη θέση, αν θυμάσαι ένα διάστημα. Έτσι είναι, ό,τι πετούσε το σκότωνε. Ήτανε... το Champions League. Λοιπόν, και μετά άκου να σε πω με ποιον τα έβαλε. Ρε. Με την Πατουλίδου. Είχε βρει την Πατουλίδου, λέει, στη Θεσσαλονίκη και του είπε η Πατουλίδου ότι ο Κουλούρης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο Καφτατζόγλιο. Αυτή φταίει που δεν μου το είπε το καλοκαίρι και με κάνει ρεζίλιε. Και μετά μιλάω μια μέρα με τον Γρηγόρη, αλήθεια σου λέω, γι' αυτό δεν τον ξαναπήρα, έτσι. Και μου είπε ο Γρηγόρης, μου λέει σε παρακαλώ μην τον ξαναπάρεις, μου το είπε εμένα. Ναι, ναι. Γιατί μου λέει κοκκινίζει, θα πάθει κεφαλικό. Με τον Μπάμπη το Σουγιά μπορεί να μιλήσει για ποδόσφαιρο, μου λέει. Με σένα δεν μπορεί να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Εννοείται, ποδοσφαιρικά και... πώς να μιλήσει. Εδώ άκουσα το αμίμητο ότι ο Ισίτη δεν κλέβει τις μπάλες, δεν πρεσάρει, λέει. Πάνε οι παίκτες πάνω του και του δίνουν την μπάλα. Δηλαδή έχω ακούσει πάρα πολλά παιδιά. Ναι, ναι. Αλλά αυτό εδώ το πράγμα, όταν το άκουσα, μου το έστειλε ένας φίλος σε βιντεάκι και το ξανάκουγα και το ξανάκουγα. Έτσι ακριβώς, ότι ο Ισίτη δεν πρεσάρει, λέει. Πηγαίνουν οι παίκτες πάνω του, λέει, και του δίνουν την μπάλα και την παίρνει. Δηλαδή να ανοίξει το παράθυρο να πενταχτεί έξω. Ναι, ναι, αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι ο απόλυτος σουρεαλισμός. Ναι. Λέει, π.χ. ο συγκεκριμένος στον διπλανό του. Κάνουμε την καλύτερη ανάλυση της τηλεόρασης. Και λέει ο άλλος, ναι, ναι. Δεν υπάρχει ένας τρίτος να τους πει. Δηλαδή, ξαναλέω εγώ, σας στέλνω στα δώρα, ότι ξέρεις κάτι να πούμε. Εγώ μένω στην Ελβετία. Είμαστε εκατομμυριούχοι εμείς οι Έλληνες. Να μου λες εσύ, ναι, 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 Γιάννη, είμαστε εκατομμυριούχοι. Έχεις δίκιο, να μην υπάρχει ένας τρίτος και να πει, ρε πατήρι, δεν τι γίνεται. Πού τα είδατε εκατομμύρια. Ναι, δηλαδή είναι για να τρελαίνε. Παντός να πάμε για τον. Α, ναι, ναι. Και να πούμε και την ομάδα για τον Ατρόμητο μετά. Α, ναι, εμείς το νερό μπήκε στα βλάκια, γύρισε ο προπονητής που κλαίγαμε όταν έφυγε, να ξέρεις. Γιατί ο Κάναντι το γνωρίζεις και εσύ, παίζει σύγχρονο, μοντέρνο, γρήγορο ποδόσφαιρο. Αυτό όχι μόνο αυτό, είχε κάνει μια οικογενειακή φοβερή ομάδα, μια φοβερή δουλειά, στεγανά αποδυτήρια. Ο Σπανός είναι πάρα πολύ καλός πρόεδρος, γάτα, παίρνει παίκτες τίμιους, δηλαδή ο Μπουσούλαζης, ας πούμε, ο δικός σου παίκτης. Τον οποίο οι άλλοι το βλέπουν και τον υποτιμάνε. Από το δικό μου τον Καντουρί, μην φαντάζεσαι ότι έχει μεγάλη διαφορά. Έχει διαφορά κάπου στα 800 χιλιάρικα. Γιατί γίνεται τρίτος, παίζει εξτρέμ, παίζει τρίτος χαφ, γίνεται παίκτη του άξονα, βγαίνει στην τρύπα, μπορεί να σου κάνει γκολ, κάνει 10 δουλειές που δεν τις βλέπουν οι άλλοι. Και απορώ γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να τον πάρουν. Δεν τον παίρνουν, δεν τον βλέπουν. Να μου πεις είναι και το παιχνίδι των Μανατζαρέων. Τώρα εγώ έλεγα, ας πούμε, φέτος ότι ο Ατρόμητος είναι η ομάδα που αδίκησε τον εαυτό της και το πιστεύω ακόμα. Τώρα ο κόσμος δεν το έχει δει αυτό. Δηλαδή θα βλέπει ο Ατρόμητος τις 5-6 πρώτες ομάδες και θα λέει δεν είναι δυνατόν να μην δίνουμε εγώ εκεί μέσα.
Αλλά φέτος έγιναν και πολλά λάθη. Κάναμε πολλά λάθη εμείς και να σου πω κάτι. Βασίστηκε στην αρχή ο Σπανός του Αναστασίου και καλά έκανε για μένα. Ναι. Γιατί ο Αναστασίου είναι ένας προπονητής που εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Προσωπικά μου αρέσει, είναι καλός προπονητής, έτσι. Παίζει με την μπάλα κάτω, παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο κι αυτός. Αλλά να σου πω, περιμέναμε ότι θα βγάλει κάποια παιδιά. Περιμένουμε θα βλέπει πολλού πιτσιρικάδε. Γιατί έχουμε καλή ακαδημία, να ξέρει. Ναι, να σου πω κάτι. Τι είδα στον Αναστασίου. Δεν γνωρίζω πράγματα. Α, μάλιστα. Είδα κάτι στον Αναστασίου που με ξέρει. Ενώ και εγώ πίστευα ότι ο καλύτερο διάδοχο, αν μου έλεγε τότε για τον Γκάντι, θα έλεγα ότι ήταν ο Αναστασίου. Αλλά είδα εσύ ανακάλυψε λίγο την τράπουλα. Δηλαδή μου βγάζε το Μάνο τον έβγαζε, τον έβγαζε αριστερό εξτρέμ, αντί για να τον έχει πίσω από το φόρ. Έκανε, δηλαδή, έκανε δοκιμές, έκανε κάποια πράγματα. Του έβγαλε λίγο. Ακριβώς. Του έβγαλε λίγο από τη θέση του, λίγο από τα νερά του. Δεν του έβαλε σε φυσιολογικές θέσεις. Και έκανε μετά το τραγικό λάθος. Αποκορύφωμα, να ξέρεις. Πήρε τον Παντελή. Αποκορύφωμα ήταν. Όχι. Αποκορύφωμα όταν έφυγε, να ξέρεις, ο Σπανός τρελάθηκε πάρα πολύ. Δεν θα τον έδιωχνε με τίποτα. Όταν βγήκε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ο τερματοφύλακας έκανε ένα λάθος, αν θυμάσαι ο δικός μας. Ναι, εντάξει. Και ενώ περιμέναμε όλοι θα τον καλύψει, έτσι, τον έδωσε. Και την επόμενη στιγμή τον έδιωξε ο Σπανός, γιατί ο πρόεδρος, όπως είπες, είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Γνωρίζει το ποδόσφαιρο και έχει πολύ καλούς συνεργάτες, να ξέρεις. Τους οποίους ακούει. Γιατί πολλοί πρόεδροι έχουν συνεργάτες. Όλοι οι πρόεδροι έχουν συνεργάτες. Αλλά πάρα πολλοί, επειδή είναι ισχυρές προσωπικότητες και νιώθουν ότι, επειδή τα έχουν πάει καλά στις επιχειρήσεις τους, να σου το πω έτσι, νομίζουν ότι μπορούν να τα πάνε και καλά στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Θα το πω και θα το ξαναπώ, ο Ζάχος το έχει ξανακούσει. Η πιο επιτυχημένη ομάδα των τελευταίων ετών σε ομαδικά αθλήματα είναι ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ. Ξεκάθαρο. Βέβαια. Έχει πάρει ένα σκασμό ευρωπαϊκά, έχει πάρει πρωταθλήματα για πλάκα. Ο Παναθηναϊκός, φίλε, είχε την τύχη να έχει τους Γιαννακόπουλους, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες για μένα που περάσαν από την Ελλάδα. Γιατί οι άνθρωποι. Να σας συμπληρώσω. Ναι, γιατί ξέρουν από επιχειρήσεις έχουν χρήμα και αφήσαν στον Ομπράντοβιτ τα κλειδιά του μαγαζιού. Του λένε, αγόρι, εμείς ξέρουμε από φάρμακα, εσύ ξέρεις από μπάσκετ. Πάρ τα κλειδιά του μαγαζιού και κάνε κουμάντο να πάρουμε τα ευρωπαϊκά μας, πάρε και αυτά τα χρήματα. Και αν θες κι άλλα, εδώ είμαστε. Η διαφορά με τον Κόκαλη ήταν ότι ξεκινούσανε, παίρνω τον καλύτερο προπονητή και πάω να φτιάξω την καλύτερη ομάδα. Δεν ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός να πάω να πάρω το διαιτητή, να πιάσω το δημοσιογράφο, τον αυτό. Ναι, εντάξει. Έκανε τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ. Όπου έπαιζε, διέλυε τους πάντες. Έτσι, ωραία. Πήγε στο παρασκήνιο πολύ. Γιάννη, κλείσε με αυτό, γιατί είναι γεμάτες οι τηλεφωνικές γραμμές, να πάρουμε και τους φίλους. Σας άφησα, γιατί έκανα εδώ και κάτι. Έβλεπα εδώ κάτι πράγματα. Okay. Νομίζω ότι ο κόσμος νομίζω ότι γουστάρει να ακούει για ποδόσφαιρο και όχι για καφριλίκια. Έτσι, τα πάντα, είναι. Να πω καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε εμείς με τους Τούρκους. Έτσι, καμία σχέση δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς με τους Τούρκους τώρα και τα παιχνίδια που γίνονται στο Αιγαίο και όλα αυτά. Είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι τελείως διαφορετικό. Έτσι είναι. Μην τα εμπλέκουμε δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση. Είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Γιάννη, δεν έχουν σχέση, αλλά αν είχε. Ωραία, δεν έχουν σχέση σίγουρα, αλλά αν είχε κόσμο το παιχνίδι, είτε εδώ γινόταν. Που θα γίνει εδώ στην Τούμπα. Θα ήταν λίγο πιο φανατική ατμόσφαιρα. Θα ήταν πολύ φανατική ατμόσφαιρα, όχι λίγο. Να μην λέμε. Εντάξει, αλλά αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, να ξέρεις. Είμαι μια χρονιά στο Καραϊσκάκι, 25 Μαρτίου. Μισή ντυμένη τσολιάδες πάνω τους και τους φάγαμε και φάγαμε 4 γκολ μέσα. Ναι, όχι, καλά, για το αγωνιστικό δεν λέω ότι σημαίνει κάτι. Λέω ότι θα υπήρχε ένταση πιο πολύ αν υπήρχε κόσμος. Κοίταξε, και η Μπεσίκτας είναι αποδεκατισμένη. Ο κόσμος δεν παίζει σίγουρα. Μπορεί να βοηθήσει, να κάνει, αλλά δεν παίζει μπαλά. Αν έπαιζε, τα είπαμε 100 φορές. Σε μια δύσκολη στιγμή, ναι, μπορεί να βοηθήσει, να χειροκροτήσει, να ενθαρρύνει, αλλά δεν παίζει ποδόσφαιρο. Παιδιά, καλό βράδυ. Να σε καλά. Καλό βράδυ, χάρηκα. Καληνύχτα. Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έχω 10 δευτερόλεπτα. 11. Καλησπέρα. 11, γιατί είναι γεμάτες οι γραμμές. Πάμε. Ναι, λοιπόν, για αυτό που είπατε για το Παναθηναϊκό, είναι το 50%. Τα λεφτά, ο προπονητής και τα λοιπά. Το άλλο 50% ήταν ότι είχε τα κλειδιά από την ΕΟΚ με το Βασιλικό. Ναι, εντάξει, είχε. Ήταν σιδεράκια, έτσι. Είχε. Α, μπράβο. Είχε. Δεύτερον, αν ακούς το Ραυτόπουλο, είναι να πέσεις από το τέταρτο με το κεφάλι για να είναι η ζημιά σίγουρη. Να μην γλιτώσεις δηλαδή. Αν ακούς το Ραυτόπουλο. Και τρίτον, Ζάχο, έχεις πολύ κοντή μνήμη. Για πες. Έτσι. Oh. Τι να πω. Μας είπες ότι έστειλε Λίβερπουλ αεροπλάνο να πάρει το Τζιμίκα και εμείς με τα πούλμαν και έτσι. Ο Αγαθοκλέος πώς τον έφερε ο Κοντομινάς στη Θεσσαλονίκη, ρε Ζάχο. Με Κτέλ. Με τον Καρβουνιάρη. Με Κτέλ. Τον έφερε τον Αγαθοκλέους. Με τι τον έφερε. Με Κτέλ τον έφερε τον Αγαθοκλέους. Θυμάμαι πως ήρθε. Θα σου πω, το μόνο που θυμάμαι από τον Κοντομινά, φίλε, χίλιες φορές το έχω πει, είναι όταν ήρθε στο Χαριλάο πρώτη φορά και δεν θυμάμαι τον Κοντομινά, θυμάμαι την κόρη.
Την κόρη του θυμάμαι. Όχι, όχι. Μπράβο, ναι, ναι. Την κόρη του θυμάμαι λοιπόν, γιατί ήμουν ακριβώς πίσω. Θυμάσαι με ένα Λιαρτζέτ που τον έφερε τον Αγαθοκλέους. Αυτόν ναι. Αθηναϊκό. Σωστά. 680 εκατομμύρια. Βγήκαμε με μια τσέπη επί Κασινάρη. Μπράβο. Η Λίβερπουλ τότε με άλογα πηγαίνει. Τι είναι, ποια Λίβερπουλ, καφενείο μιλάμε. Ποια Λίβερπουλ, ρε φίλε. Τώρα πια τον Ηρακλή τη Αγγλία τώρα, άσε μα τώρα. Ποια Λίβερπουλ. Όχι, μου την πέσουν και οι Ηρακλητέ και οι τέτοια παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Καλησπέρα στον επόμενο. Ελαζάκο. Ναι. Και Θόδωρος. Ζάχο, καλησπέρα. 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 Έλα ο Σεκιουρτάς ο Αργιανός από Νεάπολη. Κυριάκος. Κυριάκος. Ρε φίλε, μόνο στοίχημα δεν πιάνω. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ο Τάσος λείπει σήμερα. Ο Τάσος είναι αδιούχος από χθες. Σε δύο εβδομάδες τώρα. Με το Θόδωρο παρέα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα. Είπαμε όσο πάει. 11, 12 όσο πάει. Το άλλο το παιδί, Θόδωρος. Θόδωρος, στην παρέα μας. Από Γερμανία, Παοξής. Γνωστός εδώ πέρα στο κοινό, διότι είναι τακτικός ακροατής και τακτικά μας παίρνει και τηλέφωνο και αναλύει τα παιχνίδια. Καλώς όρισες για το παιδί από τη Γερμανία. Γεια σου, παλικάρι μου, καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πεις και λύση λίγο τη γνώμη σου μετά. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Θόδωρο. Βέβαια. Το παιδί. Βέβαια. Θόδωρε, ναι. Κυριάκος εδώ πέρα. Γεια σου, είπες λίγο ότι δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ένιν και Φερέιρα, πώς το λένε, το προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι. Ακούς, εγώ λίγο θα διαφωνήσω αυτό το πράγμα. Τον προπονητή θα τον κρίνεις. Δεν ξέρουμε βέβαια, δεν γνωρίζω και σε ποιες ομάδες έχει δουλέψει στη Γερμανία ο Ένινγκ. Όχι, ναι, δεν δούλεψε σε μεγάλες ομάδες, αλλά δεν έχει σημασία. Θα το τον προπονητή, γνώμη μου τώρα, πάντα αντικειμενικά. Εγώ τώρα δεν μιλάω παδικά, εντελώς αντικειμενικά. Θα τον κρίνεις τον προπονητή αναλόγως με τι ρόστερ έχει να διαχειριστεί. Βέβαια, βέβαια, και αυτό είναι. Βέβαια. Τώρα ο Ένινγκ έχει ένα ρόστερ, ας πούμε, που ήταν. Τον πηχηλώ ένα ποσό των 100, τον 100 λέω τώρα, συμβολικά το λέω αυτό το πράγμα. Ναι, κατάλαβα. Και να το ανεβάσει, να το κάνει και να το πάει δύο επίπεδα πάνω, 120. Να μου επιτρέψεις Κυριάκο, γιατί εγώ έχω αναφερθεί και ραδιοφωνικά στο ρόστερ του Άρη. Φέτος το ρόστερ ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν και πλήρες, φυσικά να μου πεις πλήκα, όλες οι ομάδες θέλουν μεταγραφές, αλλά ήταν πολύ εύστοχες οι μεταγραφές και το ρόστερ του ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν ένα ρόστερ το οποίο δεν βλεπόταν και έγινε έτσι λόγω προπονητή. Θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες στις όλες τις γραμμές ήταν πλήρες. Και καλή άμυνα είχε και καλά εξτρέμ είχε. Στη μόνη θέση που διαφωνούμε εδώ με τον Ζάχο που πονούσε ήταν στο center for. Αν είχε ένα καλύτερο center for ο Άρης, θα είχε πολύ καλύτερη πορεία. Δεν διαφωνώ. Απλά εγώ του έδωσα μέχρι μετά τον Δεκέμβριο. Είπα ότι δεν μπορεί να βοηθήσει εδώ πέρα. Το έλεγα κιόλας ότι φαίνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει ο Ιντέγε. Σε αυτό που θέλουμε εμείς στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή με έναν Σαριφάρ που έλεγες προχθές. Βέβαια. Θα ήταν ο Άρης, αλλά. Εγώ και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι δύο κρίσιμα γκολ που δεν τα είχες. Δεν τα έχεις από τον αδερφό σου. Δηλαδή έπαιζες με ντεφορμαρισμένο τον αδερφό. Άλλη κλάση. Άλλη κλάση. Μέσα στο κουτί τουλάχιστον, έτσι. Τώρα απ' έξω αυτά που έκαναν όντως κάποια πράγματα ο Ιντέγε. Αλλά εντάξει, ο σέντερφόρ θέλουμε πρώτα να βάζει γκολ, έτσι. Ακριβώς. Ο σέντερφόρ πρέπει να βάζει γκολ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι. Συγγνώμη, Ζάχο, σε διακόπτω. Δεν διακόπτει καθόλου. Νομίζω ότι ο Ένινγκ. Φαίνεται ότι είναι εργατικός σαν προπονητής και δουλεύει. Αναλόγως δηλαδή με τα εργαλεία που έχει θα δουλέψει, θα βγάλει αποτέλεσμα. Βέβαια, το αναφέραμε αυτό. Για τον Φερέιρα, του δώσανε ένα ρόστερ με κάποια πολλά εκατομμύρια και δεν έχει κατασταλάξει ακόμη. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, μα ο πρώτος που τον κρίνει και σκληρά και όλο στο Φερέιρα, δεν ξέρω αν με ακούσει τις εκπομπές, είμαι εγώ. Δεν είμαι θειασότης του Φερέιρα και μπράβο, ίσα τον έχω κάνει και από τις πιο σκληρές κριτικές. Έχω πει ότι ήταν και για διώξιμο. Δηλαδή, το κοουτσάρισμα που έκανε καταρχήν δεν είχε καλό σκάουτινγκ. Δεν διάβαζε σωστά τις ομάδες. Αυτό μου δείχνε στα παιχνίδια, έτσι. Πολλές φορές διαφωνήσαμε και με πολλούς φίλους παοξίδες. Με το φίλο μου τον Νεκτάριο, ας πούμε, είχαμε πολλές φορές αυτή τη διαφωνία. Για ποιο λόγο, ότι ο Φερέιρα πρέπει να τον αφήσουμε να δουλέψει. Φυσικά και αφήνουμε έναν προπονητή να δουλέψει, αλλά θα πρέπει και ο προπονητής καθώς δουλεύει να μας δείχνει και κάποια βελτίωση. Εγώ στην ομάδα μου είδα πολλά ντεφορμαρίσματα, είδα μονές οι οποίες δεν του βγαίνανε. Να μου πεις κάτι έβλεπε, τελικά το άλλαξε το πράγμα και θα πρέπει να δούμε φέτος, γιατί φέτος είναι η χρονιά που καίει, κάνει τζις. Δεν γίνεται φέτος πάλι να πηγαίνει η χρονιά και να βλέπεις την ομάδα να έχει πτώσει. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε προπονητής πρέπει να συμβιβάζεται αναλόγως με το ρόστερ που έχει στα χέρια του. Φυσικά, έτσι είναι. Μέτριο ρόστερ. Δεν θα πρέπει να, δηλαδή να το παλέψεις να βγάλεις ένα αποτέλεσμα εκεί που πρέπει να το βγάλεις. Κατάλαβες τώρα τι θέλω να πω. Έτσι είναι. Ωραία. Έγινε Κυριακό. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλή δύναμη.
Οι δύο φίλοι που είστε στην αναμονή, γιατί δεν κάναμε κάτω των 10 η ώρα το διάλειμμα, θα κάνουμε το διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Είπαμε όσο υπάρχουν γραμμές. Και νομίζω και εσύ μπορείς να μείνεις μετά τις 11, έτσι. Ναι, οπότε, ναι, ναι. Αν υπάρχουν γραμμές, θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Και Θόδωρος. Και Θόδωρος, καλησπέρα. Και το Θόδωρο, το φίλο, βέβαια. Καλησπέρα, Θόδωρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι από το Μανχάιμ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου. Να, πολύ Γερμανία σήμερα, είδες. Βασικά. Ο Θόδωρος, μην με θέλει να με πάρει τα πρωτεία, πες τον ότι αυτός που κάνει τη χειρότερη κριτική είμαι εγώ, πες τον για το Φερέιρα. Ναι, για το Φερέιρα η αλήθεια είναι ότι είστε αρκετοί. Είστε αρκετοί, αλλά το στηρίζω εγώ, να είστε να είναι καλά το το στηρίζω εγώ. Ξέρεις, εκτός έχω πει εγώ τα έχω μπεσένα, άμα δεν σταματήσεις αυτές τις ευχές να κάνεις, δεν βλέπω. Όχι, τα καλύτερα λέω, να μείνει. Κοίταξε, έλεγα και με τον Ζάχο. Ότι θα πω κάτι στο Θόδωρα που θα με καταλάβει. Ναι. Θόδωρα, πόσο καιρό είσαι πάνω τώρα στη Γερμανία? 8 χρόνια. 8,5. 8,5 χρόνια. Εγώ είμαι γύρω, στα 6 με 7 χρόνια. Μάλιστα. Κάτι θέλω να σε πω. Ναι. Που λένε πολλοί, οι Γερμανοί δεν θέλουν τους Έλληνες ή οι Έλληνες δεν θέλουν τους Έλληνες. Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι αφίδρομη σχέση. Οι Έλληνες δεν θέλουν τους Έλληνες, είπες. Με Κώστα, για ξαναπες το. Ναι, ναι, Ζάχο, κατάλαβε ο Θόδωρας. Ναι, ναι. Ακριβώς εδώ. Έχει ένα δίκιο. Του 60, του 50, του που ήρθαν εδώ και το μέχρι και το 70, εμάς τους Έλληνες που έχουμε έρθει εδώ, είμαστε, πώς λέτε, κακή ψήρα στο λαιμό τους. Υιοθέτησαν τα κακά λες και των Γερμανών και των Ελλήνων, αυτό θέλει να πει ο φίλος. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λες και μας ταΐζουν και κάτι άλλο, Ζάχο, θέλω να πω αυτό, λίγοι το λένε, ο Θόδωρος θα σου πει γιατί το βλέπω, μιλάει με την καρδιά. Θα σας πω κάτι, ότι εδώ η Γερμανία, φίλε, εγώ που ήρθα στα Πυρηναδίου μου, μου ξαναέδωσε αξιοπρέπεια, με έδωσε τα πάντα που εγώ τους Γερμανούς τους είχα έτσι. Αλλά σέβομαι κάτι που έχω γραφτεί. Έχουνε νόμους και τους νόμους τους σέβονται. Αυτό εμείς δεν το έχουμε. Έτσι. Για μένα είναι το πάνω στη ζωή. Να σέβεσαι κάποιους κανόνες στη ζωή. Αν τους πατάς αυτούς τους κανόνες, συμφωνώ. Όπου και να ζεις, είσαι λάθος. Συμφωνώ, Κώστα. Συμφωνώ σε αυτό που λες τελευταίο. Έτσι. Και ένα δεύτερο θέλω να πω για την ομάδα μου. Πέσαμε με την Μπεσίκτας. Είμαστε πάντα τυχεροί εμείς οι Παοξίδες. Να πέφτουμε με Άγιαξ, με Μπεσίκτας. Ξέρεις, υπάρχει μια προοπτική άμα περάσουμε στους ομίλους, μία στο εκατομμύριο να ξαναπέσουμε τον Άγιαξ. Να το θυμάσαι όταν παίξουμε πάλι με τον Άγιαξ. Μακάρι να περάσουμε στους ομίλους και να παίξουμε. Εγώ θέλω τις μεγαλύτερες ομάδες. Μπορούμε να παίξουμε με Άγιαξ, με Λίβερπουλ και με Μπαρτσελόνα. Βασικά τώρα, μια που το λέμε και να. Και μάλιστα. Γιατί μικροφωνίζει, ρε. Και μάλιστα, ας πούμε, σας κάνει και του ναι, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, κάνει μερικές φορές. Κάτι έκανες. Εγώ έκανα. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι είμαστε OK. Όχι. Εμένα μικροφωνίζει. Λοιπόν, λέω ότι πέφτει και μάλιστα σας ρωτάνε κιόλας ποιες ομάδες θέλετε, ρε παιδί μου, στον όμιλο. Και λέει, ο Θόδωρος θέλω τη Λίβερπουλ, την Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ και την πια να πούμε. Στο γήπεδο δεν μπορείτε να πάτε. Δεν θα πάει κανένα στο γήπεδο. Να πας στην έδρα του αντιπάλου δεν μπορείς να πεις να πάω να δω το Κάμπ Νου. Θα είναι δώρον άδωρον. Ανάλατο, ναι. Δώρον άδωρο θα είναι. Δεν το ξέρουμε ακόμα, Θόδωρε. Δεν το ξέρουμε. Όχι, δύσκολα. Καλά τα πράγματα. Δύσκολα. Σήμερα ανακοινώθηκε από τους Ρώσους το πρώτο Ρώσοι, επίσημο εμβόλιο. Έτσι. Οι Ρώσοι βρήκαν ήδη. Ναι, το εμβόλιο, επειδή το διάβασα, παιδιά, και είναι ωραίο έτσι, να κάνουμε έτσι λίγο μια συζήτηση. Το διάβασα. Λέει για ανοσία για 2 χρόνια όμως, έτσι. Δεν λέει για ολική ανοσία. Αυτό διάβασα εγώ τουλάχιστον. Μετά από 2 χρόνια και ούτως ή άλλως όλα θέλουν επαναληπτικές. Και αυτό υποτίθεται ένα φάρμακο. Δεν πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, του, πώς λέγεται αυτός, του πού. Όταν κάνεις αντιγρυπικό εμβόλιο, το ναι. Κάνεις σε κάθε σεζόν. Δηλαδή, ξεκινάει ο κόσμος και εμβολιάζεται για το για ναι, την για κάθε χρόνια. Κάθε χρόνια. Δεν είναι ότι πανάκια το έκανα και για τα επόμενα καλά. Χρόνια. Okay. Okay. Είδαμε. Μακάρι, ρε παιδιά, ποιος δεν θέλει. Μακάρι. Κλείσε με αυτό, Κώστα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι είχα δει και είχαμε μιλήσει εκεί στο παιχνίδι στην Ολλανδία που παίξαμε τον Άγιαξ εκεί έξω στην πλατείτσα. Αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά που ήσασταν πριν ήταν ανώτερο. Ναι, μπορεί. Είχαμε μιλήσει με πολλούς τότε, ίσως, ναι. Ίσως. Δεξιά στη γωνία στο τραπεζάκι που μπήκε ένας Ολλανδός να κάνει μαγκίτσα και έφαγε κάτι γρήγορα. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. UEFA Mafia, UEFA Mafia. UEFA Mafia. Όχι από εμάς, όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Στο Ολλανδός. Είμαστε εκεί στην πλατείτσα. Όχι, λέω για το Μάσκο. Ένας πιτσιρικάς Ολλανδός του Άγιαξ έβαλε μια μάσκα μέχρι τη μούρη. Ναι. Και πήγε να μας έκανε τα δάξελα. Καλά, εντάξει, έχει. Στην πατρίδα. Στην πατρίδα τον κόφι σώπησο. Τι ήθελες δηλαδή να κάνεις. Το μιλήσανε ευγενικά. Τι ήθελες τώρα, εντάξει. Εντάξει. Τον αγκαλιάσαμε, τον μιλήσαμε ευγενικά. Είστε και savoir vivre που είπε και ο. Οκ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
περνάει καλά εκεί. Έτσι, μια χαρά περνάει. Θα γυρίσουμε το καλό πίσω, τον περιμένουμε. Και εσείς, εσείς. Να σε καλά, να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Πάμε στον τελευταίο φιλό. Δεν περίμενε. Εντάξει, λογικό είναι ο φίλος. Τον έριξε. Εγώ δεν τον έριξα, δεν περίμενε. Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Διπλό θα το έχουμε. Έτσι, κάτω διπλό. Θα πάμε διπλό, double. Μετά. 23, α, να πω λίγο ότι τα παιχνίδια είναι 2-0, έβαλε κι άλλο η Σαχτάρ. Ναι. Αυτογκόλ ήταν. Αλλού πήγαινε η μπάλα, έβαλε το ποδαράκι του center back. Μ' αρέσει που φώναξε και offside. Τι offside, με από το center back πήγε μέσα. Δεν το έχω, είπα offside. Όχι, πήγε, σήκωσε για λίγο το χέρι, νόμιζα σήκωσε ο διαιτής, ήταν ο τέτοιος. 2-0 η Σαχτάρ. Το άλλο το παιχνίδι, η Γκουλς με τη Σεβίλη είναι 0-0, αλλά έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι η Γκουλς, φίλε. Mm-hmm. Αυτός που έβαλε το πέναλτι στον Ολυμπιακό Χιμένεθ, ο Χιμένεθ το χάσε το πέναλτι. Ναι, λέει πέναλτι 0-0 στο 13ο λεπτό. Βέβαια εδώ η στατιστική βέβαια δεν είναι. 70-30 ποσοστό βλέπω κατοχής. Γίνεται, να δούμε τη Γκουλς τώρα. Ναι, 2-0. Θα το γυρίσω στο διάλειμμα. Είδες. Εντάξει, διάλεξε το μάτς με τον γκολ, με τα γκολ μέχρι στιγμής. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά πάλι το 23-10-287 και 3-8. Δικό σας. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει Γιώργος Αγόρας μετά την εκπομπή. Όσο υπάρχει συμμετοχή, θα κάτσουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι, όταν πέρα βλέπουμε ότι ξεθυμένει αυτό το πράγμα, θα κλείσουμε και θα πάμε και εμείς στην ευχή της Παναγίας. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το διπλό διαφημιστικό διάλειμμα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Φόδωρος και Ζάχος σας κρατούν συντροφιά. Πιστεύουμε καλή μέχρι τώρα. Μέχρι τις 11 σίγουρα και θεωρώ ότι θα πάμε και περισσότερο από τις 11 η ώρα. 23-10-287 και 3-8. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3-8. Να πούμε ότι τα δύο παιχνίδια είναι 2-0 η Σαχτάρ τη Βασιλεία και 0-0 η Σεβίλη με την Γκουλφς. Στο 36ο λεπτό να πούμε ότι η Γκουλφς έχασε πέναλτι με τον Χιμένεφ, αυτό που έβαλε τον γκολ στον Ολυμπιακό. Το έχασε το πέναλτι τώρα στο 13ο λεπτό νομίζω. Λοιπόν, πάμε λίγο στις γραμμές κατευθείαν, πάμε, Φόδωρε. Και αμέσως μετά θα πούμε αυτά που θέλουμε εμείς. Καλησπέρα. 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 Γεια σου Ζάχο. Καλώς ήρθες, Φόδωρε. Γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου. Γιώργος, ο Μηχανιών, να πάω και μια. Γεια σου, ρε Γιώργη. Με τον Φόδωρο. Ναι, πάντως ένα πράγμα και λίγο. Με τον Ζάχο. Mm. Εγώ θέλω Real Barça Bayern, η City. Ωραίος. Ρεάλ. Που δεν θα έχει κόσμο, μην παίξει κιόλα. Ναι, ρε παιδί, αλλιώς το είπα. Εντάξει. Ναι. Καταλαβαίνω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια, αν έπαιζε η ομάδα μου, θα ήθελα τις δυνατότερες. Έτσι κι αλλιώς οι πιθανότητες. Ναι, κόσμο. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς οι δυνατότητες για να περάσω θα είναι λίγες. Τουλάχιστον να πάω και σε δύο, δεν λέω σε όλα, σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Θα δω και δύο γήπεδα. Και αν τα καταφέρω. Ναι. Και αν τα καταφέρω, θα κάνει και ένα θαύμα. Ναι. Όντως δεν θα έχω να χάσω και τίποτα. Χάσεις, κερδίσεις, και αγωνιστικά. Αλλά. Κερδισμένος της. Μα εγώ αυτό που είπα και είναι πραγματικότητα και να πει δεν θα έχει κόσμο. Άρα το χάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν το χάνεις. Νοητά είσαι εκεί. Καλά, ωραία. Δεν είναι το ίδιο. Ορίστε. Για το Φερέιρα λίγο. Θέλω να σου πω μια άποψη και θέλω το σχόλιο σου. Ναι. Για μένα, εγώ θέλω να το Φερέιρα γιατί αν θυμάσαι στην αρχή όταν ήρθε από πέρσι η ομάδα. Έπρεπε πρώτα μπήκε ο στόχος να κατακτηθούν κάποιοι στόχοι εντός Ελλάδος, εντός συνόρων. Mm-hmm. Έγινε αυτό, πήρα τρία κύπελα, πήρα το πρωτάθλημα ήττο, το άλλο αγωνιστικά το κέρδισα μεν, χάθηκε, οκ, okay, ναι, δίκαια, ναι. Άδικα, το συζητάω. Εφόσον τέθηκαν αυτοί οι στόχοι, για μένα ο στόχος, γιατί ο Ιβάν αυτά που λέει θεωρώ ότι θέλει να τα κάνει, το πιστεύει. Αυτό έτσι, που είπε ότι θέλει να βάλει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στις 20 ομάδες της Ευρώπης, σιγά σιγά πιστεύω ότι θέλει να το κάνει, όντως. Έτσι είναι. Τώρα το τι θα γίνει, δεν ξέρουμε, αλλά προσπαθεί ο άνθρωπος, εννοείται. Ναι, προσπαθεί, ναι, εννοείται. Ο στόχος μετά το περσινό ήταν η Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση αυτό με τη φυγή Λουτσέσκου. Τέλος πάντων, το αφήνω. Έφυγε ο Λουτσέσκου, η ομάδα υπήρχε, υπήρχαν οι παίκτες και ήρθε ένας προπονητής ο οποίος στην Πορτογαλία έκανε κάποιους παπάδες, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τις τρεις μεγάλες, έπαιζε ένα πολύ ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Το σύστημα που έπαιζε εκεί και το ποδόσφαιρο που έπαιζε, γιατί είπαμε ότι οι παίκτες 6 πρέπει να ακολουθείς, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες, έτσι. Ήρθε για να παίξει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο με ένα 4-4-2 ξεκινώντας 4-3-3, γιατί το γύρισε αρκετές φορές. Κατέληξε σε ένα 4-2-3-1 γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουμε ταιριάζουν σε αυτό το σύστημα. Είναι δομημένοι γι' αυτό. Ναι. Το 4-4-2 δεν παίζει με δεκάρι. Πέλκας και πίσω σβάρ.
Στο 4-4-2 λοιπόν, θες και δύο χάφοι οι οποίοι να είναι κλωνοποιημένοι, να είναι τέσσερις, να τρέχουν, να πιέζουν, να μαρκάρουν, θα τρέχουν, να πασάρουν. Ασταμάτητα, έτσι, θα ακριβώς. Μαρκάρουν, θα πασάρουν, θα φτιάχνουν παιχνίδι, θα κόβουν, θα ράβουν, θα σκοράρουν. Έτσι, δεν τους θεωρώ πάει. Ότι αυτός ο Φραντζέσκος που πήραμε από την Ουκρανία και ο Σβάρπ, γιατί και οι δύο έχουν 8 γκολ και 10 και 11 ασίστ αντίστοιχα ο άλλος. Θεωρώ ότι σταδιακά θέλει να πάει εκεί κάπου το πράγμα. Σίγουρα θέλει να παίξει το μοντέρνο ποδόσφαιρο, θέλει οχτάρια στο κέντρο. Φυσικά. Οι οποίοι στην άμυνα να είναι εξάρια και στην επίθεση δεκάρια. Δεν ξέρω αν κάνει. Να είναι οχτάρο δεκάρια. Ακριβώς. Ναι. Θέλουν δηλαδή να κάνουν και να αμήνονται και να επιτίθονται. Να έχουν κάθε πάσα, να βγαίνουν στις τρύπες, να κάνουν γκολ από τον πίσω άξονα. Θέλει ολοκληρωμένου ποδοσφαιριστές. Ακριβώς. Γι' αυτό και παίρνουν τα περισσότερα τώρα. Χρήματα, έτσι η μέση. Τώρα, φυσικά. Τώρα, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Φερέιρα. Και να μην συνυπολογίσω στην εξίσωση ίσως κάποια προβλήματα με Βιερίνια ή κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά όλοι οι ποδοσφαιριστές να ξέχασαν την μπάλα που ήξεραν. Οπωσδήποτε, ναι. Εντάξει, έκανε και ο Φερέιρα λάθη, δεν το συζητάω. Φάνηκε έτσι. Ότι σε κάποιο σημείο έχασε τα αποδυτήρια και φυσικά εκεί δέχτηκε τάχασε. Τη στήριξη του μεγαλομετόχου. Έτσι. Αν δεν είχε στήριξη, θα είχε φύγει χθες. Θα είχε φύγει. Γιατί θεωρώ ότι. Τέλος πάντων, τα αφήνω αυτό. Ναι. Απλά πιστεύω. Ότι δεν έχει καταφέρει να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει ουσιαστικά. Έβαλε γιατί φαντάζομαι νερό ότι στο εδώ ήρθε. Του, γιατί... Έβαλε, γιατί εδώ ήρθε όμως φαντάζομαι άλλο project. Σίγουρα, ναι. Δεν ήρθε να παίξει 4-2-3-1 και ποδόσφαιρο ελληνικό. Καταλαβαίνεις εδώ. Έτσι, έτσι, βέβαια. Αλλά έχοντας. Όταν είσαι. Γιατί το θεωρώ έξυπνο προπονητή, γι' αυτό και τα βάλα μαζί του, γιατί ένας βλάκας θα πήγαινε την περπατημένη. Θα πρέπει πρώτα να προσαρμοστείς πάνω στους παίκτες που έχεις. Δεν υπάρχει προπονητής που πάει σε μια ομάδα και αλλάζει 22 ποδοσφαιριστές. Και μετά να αρχίσεις να βάζεις τις πινελιές σου τμηματικά. Αυτός πήγε να το κάνει ίσως πιο βία από ό,τι τον έπαιρνε. Κάπου τον προσπαθήσαν οι παίκτες, κάπου του έφυγε. Και... Ήταν νομίζω πολύ αλλαγή φιλοσοφίας, η οποία πήγε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έτσι έτυχε να γίνει χρονικά με τη φυγή Λουτσέσκου. Έτσι, φυσικά. Εκείνη ήταν η χειρότερη χρονική και. Φυσικά, ας πούμε, ξεκίνησε. Αν είχε ένα μήνα πριν και είχε διώξει, παράδειγμα, 5 ποδοσφαιριστές, 6, 7, 8 που δεν θα τους χρειαζόταν και είχε πάρει 5-6 ποδοσφαιριστές άλλους, μπορεί να μιλήσουμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα. Αλλά σκέψου ότι είχε, ας πούμε, τον Μάτος, ο οποίος του είχε βγάλει 10 γκολ στην προηγούμενη χρονιά και ξεκίνησε. Τον είχε πίσω. Και τον είχε τρίτο στόπερ σε ομάδα. Δεν είχε καταλάβει ότι μέσα στην Τούμπα. Δεν χρειαζόταν να κρατάς τρεις στόπερ, δεν χρειαζόταν καν να κρατάς δύο. Όλοι παίζανε κάτω από τη σέντρα. Γιατί φοβόντουσαν τον ΠΑΟ. Και εσύ κρατούσες τον καλύτερο σεντραδόρο σου και τον Μαμούνι στα στημένα, τον είχες απενεργοποιημένο πίσω. Δηλαδή είχες 10 γκολ πεταμένο στον κάδο των αχρήστων. Ήταν κάποια πράγματα στην αρχή, αυτό λέω, που έπρεπε να ρίξεις λίγο νερό στο κρασί σου, να δεις τι κάνουν αυτοί οι παίκτες και τμηματικά σιγά σιγά να τα βάλεις στο παιχνίδι σου. Ωραία. Παιδιά, Γιώργο, κλείσε λίγο με αυτό. Ναι, και κλείνω εγώ για να τα πει ο Θόδωρος. Μήπως όμως δεν στηρίχθηκε και αρκετά από γύρω-γύρω από το τεχνικό επιτελείο και από τα υπόλοιπα παιδιά. Και αυτό δεν που υπήρχαν... λες φάνηκε σίγουρα, γιατί δεν είχε στήριξη από αρχηγούς. Όταν χάνεις τα αποδυτήρια, δεν τα χάνεις μόνο σου φυσικά. Τα χάνεις σαν σύλλογος, νομίζω. Εκεί ίσως θα μπορούσε να έχει καλύτερη στήριξη. Αλλά στα θετικά του είναι φυσικά ότι προώθησε και νέους παίκτες. Γιατί ο Λουτσέσκου με τον Λουτσέσκου, φυσικά. Να μην ξεχνάμε ότι ο Γιαννούλης δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε παίκτης Γιαννούλης. Έβαζε το Βιερίνι, έβαζε τον Κρέσπο. Συζητούσαμε ποιος θα μπει αριστερά. Μέχρι και το Βαρέλα πήγε να μου βάλει αριστερά για να μην παίξει ο Γιαννούλης. Και αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης είναι ο νούμερο ένα παίκτης προς πώληση του ΠΑΟ, γιατί είναι το κόσμημά μας, ας πούμε. Έτσι, η αιχμή του δώρατος. Ωραία. Καλύτερο περιουσιακό στοιχείο. Χαίρετο. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο. 23-10-287 και 3-8. Καλησπέρα. 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 Δεν με ακούτε. Ναι, σε ακούμε καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις, φίλε μου. Ο 28-10 είμαι. Α, ωραία. Λοιπόν, δεύτερη φορά. Θέλω καταρχήν να πω ένα μπράβο σε σένα, Ζάχο, γιατί εγώ δεν. Ό,τι βλέπω κίτρινο που παθαίνω αλλεργία. Ναι. Αλλά είσαι ο μοναδικός. Τι έκανα. Που κάθομαι και σε ακούω. Γιατί είσαι αντικειμενικός και είσαι σωστός. Είσαι ο πιο σωστός Αριανός. Ξέρω. Άκου τι λέω και εγώ, γιατί αντίστοιχο όταν ακούω κάποιον παοξή έτσι. Λέω, να του πεις και εσύ, ο λιγότερο χειρότερος λέω. Οπότε, κατάλαβες. Να,
να φανταστείς αποφεύγω να περνάω και από την Παπαναστασίου. Κάνω κύκλους. Όχι, αλλά κάθομαι και τα ακούω. Εγώ γιατί μου αρέσει ναι. που μιλάς. Εγώ σήμερα το μεσημέρι πέρασα μπροστά από την Τούμπα. Ναι. Μπροστά γιατί ένα φίλο είχε και μια υποχρέωση, δεν ήξερε την. Σου ήρθε μια σκοτωδίνη. Μου ήρθε ρε φίλε ένα τέτοιο πραγματικά. Μου ήρθε ένα τέτοιο με μια. Πώς λέμε, κοιτάει ο Βεζεβούλ και του φαίνεται το σταυρό και κάνει. Κάτι σκόρδα στον Βερκόλακα, κάτι τέτοιο να σου πει. Έχουμε και πολλά χρόνια να έρθουμε στην Τούμπα και σε Ζαλτίνο στο Χαρλά. Οπότε καταλαβαίνει τα αισθήματα. Ένα γεια και στο Θόδωρο. Πάμε, φίλε μου. Καλησπέρα. Ωραία. Πρώτον. Γιατί έζησα 25 χρόνια στην Γερμανία, θέλω να σας να πω ότι το 90% το... Ένα λεπτό ηλικία όμως, γιατί η φωνή 25 χρόνια στην Γερμανία ήσουν. 25 χρόνια, είμαι 53. Δεν ακούγεσαι. Χωρίς πλάκα εγώ. 25 δεν τον έκανα. 25 με 30 θα έλεγα εγώ. Ευχαριστώ. 53. Καλά φωνή είπαμε, δεν είδαμε. Το 80% των Γερμανών έχουν όλοι τους ένα Χίτλερ μέσα. Άλλος είναι μεγάλος, άλλος μικρός. Με το χιτλεράκι μέσα τους. Mm-hmm. Μας μισούνε, οι Γερμανοί μας μισούνε. Δεν υπάρχει. Και λόγω δουλειάς ταξιδεύω, είμαι στη Γερμανία, έχω συνεργασία με Γερμανούς. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Γερμανός να μην μας βλέπει με στραβό μάτι. Όλοι οι Γερμανοί. Και δεν είναι για τώρα, ποιο λόγο, πες μου όμως και ένα λόγο, έτσι, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ο ίδιος λόγος που στηρίζανε και υποστηρίζανε τον Άτατουρκ για να μας φάξει. Από τότε ακόμα οι Γερμανοί μας μισούνε. Ναι. Στείλανε αξιωματικούς να εκπαιδεύσουν τον Τούρκο Κωνσταντόν να σπάξουν τους Έλληνες. Αυτός φυσικά και τους Αρμένιους. Αλλά μας μισούνε. Υπάρχει ένα ποσοστό, φυσικά είναι φιλέλληνες, δεν μπορώ να πω, θα έλεγα δεν είναι 10%, ένα 5% είναι φιλέλληνες. Και οι άλλοι είναι δεν τους ενδιαφέρει. Πάντως όλοι οι Γερμανοί, δεν υπάρχει Γερμανός που να μην έχει μέσα του ένα μικρό ή ένα μεγάλο κοινό. Αυτό, δηλαδή ότι είμαστε ανώτεροι άρια φίλοι που λέμε και αυτό. Την ανωτερότητα δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Μα έτσι είναι και ο εθνικός τους ύμνος. Deutschland, Deutschland, Wallet. Μόνο το, ο ύμνος τους το λέει. Ο ύμνος τους το λέει. Και ο φίλος που έχει το μαγαζί, ναι, μεν δεν είναι μέσα. Το Uber Alles θα πει υπεράνω όλων, δηλαδή πάνω από όλους είναι η Γερμανία. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα η Γερμανία. Και ξέρει ο φίλος ότι όταν τους κερνούσε ένα ούζο, χαμογελούσανε. Όταν καμία φορά πήγαινε κάτι και λένε. Κατεβάζαν, προσπαθούσαν να βγάλουν με τρόπο να τους κεράσετε τα διπλόουζο, να πούνε ότι δεν τους άρεσε το φαγητό. Δεν. Εγώ τους ξέρω έχουμε, πάρα πολύ καλά. Εγώ το γυφτιλίκι το έχουν μέσα τους πάρα πολύ γερμανικά. Τώρα, αυτό το φίλο που είπα, δεν ξέρω αν το είπα στον αέρα για το Πάσο το φίλο μου, επειδή πήγα και σε εκεί μια εβδομάδα έτσι, έχει ένα εστιατόριο σε ένα χωριό κοντά στο Πάσο, όχι στο Πάσο. Και αυτό που είπε τώρα μου θύμισε σε αυτό, δηλαδή όταν γερνούσε τα. Όπως είπες, τα ούζα. Και τι μου έχει πει, μία φορά λέει έκανα το λάθος να αυξήσω, μου λέει, την πύρα. Τώρα να μην πω, ας πούμε. 30 cent. Δεν χρειάζεται. Όχι, 10 cent. Και μου λέει, δεν μου ερχόταν για μία εβδομάδα, λέει, κανένα στο τέτοιο. Με σαμποτάρανε, λέει, και την κατέβασα, λέει, την τιμή. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Έχουν αυτά πολλά γυφτελίκια, πολύ δύσκολοι πελάτες. Και πρόσεξε, και κάτι ακόμη. Όταν πήγα, ήταν μάλιστα τη χρονιά που πήρατε το κύπελο από τον Ολυμπιακό. Τότε πήγα. Μία εβδομάδα κάθισα τότε. Και άκου το ωραίο. Και λέει, έπαιζε εκείνη την πρώτη τελευταία γωνιά μπάνια στο παλιό γήπεδο, έτσι. Στο παλιό γήπεδο έπαιζε με την Kaiserslautern. Είναι τη χρονιά που το πήρα από τη Σάλκε με τον γκολ στα χασομέρια την τελευταία αγωνιστική. Μη μου το λες, μη μου θυμίζεις γιατί είμαι Σάλκε. Ωραία, άκου. Αυτό για τη γυφτιά λέω. Άκου τι. Και εκεί ξέρεις δεν υπάρχει εισιτήριο για το μάτς, έτσι. Λοιπόν. Και λέει αυτός ρε παιδί μου στους εκεί, το παιδί θέλει, ο φίλος μου λέει από την Ελλάδα να έρθει να δει το μάτς, ας πούμε. Ένας τους δεν είπε ρε παιδί μου. Εδώ άμα το έλεγε σε εμάς θα λέγαμε πάρε το εισιτήριο, πάμε τώρα σιγά. Ένας δεν είπε, πρόσεξε τι έγινε τώρα. Ένας ο πατέρας τους ήταν άρρωστος, δεν θα πήγαινε στο μάτς και πρόσεξε. Δεν του έδιναν τσάμπα. Να το πουλήσουν βέβαια. Πρόσεξε τι τους είπε για να το δώσουν. Δεν είπε ρε παιδί ο πατέρας μου άρρωστος, να τον πάρτε στο φίλο στον Έλληνα. Κάθε μέρα εδώ είμαστε ρε παιδί μου και μας κερνάς και μας κάνει. Τι είπε για να μου το δώσουν. Θα σας κεράσω λέει όλη την παρέα, 15 άτομα παρέα, τραπέζι το βράδυ. Για να δώσετε το εισιτήριο, λέει στο φίλο μου, λέει να πάει. Και του σκέρ, καλά, του λέει: είσαι τρελό. 15 άτομα λέει: για μένα δεν στοιχίζει πολύ. Μη σε αγχωριέσαι, μου λέει. Λοιπόν, ναι. Είναι και λεπτές σχέσεις. Και δεν το δίναν το εισιτήριο, ρε φίλε. Πήγα μαζί του, το άλλο, δηλαδή ένα-ένα τα γυφτιλίκια. Πήγα μαζί του και γράφανε, φορτώσαν τι μπύρε με βανάκι, αφήσαν το βαν έξω από την Κομόπολη. Νοικιάσαν βαν, κάναν τι μπύρε και γράφαν τι μπύρε που έπαιρνα. Εγώ δεν πίνω μπύρα, με το ζόρι να πιω.
Ήπια τρεις μπύρες και μετά ζήτησαν τα λεφτά από τις τρεις μπύρες. Εγώ πλήρωσα τη βενζίνη. Ακριβώς. Πλήρωσα τη βενζίνη, πρόσεξε, το έχω για να το λέω αυτό. Τη βενζίνη την πλήρωσα δια του 6-7 πώς ήμασταν. Λοιπόν, δεν μου είπαν για τις μπύρες. Και μετά πάει ένας από αυτούς και το βράδυ, αφού τους κέρασε ένα τραπέζι, ξέρω για 200 ευρώ. Λοιπόν, το λένε, ο φίλος είχε και τρεις μπύρες ήπια. Τρία ευρώ λέει, τρία ευρώ, μία ευρώ η μπύρα, τρία ευρώ λέει. Του λέω καλά. Τα έδωσα λέει, τα έδωσα και τα 3 ευρώ. Είσαι καλός μαλάκας. Sorry, δεν μπορείς να κρατηθώ. Sorry στο Λιμπέρο. Είναι ο νούμερο ένα εχθρός της Ελλάδος, του ελληνισμού, οι Γερμανοί, και μετά είναι οι γείτονές μας. Θεωρώ ότι είναι νούμερο ένα εχθρός της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα έχουν τους ανθρώπους στην Ελλάδα και μας μαδάνε. Πάντως, μας κλέβουνε συνέχεια. Πάντως, 28-10 το τελευταίο που έχω να πω, όταν πηγαίναμε πάντως για το γήπεδο, στην Autobahn εκεί που είναι μια ώρα τέλος πάντων, γιατί είχε πιτσιρικαρία η παρέα, έτσι. Βρίζαν πολύ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά και μάλιστα μου είπαν, ξέρεις, με σπαστά αγγλικά και εγώ σπαστά αγγλικά, μου λένε, βρίζαν πολύ τους Τούρκους. Και μου λέγαν, καλά, μου λέει, εσύ λέει, γιατί δεν βρίζεις τους Τούρκους, δεν είστε λέει εχθροί. Τι να τους πω τώρα εγώ του. Λέω, ναι, ρε παιδιά, είμαστε εχθροί. Με έκανε τρομερή εντύπωση αυτή. Βρίζαν συνέχεια τους Τούρκους. Δεν ξέρω, ίσως να ήταν η παρέα να είχε κάτι με τους Τούρκους. Βρίζαν πάρα πολύ τους Τούρκους. Γιατί στη Γερμανία ζουν 5-6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Τώρα, τώρα μιλάμε για 2003, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. 2003. Μπορούμε να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τέλος, να πω κάτι για την ομάδα μου, για τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο και οι δημοσιογράφοι και στο Λίπερο, αλλά και άλλοι, τόσο πολύ απαντάρουν τους κυρίους στον έναν θερματοφύλακά μας. Το Πασχαλάκι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απαντάρουν τόσο πολύ αυτόν τον θερματοφύλακα. Και το Ρέι τον εξαφάνισαν πάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο απαντάρουν τόσο πολύ. Ναι, ναι. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ναι, είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε. Είναι δανεικό γι' αυτό. Ναι. Ήρθε δανεικός και στο φιλικό δεν τον έβαλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο θερματοφύλακας είναι αυτός. Να σε καλά, να σε καλά 28-10. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου 28-10. Έχει δίκιο ο φίλος. Έχω κάνει και εγώ δερμητή κριτική στον Πασχαλάκη με τον Τάσο. Δυστυχώς ο κόσμος έμεινε στο πρωτάθλημα, λέγανε που μας έδωσε ο Πασχαλάκης. Φυσικά έκανε σούπερ πρωτάθλημα. Ήταν καλός. Εγώ από... Έκανε σούπερ πρωτάθλημα. Έκανε καλό, όχι σούπερ, όχι αλλά καλό πρωτάθλημα. Έκανε σούπερ πρωτάθλημα. Ήρθε από το πουθενά, τερματοφύλακας, γιατί από το πουθενά ήρθε. Έτσι. Έκανε βέβαια με την Μπενφίκα το τέτοιο, έτσι. Ναι, εγώ σου λέω για το πρωτάθλημα, όχι για το. Για το ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό. Στο ευρωπαϊκό φυσικά και το πνίξε και εκεί βουλιάξαμε. Αλλά στο πρωτάθλημα ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές, όλη η ομάδα έπαιξε, αλλά και αυτός που κράτησε σε πάρα πολλά παιχνίδια το 0. Ήταν σούπερ φόρμα. Από εκεί και πέρα, πέρσι έβλεπε την μπάλα και νόμιζε ότι ήταν χειροβομβίδα. Δεν μπορώ εγώ τώρα να μην πω ότι αυτό που βλέπω, ότι όπου βλέπει την μπάλα δεν μπορεί να την πιάσει και την πετάει. Αλλά ο τερματοφύλακας μάλιστα... είναι μια θέση, το λάθος φαίνεται κατευθείαν, έτσι. Ακριβώς. Και έβλεπε τη διαφορά με τον Κουέστα. Εσύ, ας πούμε, σε πολλά παιχνίδια. Ενώ μπορούσε. Ένα καλό σε πολλά παιχνίδια ο Κουέστα πέρσι. Ο Κουέστα, φίλε, και έκανε και σούπερ πρωτάθλημα τώρα στο τέλος. Στο τέλος έκανε πολύ καλό, όντως. Και είχε και τραυματισμό, πρέπει να το βάλεις και αυτό μέσα στην εξίσωση. Και δεν είχε ναι. Και την άμυνα και τους μέσους που είχε ο ΠΑΟΚ που είχαν οι άλλες ομάδες. Που είχε ο Ολυμπιακός, που είχε η ΑΕΚ. Άμυνα καλή είχε ο Άρστο, και με τα center back, καλά ήταν εντάξει η πλάγη του. Τέλος πάντων. Πάντως δεν ξέρω τι ο 28-10 που είπε για το για πάμε και στον τελευταίο φίλο, όχι τον έχουμε συναναμονή. Αλλά ο Κόλκας το έχει κάνει ιδρυμίτητη κριτική εδώ. Δεν ξέρω για τον Ρέι, δεν ξέρω για τον Πασχαλάκη, σας παρακαλώ πολύ μη φύγει ο Ζίφκοβιτς. Σας παρακαλώ πολύ και του χρόνου και στο χαλάω τον ξαναθέλω. Να είναι καλά, τα παλικάρια υγεία να έχουν. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σας. Νάτος, φιλάρετος. Νάτος. Καλησπέρα φιλάρετε. Το αστείο είναι ότι έχεις καλή μνήμη. Μπράβο ρε Ζαχαρία. Για το 2003 που έλεγα. Για το Ρέι. Για το Ρέι πραγματικά μου έλεγες τώρα θα έλεγα ότι, δεν, ότι τον έδωσε ο ΠΑΟΚ μεταγραφή. Δεν ακουγόταν ο Ρέι. Ειδικός ήταν και ήρθε, έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Αλλά το αυτό που θέλω να πω είναι πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν θέμα γενιάς, αλλά πριν από μια γενιά ακριβώς, ίσως και δύο, στη Γερμανία διδάσκανε την αρχαία ελληνική κανονικά στα σχολεία τους. Επίσης θαυμάζανε τον ελληνισμό και σίγουρα μια ομάδα Γερμανών τους ενδιέφερε πάρα πολύ η Ελλάδα. Ναι, επέτρεψέ μου να σου πω, στα καλά σχολεία εκεί στο Ανόβρο σε κάποια σχολεία διδάσκουν αρχαία ελληνικά. Υπάρχει μάθημα επιλογής των αρχαίων ελληνικών. Ακόμα ναι. Ακόμα, αλλά ναι. Παλιότερα ήταν ακόμη περισσότερο αυτό. Επίσης έχουν ουσιαστικά αγαπήσει και την αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ξένος
που να είναι για μένα φιλέλληνας ή ανθέλληνας, απλά κοιτάζει το συμφέρον του. Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, φυσικά κοιτάξουμε το δικό μας συμφέρον, που δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Έτσι. Και από εκεί και πέρα να πω ότι εμένα η ευχαρίστησή μου σε σχέση με προπονητή που έχει έρθει από το εξωτερικό είναι σε ένα προπονητή που πραγματικά πιστεύω ότι αξιοποιεί 100% κάθε παίκτη που έχει. Και αυτός είναι ο Κάναντι. Ναι. Μπράβο στον Ατρόμητο που τον έφερε, γιατί πιστεύω θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα του να έχει παίκτες που θέλει αυτός. Παίρνει τους παίκτες και τους ανεβάζει στο μέγιστο που μπορούν να φτάσουν. Ο Γιαννούλης κτίστηκε μέσα από αυτό που έχει τώρα, μέσα από το Κάναντι. Έχει πλεονέκτημα, μεγάλο πλεονέκτημα, κάθε παίκτης όταν ο προπονητής μπορεί και αφουγκράζεται τον παίκτη και τον βάζει εκεί που μπορεί να αποδώσει και να λειτουργήσει ωφέλιμα για όλο αυτό. Με τσατίζει όταν βλέπω τον προπονητή για να έχει ένα άλφα αποτέλεσμα επειδή το έχει βάλει στο μυαλό του να αλλάζει 15 θέσεις από τους παίκτες. Άντε να αλλάξεις έναν παίκτη. Όχι όμως, όταν αλλάζεις 4-5 σε διαφορετικές θέσεις, τότε γίνεται ένα αλαλούμ για μένα. Κοίταξε, έκανε ο Κάναντι κάτι μαγικό που δεν το βλέπαν οι άλλοι προπονητές. Τα τούτου, οι παίκτες του δηλαδή που του βγάζανε γκολ, παραδείγματος χάρη ο Βάρντα, ο Ντιγκινή, τους είχε πάντα στην ίδια θέση. Απλά τι έκανε, άλλαζε το σύστημα γιατί είχε φοβερό σκάουτινγκ αναλόγως με την άλλη ομάδα και έβαζε τους χαμάλιδες του. Δεν αισθανόντουσαν χαμάλιδες, αισθανόντουσαν σύνολο. Τρέχαν, κλείναν τους χώρους αναλόγως. Έπαιζε και 3-5-2, έπαιξε και 4-4-2, 4-3-3. Αλλά ο Βάρντα έβγαινε συνέχεια ελεύθερος, είχε ελεύθερο ρόλο να βγαίνει πίσω από το φορ. Έπαιζε και ψευτοενιάρι πολλές φορές για να βάλει γκολ. Ο Ντιγκινή ξεκινούσε από αριστερά ή έπαιζε σαν δεκάρι και έμπαινε μέσα στην τρύπα. Είχε δηλαδή 2-3 πράγματα τα οποία δεν τα άλλαζε γιατί ήξερε ότι από εκεί θα του έρθει το γκολ. Αλλά κατάφεραν όλοι οι άλλοι να δουλεύουν και να σταματάνε τα ατού της άλλης ομάδας. Είναι δύσκολο να το πετύχει αυτός ένας προπονητής και αυτός το έκανε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτό να πούμε για να απαντήσει και ο Φιλάρετος, αυτό που είπες όμως, εντάξει, προηγουμένως το είπες για τον Έννη και για τον Φερέιρα. Κάνατε όντως όλα αυτά ωραία που λέτε, εντάξει, αλλά είναι και σε μια ομάδα, το είπες και προηγουμένως, που δεν έχει πίεση όμως, έτσι. Αλλά δηλαδή να τον δω στο. Την είχε δεύτερη. Σκότωσε όλους τους μεγάλους. Ναι. Στο Ολυμπιακό. Στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο, ναι. Έκανε όντως μεγάλα πράγματα, δεν έκανε μικρά. Εντάξει. Κρατούσε το 0. Όταν κερδίζει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, και φυσικά δεν υπάρχει απρόμητο με διαιτησία, με σπρόξιμο κτλ. Καλά, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Δείχνει κάτι. Ωραία. Το Φιλάρετο να ακούσουμε και να. Είναι σαν να είσαι οδηγό σε, ξέρω εγώ, 1100 κυβικά και να μπορεί να ανταγωνιστεί κάποιον που είναι με 2000. Έτσι. Έχει για να το δούμε, για να το δούμε και φέτος τον Κάναντι. Για να το δούμε. Αυτό θέλω να δω. Να δω πραγματικά με πολλές ελλείψεις ο Ατρόμητος δεν είναι αυτός που ήταν. Αλλά αυτό που έδειξε τώρα στο φιλικό το παιχνίδι έδειξε ότι είναι μια ομάδα δεμένη. Δηλαδή όταν βλέπεις να λειτουργεί η ομάδα σαν ομάδα, όποιον παίχτη και να έχει, μπορεί και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Είναι μαγικό, γιατί πραγματικά το ποδόσφαιρο, όταν έχεις 11 παίκτες, μπορούν να λειτουργήσουν ομαδικά, ο ένας καλύπτοντας τον άλλον, δεν έχει θέμα ταλέντου, δεν έχει θέμα να ξεχωρίσει κάποιος. Μπορεί να στηθεί και να σταθεί πολύ καλά, ακόμα και αν ο αντίπαλος έχει τετραπλάσιο μπάτζετ. Ναι, το πρόβλημα λοιπόν. Ο Κάναντι έχει κάνει και ένα καλό όνομα στην Ελλάδα. Πλέον οι παίκτες του δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Γνωρίζουν ότι είναι καλός προπονητής, τον εμπιστεύονται και ήρθε πάλι να ηρεμήσει το κλίμα και να φτιάξει την ομάδα που άφησε. Δηλαδή πάει να φτιάξει μια καλή ομάδα. Οι παίκτες πιστεύουν πλέον και ξέρουν, όποιος και να έρθει, ότι έχουν καλό προπονητή και ότι οι οδηγίες του είναι αυτές που πρέπει για να γίνουν και αυτοί καλύτεροι μέσα από την ομάδα, να ανεβάσουν το κασέ τους. Αυτό είναι το μυστικό. Ακριβώς, και να κερδίσουν. Όταν κάποιος ξέρει ότι θα αξιοποιηθεί και θα μπορεί να απολαύσει μετά το αποτέλεσμα σε χρήμα, θα του δοθεί 100%. Θα ξέρει ότι ο άλλος θα τον αξιοποιήσει και θα του δώσει το πλεονέκτημα της αμοιβής. Δηλαδή, ό,τι περιμένει να κερδίσει σε αυτά τα λίγα χρόνια της ποδοσφαιρικής πορείας.
Πάντως να κλείσω και με κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Θέλω να δω έτσι από περιέργεια, έτσι και εμφανιστεί το εμβόλιο μέσα σε αυτή τη χρονιά, θα είμαστε για πιο τρελή εποχή. Μα εμφανίστηκε, λέει. Ο Πούτιν έκανε, λέει, η κόρη του κιόλας ήδη. Αυτό λέω. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένα φάρμακο που ουσιαστικά για να αξιοποιηθεί θέλει από 6 μέχρι 10 χρόνια να μπορέσει να βγει σε κυκλοφορία μέσα σε 6 μήνες. Είναι αστείο, μα την αλήθεια είναι αστείο. Είναι, αλλά βαδίζουμε σε πανδημία, σε αχαρτογράφητα νερά και όλες στην ουσία οι διαδικασίες πήγαν με το κατεπήγον. Δηλαδή παραλήφθηκαν πάρα πολλά θέματα. Και όλοι οι εγκέφαλοι υποτίθεται της ανθρωπότητας πάνω στο ίδιο έτσι, πρόβλημα έσκυψαν. Δηλαδή είναι κάτι εντάξει. Το ιδιόμορφο, ιδιαίτερο. Βέβαια, φυλάρετε λίγο αμφιβάλλογο αν... Από την αλήθεια, ο Πούτιν έδωσε στην κόρη του το φάρμακο. Λίγο αφιβάλλω, δηλαδή, ένα ευρώ θα έβαζα ότι δεν την έδωσε το φάρμακο. Την έδωσε σούπερ μαντολίνη ή ξέρω εγώ τίποτα, κανένα γλυκόριζα ή το οτιδήποτε άλλο. Παρά τέτοιο, το νομίζω. Θα το δείξει ο χρόνος. Δεν νομίζω. Το γεγονός είναι ότι όποιος εμφανίσει εμβόλιο τόσο σύντομα, είναι σίγουρο ότι θα είναι με πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί το πείραμα θα συνεχιστεί και στο εμβόλιο. Οπωσδήποτε. Γεια και χαρά. Να σε καλά. Να είσαι καλά, βέβαια, αν ο άλλος, τώρα βέβαια, επιστήμονες δεν είμαστε, έτσι, δεν ξέρω αν είναι ένας άνθρωπος που είναι σε πολύ βαριά από αυτή την νόσο, αν κάνει κάτι ο ιός, αν κάνει κάτι αυτό το φάρμακο ή όχι, αν είσαι βέβαια άσχημα, το οτιδήποτε παίρνεις, έτσι. Έτσι είναι. Κοίταξε, εγώ είμαι ο δεν λες παρενέργειες ή τέτοια. Θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά. Είναι κάτι θετικό. Ό,τι και να είναι το εμβόλιο, είναι ένα, από τη στιγμή που δεν το ανακοίνωσε ο κ. Μπάμπης, ο Μπακάλης. Ναι, αυτό που λέει έχει δίκιο ο Φιλάρετος. Είναι ένα θετικό βήμα προς το καλύτερο. Ότι πλέον υπάρχει θεραπεία να βρούμε, έστω βλέπουμε μια έξοδο από αυτή την πανδημία. Εντάξει, αλλά όταν μας λένε τώρα εδώ, μας πρίξαν όλο το. Εδώ πόσους μήνες, ότι αυτό το πράγμα για να γίνει εμβόλιο θέλει 2 χρόνια και μελέτες και πειράματα. Γιατί δεν γίνεται να είσαι 6 μήνες. Κάτι δεν πάει καλά. Έχει δίκιο ο Φιλάρετος. Από την άλλη, πάμε στο κατεπήγον γιατί είναι πανδημία και πρέπει να μπει φρένο. Έτσι, όλα τα μυαλά της ανθρωπότητας, όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι υποτίθεται ότι ελληνώθηκαν σε ένα σκοπό, έτσι. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Βλέπω 11 και 3 πρώτα λεπτά. Να διαβάσουμε τα μηνυματάκια. Και αμέσως μετά θα κάνουμε διάλειμμα, θα ξανανοίξουμε τις γραμμές. Αν έχουμε, θα πούμε και 2-3 πράγματα. Αν έχουμε γραμμές, θα συνεχίσουμε. Όσο έχουμε γραμμές. Και το μήνυμα του Γιώργου που μου λέει τι λες για τον Πασχαλάκη. Το Αργιανάκι ο Γιώργος. Όχι το Αργιανάκι, ο άλλος ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος είναι αυτός. Αυτός υπηρετεί την πόλη από την αστυνομία, ξέρει τι λέω. Παοξής είναι αυτός δηλαδή. Τι θα είναι, ρε φίλε, τι θα είναι. Κάνα Αργιανό φίλο έχεις εσύ. Εγώ θέλω, αυτοί δεν έχω. Είστε και λίγοι, δεν μπορώ να σας βρω. Τι λίγοι είμαστε, λες τέτοια. Από την Πολύχνη είναι δυνατόν να είναι να μην είναι παοξής. Στην Πολύχνη είσαι εσύ. Όχι, στην Πολύχνη είναι ο φίλος. Βέβαια. Εντάξει, στην Πολύχνη. Πολύ καλά, δίπλα από την Πολύχνη Νέαπολη. Εντάξει, πολύ άρια εκεί, αλλά εντάξει, περισσότεροι ΠΑΟΚ. Καλά, εσύ και το άλλο. Εκεί μόνο ΠΑΟΚ. Εκεί είναι μόνο ΠΑΟΚ. Δεν υπά... Όχι, όταν. ΠΑΟΞΗ δεν έχω ακούσει να λέει. Ρε παιδί μου, στην Νέαπολη είναι όντως πολύ περισσότεροι ΠΑΟΞΗ. Δεν έχω ακούσει ΠΑΟΞΗ να λέει. Εκεί είμαστε πολύ περισσότεροι, όπως είπα εγώ. Εκεί μόνο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Έτσι, μόνο γενικά. Δεν λέμε όλοι, οι 8 στου 10 το λένε αυτό. Ή ξέρω από πού είσαι, ξέρω εγώ από τα Γιάννητσά. Εκεί μόνο ΠΑΟΚ. Εκεί είναι μόνο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κάτσε, κόψε μισό ψάρι, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε σε κάποια μηνυματάκια. Ο Άντζελο λέει: η Absolute είναι από τη Σουηδία. Η Φιλανδία. Η Absolute είναι, λέει, από Σουηδία ή Φιλανδία. Καλά, δεν ξέρουμε χώρα προέλευσης. Και η Μπελβεδέρα από Πολωνία. Μπελβεδέρα, έχει γίνει της μοδός τώρα τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Εκεί στη Γερμανία έχετε Μπελβεδέρα. Βεβαίως. Πού να την πείτε την Μπελβεδέρα, 10-11 η ώρα, 11 η ώρα στο τρίτο όνειρο αριστερά είστε και στη Γερμανία. Τι να πείτε. Εμείς πίνουμε ουισκάκι εδώ με τον Γιώργο. Ουισκάκι. Εγώ στη Γερμανία, αλλά άστο Γιώργο τώρα. Και στη Γερμανία ουισκάκι θα πούμε, τι θα πιούμε. Λοιπόν, ο Αργύρης που μας έστειλε και το link για την συναρπαστική λέει, ιστορία της Βότκας και για το μάλωμα της Ρωσίας και της Πολωνίας. Το ήξερα αυτό, εντάξει. Λέει, γεια σας παιδιά, και εγώ Γερμανία βρίσκομαι νότια της Στουτγκάρδης στην πόλη Ρόιτλιγκεν. Εδώ που έχουν σύνδεσμο, λέει, υπαοξίδες Ζάχο. Ναι, γνωστό αυτό. Βρισκόμαστε 2 ώρες από τις Ελβετικές Άλπες. Ορίστε, ΠΑΟΚ παντού είδε και εκεί μόνο ΠΑΟΚ. Αργιανός είναι. Αργιανός είναι και λέει για σύνδεσμο του ΠΑΟΚ όμως. Ναι, λέει για του σύνδεσμο. Ναι, λέει, έχουν σύνδεσμο ή δίπλα. Εγώ το διάβασα. Είδες, καλά σας λέει, ή δίπλα. Καλά σας λέει. Βρισκόμαστε 2 ώρες από τις Ελβετικές Άλπες. Σας ακούω και γουστάρω. Ευχαριστώ για την παρέα και την ενημέρωση. Άρεσε και τα καλύτερα έρχονται. Έτσι, Αργύρι, να τα δούμε και μια φορά τα καλύτερα πριν πεθάνουμε, έτσι. Κοντά είμαστε. 52 για να με αργύρει. 52.
Πόσα πρωταθλήματα θα δούμε ακόμη, Αργύρι, να πάρουμε και κανένα πρωτάθλημα, τύπου κανένα κύπελο, κάτι. Πριν φύγουμε. 18 μηνών ήμουν όταν, 19 μηνών ήμουν όταν πήραμε κύπελο. Με την Κουδουνίστρα ήμουν στην Κούνια. Εμείς θα είμαστε, 127 θα πάρεις τώρα που να είναι. Ναι. Πλησιάζει. Εντάξει, ήταν. Ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε, που ήρθες. Από εκείνο το παράθυρο από πίσω, πήδα κατευθείαν. Κάτσε να δω τον Νεκτάριο, τον διαβάσαμε. Ο Άγγελος του Αργύρι. Εδώ τι λέει αυτό το καρτούν εδώ. Όχι, δεν είναι για τον αέρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Περάσαμε ήδη 11 και 5 βλέπω. Το δεύτερο μήχρονο των παιχνιδιών μόλις έχει ξεκινήσει. Αυτό για παράταση το βλέπω μάσαρα. Δεν τους βλέπω οι άλλοι. Πολύ γεροί αυτοί οι γκολς πίσω. Πολύ χάσαν και το πέναλτι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-12-87 και 3 οκτάρια. Όσο υπάρχει κίνηση, θα είμαστε εδώ πέρα με τον Θόδωρο. Ανεβαίνει. Ναι. Κοίτα, τώρα είναι και παράταση μετά από τις 11. Ναι, ναι, γιατί ναι. Κάνω έξτρα υπερορία, οπότε θα δώσει και κάτι παραπάνω. Θα πέσει, για να μπει εκείνη, θα πέσει. Κατά τύχη, έβαλα ένα παιχνίδι. Θα τα ακούμε τώρα. Κάτσε να δούμε, ακούσουμε τι θα γίνει, ρε φίλε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε. Προηγήστε ένα 0, περίμενε. Ήθελε και βότκα σε Βελβεντέρα, πίνει αυτέ τι βότκε του Μασούτη τώρα και μα αρχίζει μα βαθύνα. Κατά λάθο, ένα φίλο έλεγε. Κατά λάθο μπήκε, για να δούμε. Κάτσε. Προηγήστε ένα 0, δεν ξέρω. Άμα, μα είναι ευκαιρία. Διετία που σκοράρει συνέχεια. Έχει προβάδισμα και τώρα είναι πάλι στην επίθεση με το Λιμιό να παίρνει από το Σφιντέρσκι. Πάει απέναντι την μπάλα για το Μίσιτ. Η επέμβαση του Κουέστα. Τι έλεγε τώρα εδώ, τι έλεγε. Άσε και είπατε ένα κοκομπλόκο το οποίο. Δεν είπε. Κατά σλήξη τώρα και σλήξη 0-1 να τελειώνουμε. Καταρχήν στο πρώτο γκολ έβριζα συνέχεια τον τέτοιο, τον Κουέστα. Έφαγε πολύ από μένα. Αλλά μετά να είναι καλά ο Σίφκοβιτ. Ο Σίφκοβιτ, φίλε. Ο σερβιτόρο. Ο Σουηδό πέρασε, απείλησε. Καλύτερα να μην παίζαμε με τερματοφύλακα. Θα είχαμε περισσότερε πιθανότητε να κερδίσουμε. Δες, δείχνει τον Κουέστα. Ανακούφιση, γιατί ξέρει ότι έκανε το λάθος. Δείχνει στον γκολ του τέτοιου. Πάει η κάμερα στον Κουέστα και κάνει. Δηλαδή, εντάξει, ευτυχώς μας ισοφάρισε. Κάτσε, το 2-1 δεν θα σε ταλαιπωρήσω πολύ. Το 2-1, να. Οχ, οχ, οχ. Είναι μια γραμμή με ένα μαχαίρι μαζί. Τη νιώθω. Για να δούμε. Και την προσπάθεια έκανε και το τελείωμα. Κάτσε να ακούσουμε. Χάσατε κι άλλη ευκαιρία. Κάτσε. Το πάει αλλού. Τακουνάκι προβολή Λιμιός. Όχι. Κατεβάζει ο Γκάμα. Σέντρα από τον Κόρχουτ σε μια γεμάτη περιοχή. Και παλιά την γκολ για τον Άρη από τον Βέλεθ. Αλήτη Βέλεθ. Είναι μεγάλη σύγχαμα. Έχεις και που λέει και ο Μπουγάτσι, χαμένε. Κάτσε να ακούσουμε. Σύγχαμα, σύγχαμένε. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Προσπάθουμε. Κάτσε πάλι, γιατί γίνεται. Πάλι μικροφωνίζει. Ρε φίλε. Τώρα, οκ. Okay. Έλα, σε ακούμε. Τη δεκαετία αναγώνα βρήκες που κέρδισε ο Άρης, αυτόν έβαλε. Κατά λάθος. Το πρώτο πάτησε Άρης πάω και με έβγαλε αυτό. Κοίτα να δεις, δεν έβγαλε το 0-2 τον play-off. Τι να πάει, ο δεύτερο. Εγώ το στο YouTube τα παραπονά σας. Έλα, πάμε. Έλα, τώρα που είπατε για βότκα. Καταρχήν, Τάσο, εσύ είσαι, κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Έλα, ναι, ρε, ναι. Τάσο, έλα, πάμε. Ζάχου είναι το. Είναι το νερό του Βόλγα. Ναι. Το είπε και ο Φέσο Νεκτάριος, έστειλε το μήνυμα. Α, το. Δεν το άκουσα, παιδιά. Ναι, ότι σημαίνει νερό στα... και στα ρώσικα και στα πολωνικά. Είναι σαν μια. Ναι. Έχουν κοινή ρίζα, ας πούμε, αυτή. Πώς είχαμε εμείς την εξάρτηση και είχαμε το παγουράκι στο στρατό, αυτοί αντί για νερό που είχαμε εμείς, όχι ότι είχαμε εμείς νερό, οι πιο παλιά που βάζαν νερό, αυτοί βάζουν βότκα. Έτσι. Ναι, τώρα εμείς δεν βάζουμε γιατί ήταν στρατό, ήταν πολύ βρώμικο και δεν πίνονταν. Τέλος πάντων, τώρα η Γερμανία που είπατε, όπως ξέρεις, είχα πει πως είναι. Ο Θόδωρος ζει στη Γερμανία. Εγώ έχω πάει στο φίλο μου δύο φορές, μία το 2003. Ναι. Έλα, ναι, ναι. Δεν κολλάει χρονιά το 2003 μαζί παίξαμε τελικό. Ούτε θα πήραμε το κύπελο από τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό εμείς παίξαμε το. Συγγνώμη, το ένα. Τρία είπα, το ένα. Όταν ήμουνα, δηλαδή εκείνη την ημέρα, για να δεις αν δεις ημερολογιακά, είναι έτσι όπως το λέω. Γυρίσαμε από το παιχνίδι, από το Bayern Kaiserslautern, 2-1 και εσύ Bayern. Και όταν γυρίσαμε το απόγευμα ήταν ο τελικός του το Ολυμπιακό σου ΠΑΟΚ. Από χαρά σε χαρά πήγαινες έτσι. Άκου το ωραίο. Έβαζε τα γκολ ο ΠΑΟΚ και εγώ ήμουν στεναχωρημένος και με ρωτάει ένας Γερμανός στο 0-2. Στο 0-2.
που στο 20 λεπτό ήτανε, στο 20 λεπτό δεν ήταν 0-2. Όχι ρε, πιο νωρίς. Τέλος πάντων. Και 300. Ναι, ήρθε, εγώ το έβλεπα ρε παιδί μου, αυτοί τους, όπως σου είπα τους έκαναν το τραπέζι γιατί μου είχαν δώσει το εισιτήριο, ναι. Και έρχεται γιατί με βλέπει ότι παρακολουθώ εγώ το παιχνίδι και είμαι στεναχωρημένος και μου λέει γιατί είσαι τέτοιο. Το λέω είναι σαν να παίρνει, έτσι τον είπα, είναι σαν να παίρνει λέω το κύπελο η Μόναχο 1860. Κάτσε μου λέει όμως, άκου, γιατί είδε τέτοιο, κάτσε μου λέει είναι στο 30 ακόμη. Το λέω 2-0 είναι. Μου λέει στο 30 είναι ακόμη, έχει παιχνίδι. Το λέω άσε, λέει τελείωσε. Βρε μου λέει έχει άλλη μία ώρα παιχνίδι. Άσε, λέω πάνε εκεί, πάνε φάει και καμιά τέτοια. Πάνε κανένα πόρσα. Πάνε κανένα. Κάνε ένα μπρότβοστα. Έτσι, έτσι, πάνε φάει. Το λέω δεν είναι άλλο Ελλάδα, άλλο Γερμανία. Το λέω άστα. Άστα να πάνε. Έχω και παιδιά και υποδικές μου εμπειρίες. Από τον μπαμπά μου που έκανε 15 χρόνια σχεδόν εκεί. Οι Γερμανοί λέμε τον κεράσει, οι Γερμανοί ακόμη είναι ικανοί να πίνουν λέει μέχρι να κατορίσουν πάνω του. Δεν σταματάνε. Έτσι. Αλλά κάποια πράγματα σέβονται. Εμείς είμαστε πάντα οι ίδιοι. Έχουμε φιλότιμο, έχουμε τέτοιο, αλλά έχουμε και πολύ παραπάνω γαϊδουριά από ό,τι χρειάζεται από τους άλλους λαούς. Τώρα, Ζάχο, είχα πει μια ιστορία, δεν ξέρω αν την είχα πει σε εσένα ή στον Τάσο. Είχε πει ο μπάς μου, όταν τα Σάββατα δουλεύαν στη Γερμανία, θυματούσαν νωρίς. Έχει τα πρώτα χρόνια ο μπάς μου δεν ήξερε καλά τα γερμανικά και πάνε σε μια μπειραρία. Φεύγουν από το χωριό, από το Τίνεσο και πάνε στην πόλη. Θα πάνε εκεί, πάνε τέλος πάντων. Εκεί κάθονται, παιδιά, σε ένα λεπτό θα σας την πω, για να κατάλαβε τη διαφορά ή κι άλλους. Ήταν σχεδόν όλοι οι Γερμανοί και δύο Έλληνες τα μόνο. Αυτός που είχε το μαγαζί ο αδερφός του ήταν ανάπηρος, είχε το πόδι κομμένο και ήταν ξύλινο. Και είχε πολέμηση εδώ στον πόλεμο με εμάς. Εδώ το χάσε το πόδι. Μόλις κατάλαβε ότι από την προφορά των δικών μας, ο Αμπάμου και του άλλου, του άλλου καβαλιώτης ο Έλληνας, άρχισε αυτός να ουρλιάζει, να φωνάζει, βγάλει τους έξω, τους έτσι, τους αλλιώς. Κάποιοι άλλοι Γερμανοί που ήταν παρέα εκεί τους προστάτεψαν και τον λέει ο μπάς μου καλά λέει γιατί τα έχεις με εμάς. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα και με έκαψε το πόδι. Και τον λέει σαν τουρίστας λέει ήρθε στην Ελλάδα όχι να πολεμήσω. Και στο πόλεμος λέει αυτά έχει τέλος πάντων με λίγα λόγια αυτό ήτανε. Ότι το κράτος δεν το έχουμε καταλάβει παιδιά. Ναι εντάξει. Λογικό. Ναι αυτό εντάξει το έχασε ο άνθρωπος το πόδι του αλλά τον λέει μήπως για τουρισμό ήρθε στην Ελλάδα για πολεμήσεις. Ήρθε ο πόλεμος έτσι. Τέλος πάντων αυτό. Δυστυχώς να μην γίνει. Βέβαια, επαναλαμβάνω, τα συζητούσαμε και με τον Θόδωρο απ' έξω. Κανείς δεν θέλει πόλεμο, έτσι. Ούτε έχουμε ζήσει, κανείς δεν θέλει. Χωρίς να έχουμε ζήσει, ξέρουμε ότι δεν θα είναι κάτι καλό. Αλλά και απ' την άλλη, το να υποχωρεί συνέχεια, κάνεις και τον άλλον να αποθρασύνεται περισσότερο, έτσι. Οπότε κάτι ανάμεσα στα δύο πρέπει να γίνει, ας πούμε. Δεν γίνεται και συνέχεια να υποχωρεί και να υποχωρεί συνέχεια. Εντάξει. Εδώ να πω κάτι ότι. Η Ευρώπη που έχουμε οραματιστεί, που έχουν οραματιστεί τέλος πάντων και που είμαστε σήμερα ένα κράτος υπό δημιουργία γιατί είμαστε μια χώρα ακόμα που δεν έχουμε καταλήξει σε 100 χρόνια από τώρα θα είναι νομίζω εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή αν πας στην Αμερική και κάνεις πόλεμο στην Καλιφόρνια ας πούμε, αν πάει ο Τούρκος και κάνει βομβαρδίσει ή στείλει αυτό το καράβι το έξω από την Καλιφόρνια δεν θα πούνε ότι κάνεις πόλεμο στην Καλιφόρνια, θα πούνε ότι κάνεις πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα έρθει ίσο με όλη η Αμερική. Έτσι ακριβώς είναι και με την Ελλάδα. Δεν έχουν καταλάβει και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας και δεν έχουμε δώσει και εμείς, λόγω της κακής μας εξωτερικής πολιτικής που διαχρονικά είναι έτσι, η διπλωματία μας είναι για τα τάρταρα, ότι δεν κάνουν πόλεμο στην Ελλάδα, αλλά κάνουν πόλεμο γενικά στην Ευρώπη. Πολεμάνε και τον Γάλλο και τον Ιταλό και τον Ελβετό. Όταν θα το καταλάβει αυτό η Ευρώπη, θα σταματήσει και η Τουρκία να κάνει τα καμποϊλίκια της. Τώρα, το πότε θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζω. Να σου πω και το άλλο το παράδειγμα ότι έλεγα σε ένα Γερμανό εσύ έχουμε και δύο από μια βίλα, ένα σπίτι, το χτίσαμε και δύο. Η διαφορά μας είναι ότι εσύ έχεις ένα γείτονα Γάλλο, από δίπλα έναν Δανό, έναν Ελβετό, έναν Ολλανδό και έναν Πολωνό. Και εγώ έχω έναν Αλβανό, έναν Σκοπιανό, έναν Βούλγαρο και έναν Τούρκο. Καταλαβαίνεις ότι εσύ το πιο... Και τον Ιταλό, ναι. Αλλά οι πιθανότητες η δικιά μου γειτονιά να βγάλει γιατρούς, δικηγόρους, να ανεβάσουμε το στάτους κτλ. Είναι σίγουρα πολύ λιγότερες από τις δικές σου. Και φυσικά η δική σου δεν θα ξυπνά κάθε πρωί, δεν θα έχει με σφιγμένο το στομάχι, μήπως έρθει έτσι, να πάρει κανένα μαχαίρι να σε καρφώσει, να σε κάνει. Ο καθένας θα κοιτάει τη δουλειά του και θα κοιτάξει πώς θα ανεβάσει το επίπεδο ζωής. Σε εμάς ο ένας θα φυλάει τα νότα από τον άλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και ένα λεπτό για ποδοσφαιρικά παιδιά και να κλείσουν να πάρει ναι. Ζάχο, είσαι ωραίο παιχνίδι, πήγες στο Μόναχο, ρε. Σε ποιο να πάω, ρε. Πότε θα ξαναπάω, δηλαδή, θα έχω τύχει να πάω στο Allianz Arena και να παίζει και η ομάδα μου.
Χαλκιά είχατε τότε. Το Χαλκιά, 4 αυτόν γκολ έβαλε ο Χαλκιά. Ναι, αν δεν βαρκέσαι, θα βάλει και μέσα γκολ. Εμεί ήμουν μέσα, τι να θυμάμαι. 4 γκολ του δόρισε. 4 αυτόν γκολ στην ουσία έβαλε. Βαρέθηκα να ακούω Λούκα Τόνι. Λούκα Τόνι. Φώναζαν εκεί οι Γερμαναράδε. Βγαίνει πάντα εκεί όταν βάζει γκολ κάποιο και φωνάζουν όλοι το όνομα. Και ποτέ λέει, άκου τι μου είπε ο φίλος μου στη Γερμανία. Ποτέ λέει, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κόσμος εκεί πέρα, ποτέ λέει, το έχουν λέει σαν έτσι, όταν παίζει Bayern, ο σκηνοθέτης λέει που είναι, δεν δείχνει ποτέ λέει τους οπαδούς φιλόξου, σπάνια ως ποτέ. Τους οπαδούς μου το είπε αυτός τώρα που ζει 35 χρόνια εκεί. Όλα τα πλάνα δείχνουν. Και πάντα λέει, φωνάζουν ακόμη και πες ότι είναι 0-3. Παίζει Bayern, ξέρω εγώ, με την Stuttgart, είναι 0-3. Αν βάλει ένα γκολ η Bayern, λέει ότι αυτός που φωνάζει λέει Bayern 1, Stuttgart 0, δεν λέει 3. Έτσι μου είπε. Δεν ξέρω, γερμανικά δεν ξέρω βέβαια, αλλά. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Κάτι ξέρω. Νιουλ, μηδέν, δεν είναι. Μηδέν, ναι. Έτσι. Μαθείς, ναι, τι να κάνω, δεν βάλαμε γκολ για να το κάνω. Ο Ιβιτς πλάσατε τον Καν. Την πρώτη ευκαιρία μεγάλη, μια ευκαιρία Χασουάρη, το 0-0 ήταν. Καλά που δεν βάλαμε, γιατί θα είχαμε τίποτα εκεί στο τέρμα που ήμασταν πάνω, αλλά εξυπτωτιστές θα είχαμε. Θα πέθανε καμιά 100-200 έτσι όπως ήμασταν και στιβαγμένοι. Και δεύτερο τσουβάλι το πρώτο. Τίποτα, ναι. Στο Βιθέλτε Καλντερόν, εντάξει, στο κάτω ήμουνα. Στο Allianz Arena είχε, ξέρω, 4-5 ορόφους είχε, ούτε θυμάμαι πώς είχε. Και αν είχα εισιτήριο κάτω στο κόντερ, ανέβηκα πάνω με τους Αριανούς. Τι να κάνω, να κάτσω, λέω, άσε με μάλλον και με κανένα Γερμαναρά. Όχι, ναι, δεν θα υπήρχε, αλλά λέμε, εντάξει. Λέω, δεν θα υπήρχε ούτε πρόβλημα, αλλά εντάξει, ανέβηκα πάνω με τους. Και πήγα, παίρνουμε ένα, επειδή δεν έχουμε, εντάξει, δεν πειράζει, 23-10-27 και 3 οκτάρια, παίρνω, το έχω πει κι άλλες φορές. Μας δίνουν ένα, όχι μας δίνουν, αγοράζουμε ένα σάντουιτς, τα οποία μου λέει ο φίλος μου. Αυτά λέει είναι τα λουκάνικα, τα έχει αποκλειστικότητα, λέει, στο γήπεδο ο Χένες που έχει. Ναι, ο Ούλη Χένες. Το 80% λέει τη παραγωγή πάει μόνο στο γήπεδο. Δεν τα δίνει, φίλε, δεν έχω φάει καλύτερο λουκάνικο. Αλλά δες το ωραίο. Σαν Ελληνάρας, εντάξει, δεν θεώρησα ότι έκανα κάτι. Το τρώω, το δαγκώνω και πάω να μπω μέσα στο γήπεδο. Μου λέει 9, λέει τι 9. Λέει θα το φας στο διάδρομο και δεν θα μπει, λέει, με αυτό μέσα. Λέει τι λέει, ρε, λέει. Όχι, μου λέει απαγορεύεται, μου έκανε έτσι. Το έφαγα έξω, βέβαια τον Έλληνα δεν μπορείς να τον κάνεις αυτά. Μπήκε ο άλλος με τη σακούλα, είχε με κάτι ψώνια και έβγαζε κάτι σάντουιτς από μέσα, κάτι τέτοιο και τα κουνούσε μετά. Δεν γίνεται. Με πέφτανε εκεί οι μουστάρδες, τα κέτσαπ, πέφτανε κάτω. Πού πας, καημένε. Από την Νεάπολη κάτι. Δεν μπορείς τον Έλληνα σε αυτά. Ε? Δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, τον Έλληνα καλούπι. Δεν γίνεται. Απλώς στο εξωτερικό κάπως ψιλοστρώνει ο κόσμος. Έκου τι μου είπε, παιδιά, να μην μπω να μην φάω το τέτοιο. Σου λέει θα φας 7 γκολ τώρα, ποιος είπε να καταλήξει το λουκάνικο. Κάτσε το καλύτερο, δεν ξέρω. Σε κουπί, ωραία. Μου αρέσει που λέγα και το σύνθημα. Αν θυμάσαι το Χ, βόλευε και τον Άρη και την. Δηλαδή αν έλεγε ισοπαλία, περνούσαν και οι δύο ομάδες. Αν έλεγε το μάτι ισοπαλία, λέμε ρε παιδί, 1% έλεγε ισοπαλία, περνούσε και ο Άρης και η Bayern. Και ξέρεις αυτά, ένας έβγαλε το ωραίο το σύνθημα, το χ, να πάει να πηδηχτεί τέλος πάντων. Δεν θέλαμε το χ. Ξέρεις, το φωνάζουν, το ακούγαν και αυτοί προφανώς τσατίστηκαν λίγο. Είχαμε και το Χαλκιά σε πολύ καλή βραδιά. Φοβερός ήταν ο Άτιμος. Έχασε και τον γκολ στο 0-0 ο Ίβιτς, πλάσαρε εσύ και ο άλλος. Αυτός ο Καν. Έκανε μεγάλη απόκρουση. Ναι, ρε φίλε, απ' την άλλη, δηλαδή το σώμα πήγαινε απ' την άλλη και έβαλε το πόδι ρε εσύ. Θα χάναμε πάλι, αλλά θα πανηγυρίζαμε το 0-1. Θα χάναμε. Εντάξει. Ρε, να μην σου πω πως σε φωνάζαν οι Γερμανοί. Άσε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Οι δύο διακριθέντες ήταν σε εμάς μετά, ρε. Ο Ιβιτς και ο. Ο Χαλκιάς. Ναι. Ο Χαλκιάς, ναι, μεγάλος. Μεγάλος, τι να σου πω. Ωραία. Έγινε, ρε Τάσο. Έγινε, Τάσο. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Πού πας βρε τσομπάνι με το σάντουιτς να μπεις μέσα. Πού πας βρε ταγαρόβλαχε. Ποιος μίλησε ρε παιδιά. Πού πας βρε ταγαρόβλαχε. Είμαι σίγουρος ότι είχες και ταγάρι στον νόμο και είχες το τύρι. Αυτός ο βλάχος. Αυτός ο βλάχος. Άκου αυτός που, Φοδόρε, αυτός που μιλάει. Το Χαριλάου το με GPS δεν το βρίσκει διαφορετικά. Βάζει GPS και το χάνει και πάλι. Και μας μιλάει ο βλάχος γιατί ρε φίλε, το σάντουιτς πήγα να μπω μέσα με το σάντουιτς. Τι πήγα να μπω, με πυρηνική βόμβα, με το σάντουιτς. Ναι ρε φίλε, με μπύρα άνετα. Αν μπορούσε να πάρει 10 μπύρα. Δηλαδή η μπύρα δεν μπορεί να λερώσει να κάνει και λερώνει το σάντουιτς. Τι βλακία ήταν αυτή. Βέβαια.
Βέβαια. Λογικό το βρίσκεις. Λογικό το βρίσκεις. Όπως σου είπε και ο Θόδωρος δίπλα, τι σου είπε, τι? Ότι κάτσε γιατί θα φας 7. Έξι φάγαμε, δεν φάγαμε 7, έξι φάγαμε. Έξι, ναι. Μ' αρέθηκα να ακούω το Λουκατόνι, 4 γκολ Λουκατόνι έβαλε. Λοιπόν, Λουκατόνι. Εντάξει τώρα παιδιά, τι συζητάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα, ας πούμε, και η κουλτούρα στο γήπεδο είναι τελείως διαφορετική, έτσι. Ναι. Σε όλες τις ομάδες, εγώ έχω πάει έτσι, σε αρκετά παιχνίδια και με τη Στουτκάρδη εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ είμαι Gladbach φυσικά. Yeah. Έτσι, Θόδωρο, και εσύ νομίζω, Gladbach δεν είσαι. Ναι, λίγο Gladbach είμαστε όλοι. Gladbach, μπορούσε Gladbach. Ναι, ναι. Τι βέβαια, είναι αλφα εθνική είναι αυτή, δεν είναι. Αλφα είναι. Γιατί συνήθως όπου. Μίνχεν Gladbach, συνήθως όπου πάει ο Κοσμάς, τη ρίχνει την ομάδα. Στουτγκάρδη δεν την έριξε, την έριξε. Έτσι. Πάει. Με το που πήγε Στουτγκάρδη. Με το που πήγε, ούτε 20 μέρες έπεσε η ομάδα. Γεια σας. Και έτσι δεν ανεβαίνει ποτέ τώρα. Θα ανέβει όταν φύγει από τη Γερμανία. Όχι, ότι και εμένα ζημιά μου κάνει. Και εκεί γίνονται επεισόδια. Ορίστε. Δηλαδή, άμα δεις, συγγνώμη, και εκεί γίνονται επεισόδια. Αν δεις τώρα Dortmund, Schalke, παίρνει τη Dortmund τα τρένα μέσα του, τι γίνεται. Είδα, τα είδαμε στο Football Shores. Έχει δηλαδή, δεν είναι ότι παραγγείλεται σε όλα τα κήπεδα κτλ. Κοίταξε, Θοδωρέ, να σου πω τι γίνεται. Εγώ εδώ στη Στουτκάρδη πήγα με κασκόλ της Gladbach, με κασκόλ του Άρη. Κάτω του Άρη, εντάξει, οκ, Κλάιμαν δεν ξέρουν και όλες οι περισσότεροι. Ένας παοκτής μόνο πετάχτηκε κάπου, που βαριάνε, τα λοιπά, οκ. Αλλά περπατούσα με το κασκόλ της Gladbach ανάμεσα από εκεί, από τους φανατικούς που λέμε, ντεμεκ. Φίλε, με κοιτούσαν απλά, ξέρεις, έτσι θα λέγαν καμιά χαζαμάρα από μέσα τους, δεν τόλμησε κανένας τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Κυκλοφορείς κανονικότατα και σου κάνει εντύπωση. Και σου κάνει και εντύπωση αυτό το πράγμα. Λες, δηλαδή τώρα σκέψω, ας πούμε, παράδειγμα, ένα Άρης ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, με κόσμο, ή στο Χαριλάου ή στην Τούμπα να περπατάνε. Στο Χαριλάου εκεί γύρω-γύρω στα Πέριξ, όλο κανονικά, περνάει από ανάμεσα στο ΠΑΟΚ, με το Κάσκολ, με τους Αριανούς. Δεν μπορείς να το φαντάσεις με αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή ακόμη και γινόταν, τα παλιά χρόνια που. Κάποτε γινόταν, κοίτα, τώρα δεν ξέρω τι δεν γίνεται. Άκου λίγο, κοίτα, αυτή λίγο η καραμέλα, ας πούμε, κάποτε γινόταν. Ναι, δεν ήταν σε αυτή τη φάση. Δεν περνούσες όμως έτσι εύκολα με το κασκόλο ένας και δεν ήταν τόσο. Πάλι υπήρχαν λίγο κάποια στριμωξίδια. Και τα πιο παλιά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, εγώ μου έκανε το πρώτο παιχνίδι που είχα δει με την Gladbach, γιατί εντάξει έφυγα από μικρός από Γερμανία 10 χρονών και επειδή έτυχε, ας πούμε, είχε παίξει και στα παιδικά της Gladbach μπάλα. Τότε που της έρχεσαι σε β' εθνική για αυτούς. Τον έφαγες, τον έφαγες. Είναι και ο Ζάχος εκεί. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και παίζουμε ένα παιχνίδι με την Hockenheim εδώ πέρα. Και λέω, άντε, λέω, δεν είναι 80 χιλιόμετρα από την Στουτκάρδη, λέω, ας πάω. Λοιπόν, πάω, αλλά δεν έχω εισιτήριο, πάω, αλλά ελληνικά, ό,τι γίνει. Λοιπόν, παιδιά, έχω φτάσει, και εγώ δεν ξέρω πώς κατάφερα να φτάσω. Ξέρεις ότι η Gladbach έχει μόνιμα την ακολουθεί ένα φορτηγό το οποίο έχει τα αξεσουάρ της, δηλαδή η μπουτίκ της, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι εν κινήσει. Με το που θα σχολάσει, θα τελειώσει, ας πούμε, το παιχνίδι και θα ανοίξουν οι θύρες, θα πάνε να ψωνίσουν κανονικά, τσακ, μια ταλίκα είναι μεγάλη, και ψωνίζεις όλα τα αξεσουάρ που θες, ας πούμε, της ομάδος. Τέλος πάντων, βλέπω κάποια στιγμή το πούλμαν της Gladbach. Και ποιος μου έδωσε, ρε παιδιά, εισιτήριο? Άντε ρε Ζάχο, πες, ποιος μπορεί να μου δώσει εισιτήριο? Από την? Για να μπω. Από την Gladbach. Τόμας Άλοφ. Τόμας Άλοφ. Ο Μπομπατίγια. Όχι ρε φίλε, Μπομπα. Ναι. Ωραία. Του λέω, με βλέπει με το κασκόλ του Άρη. Πρόσεχε τώρα, με βλέπει με το κασκόλ του Άρη. Μου λέει Άρης. Λέω Άρης, λέω Μπομπα, έλα εδώ. Λοιπόν, του λέω έτσι και έτσι και έτσι. Περίμενε, μου λέει, έχω εισιτήριο. Θα σου δώσω, λέει, εισιτήριο. Βγάζω τον πληρώσω, μου λέει. Πάλι λοιπόν, κούτρα την έβγαλε, άντε πες τα. Λοιπόν, ναι. Αλλά μέσα, πρόσεξε τώρα να δεις τι μου έκανε εντύπωση και με στεναχώρεσε αυτό το πράγμα. Επειδή ο Άρης, ας πούμε, οι οπαδοί του Άρη έχουν κάνει αδελφοποίηση με τις Dortmund. Εγώ όταν έβαλα το κασκόλ, ας πούμε, του Άρη και βλέπω ένας έρθει, μου λέει, αυτό, λέει, το βγάλεις. Λέω, τι έκανα? Λέω, ορίστε. Λέει, εσείς, λέει, κάνατε, λέει, με την Dortmund. Λέω, ό,τι και αν κάνανε, λέω, δεν με ενδιαφέρει η άλλη. Λέω, τι κάνανε, εγώ, λέω, είμαι, λέω, Gladbach. Λέω, και αυτό, λέω, δεν βγαίνει από πάνω μου. Και πήγε λίγο να γίνει ένα μελέ, αλλά εντάξει, οκ, okay, όλα καλά. Μπήκανε κανένα δυο άλλοι στη μέση και λέει, έλα, τέλος, λέει, ό,τι θέλει ας φορέσει.
Εντάξει, αυτό έτσι σαν ιστορία τώρα, ρε παιδί μου. Μου άρεσε από την αρχή, σας άκουσα, μετά σας έχασα για κάνα μισάωρο περίπου λόγω της δουλειάς και τα λοιπά. Σας άκουγα και την ώρα στο δρόμο. Πολύ ωραία πραγματάκια αυτά που είπε ο Θόδωρος, γιατί ξέρεις, δύσκολα ακούμε στο ραδιόφωνο ποδοσφαιρικά πράγματα, δηλαδή αυτά που είναι πίσω από τις κουρτίνες, γιατί μόνιμα ας πούμε, ξέρουμε να κρίνουμε ό,τι βλέπουμε προ-κουρτίνας. Αλλά το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ας πούμε, και πέντε πράγματα, όπως ο Θόδωρος γνωρίζει τουλάχιστον 15. Εγώ τα έκανα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, το σπούδασα, δεν είναι ότι το άκουσα ή το είδα, το διάβασα, το δούλεψα στο πανεπιστήμιο χρόνια, οπότε... γνωρίζω φυσικά. Και λίγο καλύτερα πώς είναι η λειτουργία. Γι' αυτό και ήρθα εδώ και είπαμε να αναφέρουμε και αυτά τα πράγματα, τα οποία πολύ ο κόσμος δυστυχώς δεν μπορεί να τα ξέρει και δυστυχώς δεν επιδιώκουν και οι σοφοί του ποδοσφαίρου, όλοι οι παράγοντες, οι παραγωγοί, οι δημοσιογράφοι, να προωθούν και κάτι δηλαδή λίγο πιο ποδοσφαιρικό για να βλέπουμε και το τι γίνεται. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Ξέρεις εμένα, ας πούμε, τι με ενοχλεί περισσότερο. Παρόλο που εντάξει, τα αγαπάω όλα τα παιδιά, ρε παιδί μου, που μιλάς τώρα. Γιατί εμάς εδώ που είμαστε τουλάχιστον στη Γερμανία, είναι η παρέα μας. Η ελληνική παρέα μας. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι πετάω, παράδειγμα, ο Ένιγκ λέει θα παίξει 4-3-3. Κλείσε με αυτό όμως, Κοσμά, εντάξει, γιατί έχουμε ένα φιλόσοφο γραμμή. Έγινε, οκ. Okay. Όχι, ναι, κλείσε με λοιπόν, αυτό. Δεν είναι, πες την αυτή. Ναι. Λοιπόν, λέει, ας πούμε, ρε παιδί μου τώρα ο. Ένας δημοσιογράφος ή ένας παραγωγός, ο Άρης φέτος μάλλον θα παίξει, πάει για να παίξει το 4-3-3. Και κανένας δεν κάθεται, ρε παιδί μου, που περισσότερο το έχω αυτό από τους δημοσιογράφους να το ακούσω, να σου αναλύσει τι είναι το 4-3-3. Παράδειγμα, ας πούμε, εγώ θα πω ένα και θα κλείσω με αυτό. Ξέρει κανένα, ας πούμε, το 4-3-3 χρειάζεται πνευμόνια και χρειάζεται φυσική κατάσταση τεράστια, είναι το πιο δύσκολο σύστημα. Δεν έκατσε, ας πούμε, κανένας παράδειγμα να πει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι να το συζητήσουμε. Πετάμε ένα 4-3-3, πετάμε ένα 4-3. Ακριβώς. Και πάλι υπάρχει και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παικτών. Δηλαδή, μπορείς να το παίξεις με ντουμπλαρίσματα στις γωνίες, με παγίδες ψηλά. Αναλόγως τώρα και τον παίκτη που έχεις, το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό στο τεταρτημόριο που κάνεις άμυνα. Το που κάνω άμυνα, σε ποιο τέταρτο του γηπέδου, οφείλεται και στους παίκτες που έχω. Δηλαδή, πού θα κάνω τις παγίδες μου, πού θα στείλω την μπάλα. Όταν εσύ, ας πούμε, έχεις αριστερό μπακ το Τζιμίκα ή τον Γιαννούλη. Δεν γίνεται εγώ να τον αφήσω αυτόν τον παίκτη να οργώσει. Πρέπει να του στήσω παγίδες πολύ ψηλά. Να έχω κοίτα του πλαρίσματά μου, να το βραχυκυκλώσω από εκεί, να το πάω από αλλού, από τον άξονα. Είναι δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία ξεκινάει ένας προπονητής να δουλεύει για να μπορεί μέσα στη χρονιά μετά να πει παιδιά, μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε, γυρίζουμε σε Β' παράδειγμα. Έτσι. Πάμε δηλαδή στο πλάνο που έχουμε δουλέψει εκεί για να μπλοκάρουμε την αριστερή πτέρυγα ψηλά, παράδειγμα. Δεν γίνεται κατά λάθος δηλαδή. Έχει πολύ δηλαδή τώρα, να σου πω κάτι, Θόδωρε, άμα πεις σε κάποιον τώρα ότι υπάρχει ένα σύστημα WM, τι θα μείνει και θα σου πει τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή έχει πολλά συστήματα τα οποία το να τα λέμε μόνο, αν δεν τα αναλύσουμε τι ακριβώς είναι το κάθε ένα, δεν έχει νόημα. Εμένα μου άρεσε αυτό που κάνατε σήμερα και θα παρακαλούσα αν μπορούσες, ας πούμε, να. Όποτε θέλεις να ξανάρθεις. Γι' αυτό τον έφερα. Είναι ωραίο πράγμα. Όχι, είναι ωραίο πράγμα να μαθαίνουμε ποδόσφαιρο. Γιατί όταν μαθαίνεις ποδόσφαιρο, αρχίζεις και ξεχνάς τον οπαδισμό, τον κακό οπαδισμό, να ξέρεις. Και είναι πολύ σημαντικό όταν. Το Θόδωρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Θόδωρο τον έφερε γι' αυτό, είναι τα δώρα που με έφερε και για τα λεφτά, όχι για τίποτα άλλο. Εντάξει, γι' αυτό την άλλη εβδομάδα θα ξανάρθει. Δώσε μας το λογαριασμό σου να σου βάλουμε, ρε παιδί μου. Σου στέλνω IBAN. Σου στέλνω IBAN γιατί από λόγια χορτάσαμε. Έτσι, IBAN. Σου στέλνω να βάλεις κάτι τέτοιο. IBAN που έλεγε. Δεν ξέρω, IBAN και IBAN λέγεται όπω θέλει. Και IBAN και Μαρινάκι και ό,τι θες να σου στείλω. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά. Όχι μονολόγια, έτσι. Όχι μονολόγια. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Βάλε τίποτα εκεί στη Γερμανία, παίρνει κάνα 2-3 χιλιάρικα τώρα το μήνα. Εντάξει, στείλε κάτι, λέιζερ θα κάνουμε, δεν έχουμε να φάμε. Έτσι που λέει ο λόγος. Πλάκα κάνουμε. Όχι, πλάκα δεν κάνουμε. Λέιζερ θα κάνουμε. Ότι είμαστε δύσκολα οικονομικά όπως όλοι, είμαστε όλοι. Έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν περιμένουμε. Πού να περιμένουμε τον Κοσμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Τζάχο. Καλησπέρα. Και ο Θόδωρος μαζί. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας παιδιά. Γεια σας. Από Γερμανία ο Θεός. Κι άλλος. Ζάχο, μήπως ήσουνα όταν παίζατε Final Four στο Μόναχο. Βέβαια ήμουνα και στο Final Four. Λοιπόν, έξω στο γήπεδο μήπως είδες καμιά φάση που είχε γίνει τότε που είπες προλίγο τον Έλληνα, ο Έλληνας δεν μαθαίνει. Καθόμασταν έξω όταν έμπαιναν
Δηλαδή λίγο πριν να μπούμε μέσα. Για το Olympia Halle, λες, έτσι είναι, που ήταν δίπλα στο παλιό το γήπεδο της Bayern. Ναι, ναι, στο Olympia Halle, ναι, ναι, στο Olympia Stadion. Μέσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και λέει ένας από τους Αριανούς, να τους δούμε, ήταν απέναντι της Maccabi. Ήταν της Maccabi, έχεις δίκιο. Ναι. Οι Γερμανοί, ξέρεις, είχαν βάλει αστυνομικοί κάτι αυτές τις κορδέλες στη μέση, ρε, ναι, άσπρη με κόκκινο που είναι. Έτσι, που των ατυχημάτων είναι τον όταν γίνεται ένας φόνος ή οτιδήποτε. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Πάνε λοιπόν να περάσουν, μπαίνουν οι αστυνομικοί μπροστά, δύο-τρεις πώς ήτανε, και του λέει εσύ από Κίμεργια και αυτή από εδώ, στη θέση σου. Λοιπόν, εκεί με το φιλαράκι από Θεσσαλονίκη, τον είδα, ήταν μπροστά μας, δηλαδή στα 3 μέτρα, ξέρω. Άπλωσε το χέρι, τον είδα που άπλωσε το χέρι του. Πήγε να πει, έλα ρε φίλε, ξέρεις, τον αστυνομικό. Ναι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Άπλωσε το χέρι, άπλωσε το χέρι του, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να τον ακουμπήσει τον αστυνομικό. Βγήκανε τα κλόμπ, φίλε. Πατακιούτα, πατακιούτα. Και έγινε πατακιούτα, τον άφησαν κάτω, έπεσε στα σακίνα. Ήρθε μετά πίσω στα 4 ζάχου. Στα 4, έτσι. Όταν ήρθε πίσω, λέει, ρε μαλάκα, αυτή βαράνη, λέει. Τι ήθελες, εντάξει, έπεσες. Κόβεται, ρε μακάκα, τέλος πάντων, και εγώ το είπα. Εγώ αυτό που θυμάμαι από τώρα που μας πήγες, το 89 μας πήγες. Μας πήγες το 89, 1989, ναι. Θυμάμαι ότι με το που φτάσαμε Γερμανία μας είπαν, δεν θα λέτε τη λέξη Χίτλερ και αυτό, δεν θα τη λέτε. Ούτε καν έτσι Χίτλερ, το καταλαβαίνουμε, δεν θα τη λέτε. Και το άλλο που με έκανε τεράστια εντύπωση είναι που είδα τράκα. Τώρα για το 89 μιλάμε, έτσι. Ναι. Είδα δύο, δηλαδή σε ένα δρόμο περπατούσαμε και βλέπω μία τράκα, δύο αμάξια φιλήθηκαν κανονικά. Ναι. Και λέω, παιδιά, καθίστε τώρα εδώ, θα δούμε, λέω, Κλωτσομπουνίδιος. Γιατί ήταν και τα δύο καινούργια αμάξια. Και κατέβηκαν, φίλε, γέλια, τέτοιο, χαχαχα, χουχουχου, σβάινε, σβούχτεν, σβούχτεν, διπλωματάρεν, τέτοιο. Τίποτα, 5 λεπτά ήρθε, δεν ξέρω ποιο ήρθε εκεί, μία φωτογραφία, γεια σα, φύγαμε. Πού είναι τα Κλωτσομπουνίδια. Ναι, τίποτα, έτσι, φίλε, πολύ φλουφλίδε. Τίποτα, εγώ περίμενα, τέτοιο. Ναι. Δεν υπήρχαν τότε κινητά και φωτογραφίε φυσικά. Όχι. Περίμενα, λέω, να κάτσουμε σπόροι και να δούμε ποιο θα κερδίσει στο τρίτο γύρο. Ξέρω. Αίμα, ναι, ναι, να κάνουμε τίποτα, φίλε. Τίποτα. Δεν είδα. Τίποτα. Αυτό που είπε, Ζάχο, με το όνομα που ανέφερε προλίγο, αυτό είναι γραμμή του κράτους, κοίταξε, προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεχαστεί εκείνη η ιστορία. Δεν μπορεί να ξεχαστεί όμως. Γιατί είναι κάτι που λερώνει την ιστορία. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν γίνεται να ξεχαστεί, είναι ιστορία. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Είναι κάτι το οποίο σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχει. Όχι, όχι, ίσως το είπα λάθος, ξέρεις, να μην πολυκουβεντιάζεται αυτό το παράδειγμα. Σήμερα, τι γίνεται σήμερα, να σου πω. Μέσα σε μια εταιρεία υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πλάκα για εκείνο, για εκείνη την εποχή. Όχι, σήμερα δηλαδή, αν σε μια συζήτηση, ρε παιδί μου, εσύ πάρεις το μέρος του Χίτλερ. Ο οποίος πιστεύω ότι ο Χίτλερ έκανε και 2 καλά πράγματα, ας πούμε. Θα σου πούν τίποτα, θα έχεις πρόβλημα. Όχι, έτσι. Όχι, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα, φίλε. Έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα. Θα σε θεωρήσουν. Εγώ ξέρω εκεί. Social... Κοίταξε. Κάτσε. Εγώ ξέρω περίπτωση. Περίπτωση, άκου να δεις τώρα κουβέντα πώς έγινε. Μιλούσαμε για τον γκάζ. Έχει μερικά χρόνια που έγινε αυτό. Την ώρα που πίναμε καφέ, μιλούσαμε για τον γκάζ. Και συγκεκριμένα γινόταν η κουβέντα εάν είναι, σε συμφέρει καλύτερα να έχεις γκάζ ή πετρέλαιο. Θέρμανση μιλάμε στο σπίτι, έτσι. Ναι. Και λέει ένας Γερμανός, άλλη και τον γκάζ. Αν αγοράζεις μεγάλες ποσότητες όπως τότε εκείνος. Ναι. Κατάλαβα. Εκείνος, ναι, εκείνος. Ναι, ναι, δεν είπε και το όνομα, δεν το είπε καν δηλαδή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Όπως τότε εκείνος, είπε. Παίρνεις καλή τιμή, λέει. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα πήγε στη διεύθυνση της εταιρείας και τον διώξανε. Αχα, μα δεν είπε καν το όνομα. Ναι. Όπως λες. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό που εννοούσε. Αυτό που όπως. Άρα λες ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμη και τώρα. Μας λες ότι ο άνθρωπος έχασε τη δουλειά του μόνο και μόνο που ανέφερε, σκέφτηκε. Γιατί αναφέρθηκε. Ναι, τι να γιατί πω. Γιατί αναφέρθηκε σε εκείνον. Ναι, παντού είναι αυτό, ναι. Δεν θέλουν να κουβεντιάζεται εκείνο. Ωραία.
Ούτε καν να κουβεντιάζει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ γιατί. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Ζάχο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε. Κάτι ακούσαμε ότι ο Μαρινάκης λέει αγόρασε τα τρακτέρ του που είχε ο Άρης πρόπερση. Ο Μαρινάκης τα αγόρασε για ποιο πράγμα? Ναι. Τα τρακτέρια που είχατε στα χωράφια μα, τότε. Μπορεί να του χρειαστούν. Και εσείς να πάρετε τρακτέρ, θα σας χρειαστούν και εσάς. Να πάτε όλοι στη Β' Εθνική να ηρεμήσουμε. Ο Χαριστέας όμως είπε πρέπει να κρατήσουμε 50% των δικαιωμάτων, λέει. Πιανού. Γιατί μπορεί του χρόνου να χρειαστούμε. Α, τον τρακτέρ. Ναι, ναι. Τον τρακτέρ, ε. Οκ. Okay. Με το Ζήφκοβιτς του χρόνου στον Χάριλαο πάλι σε θέλω, έτσι. Να γράψει το κοντέρ πάλι. Όχι, ρε, το νιώξουμε, ρε. Όχι, μια χαρά είναι. Ζήφκοβιτς και Φερέιρα. Έφυγες, γεια σου. Ας το δώσουμε εσάς. Δεν το δίνουμε. 7 με την Ξάνθη και 4-11 και άλλα 4 του χρόνου 15. Μια χαρά είσαι. Έτσι, εδώ έχουμε τον προβοκάτορα τον Γιώργο. Θα βάλω και μια κορδελίτσα το Ζήφκοβιτς και στο σπίτι του ένα στο Χαριλάο. Μεγάλο θερματοφλάκα. Σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εδώ που μας στέλνει ο Γιώργος στα ουίσκια, εδώ να τον κράξουμε τώρα, να τον πούμε ότι άμα ήταν ο Χαρίκον, ξέρει αυτό τι λέω. Θα στέλνει εδώ ένα τελάρο φιστίκια και ένα καλάθι εδώ με Τζόνι Μπλουμ. Καλά σου λέει. Τι γυφτιές είναι αυτές. Στείλε. Στείλε, ρε φίλε. Και φιστίκια γίνεις, όχι τίποτα αυτά. Τελάρο θα σου στείλω. Τέρε, τι είναι αυτά, ρε, πώς τον είπαμε. Το Γιώργο, τι ρε ναι. Γιώργο, τι ξεφτύλικα πράγματα είναι αυτά ρε φίλε. Δηλαδή προς Θεού, καλησπέρα. Καλησπέρα, θα έχω συγγνώμη που παίρνω, εγώ πρώτη φορά παίρνω δεύτερη φορά, ξέρεις. Δεν πειράζει, τι, δεν συγγνώμη ο γιατί. Ο Κώστας είπε από το Μαχάιμο. Παρέα κάνουμε. Είτε, ναι, και εγώ γι' αυτό είχα το θαρσό παρεούλα απόψε. Ωραία. Έτσι γι' αυτό. Όσο μπορούμε θα κάτσουμε. Θέλω να διορθώσω λίγο το προηγούμενο, γιατί κατάφερα όταν λέμε κάτι. Και πρέπει να, έχει, να μην το πετάμε γιατί κάποιος τα ακούει, κάποιο ράδιο είναι αυτό. Σ' ακούμε. Όχι, ό,τι άκουσε πρόεδρος, εδώ στη Γερμανία, ο Θόδωρος το ξέρετε και απορώ πως δεν το διόρτσε. Εδώ υπάρχουν εκπομπές σε όλα τα κανάλια, τους ακρατικά συνήθως. Κάθε μέρα, κάθε μέρα που δείχνουν το τι γίνονταν, ό,τι ήσουν εγώ έχω δει, ό,τι στην Ελλάδα δεν τα έχουμε δει ποτέ. Στις άλλες χώρες από εδώ είναι υποχρετικό. Κάθε μέρα έχει σε όλα τα σε τέσσερα κανάλια κρατικά. Ότι δεν κατάλαβα, ότι πάνω στο. Θα το πω, θα το καταλάβει. Δείχνει όλη την ιστορία του κυρίου αυτινού. Ναι. Όλοι. Πώ ξεκίνησε από το 36, από το 35 είναι υποχρεωτικό. Γιατί είναι υποχρεωτικό. Του υποχρεώσε βέβαια να γίνει η δίκη τη ενέργεια. Οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι και οι Ρώσοι τότε είπαν ότι ό,τι και θα γίνεται στο ράδιο το 5 και μετά που βγήκαν τηλεοράσει ήταν υποχρεωμένοι να το δείχνουν. Και έχει Γερμανού speaker αυτοί που τα λένε τα γεγονότα και οι ιστορικοί που μιλάνε στο τι γινόταν. Εγώ έχω πάθει εδώ ιστορία από τα τρελατές. Δεν την ήξερα τόσα χρόνια. Κατάλαβα. Αυτά που μας λένε εμάς είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που αυτοί βγάζουν εδώ τα πάντα. Βέβαια ο προηγούμενος φίλος δεν είπε, είπε ότι εγώ το ερώτησή μου είναι αν κάποιος, γιατί σου λέω τότε το 89 μας είπαν μη λέτε ρε παιδί μου δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, 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 ξέρετε, άνθρωπος... άκουσα ότι υπάρχει. Ναι. Εδώ ναι, και στη σχολή ακόμα το παιδί μου ας πούμε τους μαθαίνουν δεν είπε τα λάθη που κάνανε οι Ναζί. Ναι, εγώ και άλλο ήθελα να διορθώσω εδώ ρε. Ξέρεις τι ήθελα να διορθώσω το προηγούμενο. Ότι όχι, ότι αυτό, απλώς απαγορεύεται το κόμμα αυτό εδώ πέρα στην για πρώτη φορά μετά από χρόνια μπήκε. Και, όχι, είχε και ανωδική πορεία. Έχει πάρει και 30%. Και ανωδική πορεία, μπράβο, Θόδωρος τα ξέρει. Και θα σου πω και κάτι άλλο, Θόδωρο, που ίσως θα σου φαίνεται παράξενο. Εδώ στο Μανχάιμ τώρα έχουν βγει διαφημιστικά στους δρόμους που λέει Nazi Zeit. Ήρθε η ώρα, ξέρει διαφημιστικά μεγάλα. Ναι. Και θα γίνει και έρευνα, γιατί εμείς εδώ στο Μανχάιμ έχουμε τους πιο φανατικούς. Θα μιλάμε, έχουμε δίπλα το Ludwig Xavier. Που εδώ έχουν, είναι ένα χωριό που δεν πάει εκεί, απαγορεύεται. Ναι. Είναι μόνο ζουν μόνο αυτοί, απαγορεύεται να πάει ξένος εκεί. Αυτό που είπε ο φίλος μπορεί να ήταν σε μια δουλειά αν εκθιάζεις το Χίτλερ, ας πούμε, και λες μπράβο και τι καλό. Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Αλλά, εδώ... ναι, αλλά έτσι δεν έχουν κομπλεξίσει. Όχι, όχι, εδώ απλώς απαγορεύεται να μιλήσεις, ας πούμε, να βγεις έξω και να κάνεις, πώς λέμε, να βγεις να πονάζεις. Ναι. Ωραία. Αλλά αυτό είναι έτσι. Δεν ξέρω τι έκανα, Τάσο. Συγγνώμη και ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Τι ευχαριστώ, αυτό έλειπε. Πλάκα μας. Γι' αυτό είμαστε. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά, Κώστα. Δεν ευχαριστώ και τέτοια δεν υπάρχει. Μην τα λέμε. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Τελειώνουν και τα ματς. Παρατέτα το βλέπω. Αν έχουμε κανένα φίλο, θα τον πάρουμε έτσι μέχρι τις 12 σίγουρα να κάτσουμε. Έτσι κι αλλιώς και να μην έχουμε μέχρι τις 12 θα κάτσουμε. Ένα τεταρτάκι να τελειώσουν και τα ματς. 3-0 η Σαχτάρ. Το βλέπω για παράδειγμα. Ναι. Άρα, αν κάποιο δηλαδή αυτό που είπα.
Αν κάποιο δηλαδή. Ήμασταν πέσω ότι δεν είχαμε εκπομπή και έλεγε πάμε να δούμε τα μάτσα, έτσι. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τα μάτσα. Τι να κάνουμε τώρα βράδυ σήμερα, παιδί μου. Λοιπόν, εφόσον θα έχει παράταση τον Μπούλο, 12 η ώρα κλείνει. Τέλος. Ό,τι πρόλαβες. Τι θα τον πει τώρα τον άλλο. Δηλαδή, ο άλλο μπορεί να έχει λέει ότι είναι παράταση, λέει φέρμα άλλη μια μπύρα, παραγγελό. Τι θα τον πει. 12 και 1 τον Μπούλο. Την μπύρα έξω. Καλά, σήμερα εντάξει, πιστεύω πρώτη μέρα θα το αφήσουν λίγο. Αλλά τώρα αύριο που αρχίζουν και τα Champions League. Κάθε μέρα θα έχει ένα μάτς Champions League. Έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Ξεκινάει η Παρή αύριο. Την Πέμπτη. Ποιο είναι την Πέμπτη, περίμενα. Αύριο είναι η Παρή. Την Πέμπτη είναι το η Λειψία με την Ατλέτικο. Την Παρασκευή είναι η Μπαρσελόνα, το καλύτερο μάτς με την Μπάγερν. Και το Σάββατο είναι η Σίτι με τη Λιόν. Όλα ωραία μάτς. Εντάξει, ποιο να μην δεις, ποιο να αφήσεις. Εντάξει, κάποια έχουν ξεκάθαρα φαβόρι. Επειδή μου κάποια, αλλά εντάξει, ένα μάτς είναι. Όπως βλέπεις αυτό, αν είδες προηγουμένως στο δώρο, 0-11 είναι τα κόρνερ. 11 κόρνερ έχει σε Σεβίλη. Έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες έτσι λίγο που το βλέπουμε, αλλά όχι τίποτα 38 πράγματα. Τη μεγάλη ευκαιρία θεωρώ με το πέναλτι το χαμένο. Το πέναλτι, βέβαια. Το πέναλτι είναι. Το έχουν χάσει άλλοι. 4-0 η Σαχτάρ, πάρτι κάνει. Βλέπω στο 13ο λεπτό, ο Ραούλ Χιμένε πέναλτι. Καλά σου είπα να βλέπουμε τη Σαχτάρ, βλέπεις. Εντάξει, η Σαχτάρ όμως είχε τελειώσει στο 20 λεπτό, είχε τελειώσει. Ναι, ναι. Ήταν 2-0 ήδη. Βασιλεία, εντάξει, καλή, βέβαια μέχρι εκείνο το σημείο και εκεί που πήγε καλά είναι. Αυτό πιστεύω, φίλε, θα πάει στα πέναλτι, έτσι το βλέπω. Έτσι, τους βλέπω τους Ισπανούς. Αν και η Σεβίλη απείλησε καλά, έκανε όλα. Μόλις το είπα, πάρει και τον Κολέλα. Την έσωσα. Αυτός όχι, δεν ήταν ο Μαύρος. Ο Σέντερ Μπάκου είναι πολύ καλός ο Μαύρος. Αυτός που έγινε και το πέναλ στον Αραμπί που θέλει ο Ολυμπιακός. Κάπως λέει, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι όντως. Να τους αυτός, είδες πάλι πως έβαλε το χέρι στον άλλον. Ναι, ναι. Είναι καλός, δεν θυμάμαι τώρα και εθνικότητα τα λέγανε την προηγούμενη. 88 λεπτό πιέζει η Σεβίλη, δεν βλέπω. Γκολ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έγινονται αυτά τα πράγματα. Άντε βρε σύχαμα, Βασιλεία, βάλε ένα γκολ. Βρε σύχαμα. Άρα... ένα γκολ, 4-0, βάλτε ένα γκολ. Άρα μπήκα μέσα ότι η Σεβίλη πάει για τελικό φουλ. Μόλις το λέγαμε ότι θα παρήγγειλε ο άλλος μπύρα και δεν θα την πάει μπύρα. Στην παράταση. Και την πει. Και οι μαγαζάτες δεν βρίσκουν. 12 η ώρα πρέπει να κλείσουν. Θα φωνάζει. Τώρα ένα γκολ θέλω, Βασιλεία. Ας το να παραγγείλει, είχαμε. Ας το να παραγγείλει. Λέω μπουγάτσα, δεν βάζω μάσκα. Δεν βάζω μάσκα. Λέω πήγε, είναι στα Χανιά τώρα. Λέω συγγνώμη, στο αεροπλάνο πώς θα. Θέλει υποχρεωτικά μάσκα. Το ξέρω. Λέω σου βρήκα λύση. Για ένα δευτερόλεπτο έτσι. Σοβαρά, σοβαρά τι. Θα σου κάτσε λέω στο φτερό έξω. Στο αεροπλάνο δεν χρειάζεται μάσκα. Ζω, βλάκα. Την είπες πάλι τη λέξη μπλάδα σου. Λοιπόν, 0-1, 4-0. Ένα γκολ θέλω, Βασιλεία. Θα βάλεις ένα γκολ. Δώσε τους ένα πέναλτι και συνήθεια πάτη. Έτσι ακριβώς. Έβαλα διπλό την Σεβίλη και ότι θα κερδίσει Σαχτάρ, αλλά θα φάει και γκολ. Ένα γκολ, δώσω ένα πέναλτι. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Εντάξει ρε, έχασαν κάτι ευκαιριούλες εκεί όσο το βλέπαμε. Εντάξει, σιγά σιγά και... Για να δω εδώ πέρα, έχουμε τίποτα γιατί αυτό μας πω και δεν το είπα. Με 4-0 τώρα τι είναι, η άλλη σφύρα των αφήνων. Ίσα ίσα, δίνει και κάνα πέναλτι, κάνα τέτοιο. Άμα έχουν κουράγιο να μπουν. Άμα έχουν κουράγιο, Ελβετή είναι ρε, παλικάρια. Ελβετή, Ελβετικές σοκολάτες. Τι, δεν είναι. Κάτσε να διαβάσω, να μην το έχουμε, να διαβάσουμε τους υποστηρικτές. Δωροθέτες. Πώς το είπες? Δωροθέτες. Υποστηρικτές. Υποστηρικτές. Έτσι, δεν είμαστε από το διακοφτό. Έχουμε και ένα αλφα επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών ένα με Θεμιστοκλής, Φούλη 76 είναι η διεύθυνση της Ψαροταβέρνας Καρεκλάς, δίπλα στο ΣΑΡΚ, επαναλαμβάνω πασίγνωστο η τοποθεσία. Στην Καλαμαριά πάντοτε βρισκόμαστε και τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας στο 2310-413-230. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, όλα στα κάρβουνα, θα πάρουμε και το φίλο, όλα στα κάρβουνα, όλα τα κρεατικά μας είναι στα κάρβουνα, η διεύθυνσή μας πασίγνωστη πλέον. Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεάπολη, delivery 2310-627-27, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τις παραγγελίες για να σας φέρουμε τα καλούδια μας σπίτι σας.
2310-620-727. Προλαβαίνουμε να φάμε. Προλαβαίνουμε να φάμε, αλλά έφαγα καλά σήμερα. Είχε φαγητό που μου άρεσε. Που είχε... Παστίτσιο. Oh, παστίτσιο έχω. Μανούλα. Μάνα είναι μόνο μία, παστίτσιο ξέρει. Θέλω το παστίτσιο με η μπεσαμέλ να πετύχει φυσικά να είναι καλή. Να είναι πολύ. Ε? Να είναι πολύ. Ναι, δεν θέλω, θέλω ως καθόλου και καθόλου βέβαια. Mm. Αν και καθόλου κιμά. Δεν θέλω κιμά. Oh, θέλω μόνο μπεσαμέλ με μακαρόνι. Είμαι με την κρέμα, έχω μια τέτοια. Και εγώ, ναι. Έχει αρέσει, έτσι. Η γυναίκα μου, ναι, τρελαίνεται, η Μυρσίνη τρελαίνεται για την μπεσαμέλ. Να το. Δηλαδή κάνουμε διπλάσια μπεσαμέλ. Έτσι, δικό μας άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε στους δύο φίλους. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα σας. Το όνομά σας, αν θέλετε. Αργύρης, και εγώ από Γερμανία. Γκολ! Μεγάλη βασιλεία! Μεγάλη βασιλεία! Πληρώθηκε Αργύρης. Κοντά είμαι. Ο Ρίκι Βαν. Περίμενε. Μπράβο, Αργύρη, βάζω στους τυχερούς. Κάτσε. Ρίκι Βαν Γουλσβίγκελ. Πεχταρά μου! Καλά, δεν θα πάρω τίποτα. Κάτι ψηλούδι, αλλά δεν έχει σχέση. Πεχταρά μου! Μόλις άκουσες για κέρασμα ψηλούδια, είδες. Να, θα σου το δείξω. Ρε, τι... Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εγώ θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Ένα ευρώ έβαλα να πάρω 30. Λίγα είναι. Μια χαρά είναι. Λίγα είναι. Μια χαρά είναι. Λίγα είναι. Τα 30 μπορώ να τα κάνω 300. Έτσι. Δύσκολα, βέβαια. Μπράβο, ρε Βάντε Κούλφτεν. Πώς λέγες, κάτσε, μην γίνει ένα-ένα αυτό. Το έχω, τους έχω ικανούς εδώ. Μην γίνει ένα-ένα αυτό. Και δύο εδώ πέρα. Θα γίνει τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε μηδέν, τώρα στον Αργύρη. Έλα, Αργύρη, sorry, ρε φίλε. Μπράβο. Σε δίνω το σήμα του γούρι. Είσαι γούρι. Αδερφέ, αφού πας ταμείο, χαλάλι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπράβο, μπράβο. Είμαι ο τέτοιος που σου έστειλε τα μηνύματα αυτά για την πύρα και τη βότκα που... Α, ναι, σωστά. Ναι, φάνηκα και γουρλής μάλλον από ό,τι κατάλαβα, εντάξει. Είσαι, σε βάζω το σήμα σου είπα. Πώς λέει στο Facebook, όταν είσαι ένα group λέει, είσαι, κάπως το λέει, γίνεσαι τέτοιος ρε παιδί μου. Θαυμαστής, α, μπράβο, ναι, λέω εντάξει, ποτέ δεν το κάνω αυτό, εντάξει. 4-1 με πληροφόρησε. Να είσαι καλά, ρε Λευτέρη, που μας πληροφόρησες. Λες και είμαστε από την Ταγκανίγκα. Όχι, εντάξει. Μας άνοιξε την όρεξη με το παστίτσιο τώρα όμως. Παστίτσιο, φίλε, είναι από τα αγαπημένα μου. Παστίτσιο και ένα καλά, πολύ. Να φας παστίτσιο χωρίς κιμά όμως, ρε Σιζάχο, τώρα με τρεβάζει. Φίλε, δεν μ' αρέσει ο κιμάς. Δεν μ' αρέσει ο κιμάς. Ούτε το κέτσαπ, ούτε ντομάτα να τρώω έτσι σκέτη. Γενικά μου αρέσουν πολύ τα φρούτα, θα πούμε. Δηλαδή, δεν θα το πιστέψεις, από μικρός κάθε μέρα μπορεί να τρώω. Τι να σου πω, μικρός έτρωγα και τώρα βέβαια, μπορεί να τρώγα 2 κιλά μήλα την ημέρα. Το καλύτερο πράγμα. Τώρα τρώω την ημέρα 2 καρότα, 2 αγκουράκια, λάχανο. Τι να σου πω άλλο. Κάθε μέρα αυτά. Έχεις γίνει vegan. Όχι, ρε, τι vegan. Τι λες, ρε φίλε. Έχω θερήσει 8 λιβάδια αγελάδες και. Τι vegan, ρε φίλε. Τι με σιγά, μην είμαι και Σούζαν vegan. Όχι, ρε φίλε. Μακριά από μας. Τι vegan. Με τα κόντια κυνηγάει. Τους βλέπω αυτούς τους vegan και σε κάτι τέτοια και γελάω. Ποιους vegan. Είμαστε καλά. Την ξηροκρίνει vegan. Τι vegan. Εδώ απλά τώρα ήταν λίγο. Τώρα που έκανα αιματολογικά, λίγο η κακιά χολυστερίνη μου ήταν λίγο ανεβασμένη, λέει. Γαλακτοκομικά μου λέει που δεν τρώω τίποτα ιδιαίτερο γαλακτοκομικό και χοιρινό μου λέει κόψτε λίγο. Λέω εντάξει. Χρειάζεται και λίγο να τα κόψουν που και που. Θα τα κόψω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω. Καλά, όχι, μην φαντάζεσαι ότι τρώμε και πάρα πολύ, αλλά εντάξει. Προφανώς λίγο πείραξε. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε και πιτσιρικάδες. Τελείωσες, μπράβο, τέλος. Καλησπέρα και στο Θόδωρο να πω. Θόδωρος, δικός μας άνθρωπος. Καλησπέρα σα, κύριε. Βασικά καλημέρα λέτε εκεί. Δηλαδή καλημέρα. Όχι, είναι και 53. Ακόμη όχι, σε 8 λεπτά, σε 7 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα θα πούμε καλημέρα. Σωστά. Είναι και 53. Σε ποια, Ρότλιγκεν είπαμε. Ρότλιγκεν, ναι, είναι νότια τη Στουτγκάρδη. Είναι 30 χιλιόμετρα πιο κάτω. Είναι, γιατί είναι γνωστό αυτό. Θυμάμαι ένα πανό των Παοξίδων που έλεγε Ρότλιγκεν, γι' αυτό το ξέρω. Μπράβο, ναι, το σηκώνω. Είδες. Παλιό πανό είναι, δεν το βλέπω τώρα, παλιό πανό. Ναι, έχουν σύνδεσμο εδώ κοντά στο σπίτι εδώ που μένω και όλα είναι και ο σύνδεσμός τους. Καλά, εδώ στη Ζιμπάμπουε. Στη Ζιμπάμπουε είχαν σύνδεσμο οι άνθρωποι δεκαετία του 80. Τον είχε ανακαλύψει ο κύριος Μπούζας. Δεκαετία του 80. Είδε έναν μαύρο εκεί, ήταν κασκόλ του Πάου και είπε ότι είχαν σύνδεσμο στη Ζιμπάμπουε. Στις καλές εποχές στο Σπορ του Βορρά. Τώρα εσύ μου λες. Στο Ροτλίγκεν δεν θα έχουν οι άνθρωποι. Στο Ροτλίγκεν. Τι είναι αυτά που λες. Τέλος πάντων. Ωραία.
Μάλιστα. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, φίλε μου. Να, εδώ πέρα άδεια η πόλη σχεδόν. Να, ο Θόδωρος τι μας επισκέφθηκε πραγματικά. Τι καιρό έχετε? Έχει ζέστη τώρα στη Θεσσαλονίκη? Ναι, ναι. Έχει ζέστη πολύ, έτσι και η υγρασία. Απλά τις προηγούμενες μέρες έβρεχε λίγο. Τώρα νομίζω ότι τελείωσε. Ό,τι ήταν να ρίξει, το ρίξε. Γιατί και στη Χαλκιδική είχε ρίξει πολύ πράγμα. Και στην Εύβοια τώρα, αυτά που δεν ξέρω αν τα πήρε χαμπάρι εκεί πέρα, έγινε μεγάλη καταστροφή στην Εύβοια, έτσι. Αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτο. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα βρέξει και θα έχεις νεκρούς, ρε παιδάκι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το βλέπα στην τηλεόραση, έλεγα σε ειδήσεις και δεν το πίστευα. Εδώ πέρα μπορεί να βρέχει 3-4 μέρες συνεχόμενες και δεν, μόνο θα φουσκώσει το ποτάμι, όχι να ξεχυλήσει, θα φουσκώσει το ποτάμι, δεν θα δεις νερά στους δρόμους, τις εικόνες που είδαμε στις ειδήσεις στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αργύρι, άκουσε, μηχανικοί δεν είμαστε, ούτε οι αρχιτέκτονες, πώς τους λένε αυτούς με αυτά τα πράγματα, αλλά αν δεν κάνεις αντιπλημμυρικά και αν μπαζώνεις τα πάντα, τη φύση δεν μπορείς να τη σταματήσεις, φίλε, έτσι. Κάνεις που τα κάνεις, τα μπαζώνεις, κάνει και κάτι αντιπλημμυρικά. Δεν ξέρω, ακούω ρε παιδιά αντιπλημμυρικά, εδώ στην πόλη μας βρέχει, ρε φίλε. Υπάρχει, γιατί πρέπει κάποιος, φίλε, σε εκείνο το χωράφι να χτίσει. Κάποιος εργολάβος θα πρέπει να βάλει. Άστα αυτά, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Πότε βρέχει, εγώ δεν λέω, εντάξει, και στις αναπτυγμένες χώρες έξω γίνεται, αλλά καθάρισε κανένα φρεάτιο, ρε φίλε. Ξέρεις ότι θα βρέξει, είναι η περίοδος που θα καθαρίσετε κανένα φρεάτιο. Βάλε εκεί τα συνεργεία να καθαρίσουν τα φρεάτια. Δεν λέμε τρελά πράγματα. Βάλε το, το τραγικό της Ζάχου είναι ότι πάνε και χτίζουν πάνω στα ρέματα και μπαζώνουν τα ρέματα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρώτο, δηλαδή, εκεί στην Τούμπα έχει τεράστιο ρέμα. Άντε, κάνει καταστροφή οικολογική. Τη θυμάμαι, βέβαια. Στην Τούμπα περνούσαμε το Ριάκι για να πάμε. Πιτσιρικάδες ήμασταν. Ήταν σαν ένα Ριάκι, ποταμάκι ήταν. Να σου πω και πού ήταν. Έχει και μια ηλικία. Βέβαια, φυσικά τα θυμάμαι. Λευκός, δηλαδή, από τα, δεν ξέρω πώς. Στη θάλασσα ήταν μέσα ο Λευκός ο Πύργος ή απ' έξω. Πού ήταν να μου χαθείς. Να βουχοδονόσορα μιλάς κι εσύ. Σαν να μιλάς κι εσύ. Τέλος πάντων. Έκανες αιωνόβιο τον έκανες το δάχτυλο. Πάντως τώρα, ακούς πέρα της πλάκας, έγινε ένα πολύ ωραίο group στο Facebook που λέει, λέγεται το group Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης. Και έχει κάτι φωτογραφίες, άμα δεις, δηλαδή πραγματικά εκπληκτικές, δεκαετία 30, 40, 50. Ναι, να δεις πώς είναι η Θεσσαλονίκη, πώς διαμορφώνεται. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο γκρουπ. Το τείχος υπήρχε κάτω στην παραλία. Δεν είναι εκεί που ήταν η θάλασσα, υπήρχε ακόμα το τείχος. Ναι, βέβαια τείχος. Βέβαια υπήρχε. Και μπροστά στο Λευκό Πύργο υπήρχε. Ναι, ναι. Που λίγο πριν, μάλιστα χθες είδα τη φωτογραφία, λέει λίγο πριν το. Γύρω στο 1895 με 99, κάπου εκεί, γινόταν εκτελέσεις έξω από το Λευκό Πύργο, απαχωνισμοί. Έξω από το Λευκό Πύργο, από τα τείχη, γινόταν απαχωνισμοί. Υπάρχει και φωτογραφία. Κατάλαβες, γιατί ο Λευκός Πύργος, να το πούμε εδώ, γιατί αυτή η εκπομπή προσφέρει ποικιλοτρόπος και ποικιλόμορφη γνώση διαδίδει και εμπλουτίζει, ότι ήταν φυλακές. Φυλακές ήταν, εντάξει, το μάθατε και αυτό. Maximum security. Ενημερώνομαστε για τα πάντα. Και διοικητής ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ, να ξέρετε, τους φυλακές. Κατάλαβες. Ωραία ρε Αργύρη. Να σε ευχαριστήσουμε για το τηλέφωνο, να σε ακούμε και πιο τακτικά, έτσι. Καληνύχτα, Αργύρη. Εγώ μόνο μια ερώτηση, μόνο το Θόδωρο. Ναι. Πάμε. Λέγατε πριν για τον προπονητή του ΠΑΟΚ και για τον προπονητή του Άρε. Ναι. Για του συγκρίνεται. Ένας φίλος είχε πει κάτι πριν, δεν θυμάμαι. Ξέρουμε ότι ο Γερμανός, ο Ένιγκ, είναι επιθετικός προπονητής, ρε παιδάκι, θα παίξει επιθετικά. Ο Φερέρα, από εσάς, τι είδος προπονητής, δηλαδή πώς θα την βγάλει την ομάδα, ας πούμε, να τη βάλει στο γήπεδο? Θα θεωρήσει πολύ αμυντικό προπονητή, θα θεωρήσει πολύ επιθετικό προπονητή? Αυτός μας συστήθηκε ως επιθετικός προπονητής. Γενικά οι προπονητές όλοι προσπαθούν να δείξουν ότι μπορούν μπροστά με την μπάλα να κάνουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς από αυτό που μας ήρθε και μας συστήθηκε, δεν είδαμε σχεδόν λίγα πράγματα, να μην πω τίποτα και γίνω μηδενιστής. Είδαμε λίγα πράγματα. Το τι προσπαθεί τώρα να κάνει. Το υλικό που είχε. Το υλικό όχι, δεν νομίζω, γιατί με το Επιλουτσέσκου κατάφερνε και τερμάτιζε πρώτο και καθάριζε σαν να βγάλω όλα τα μάτς. Οπότε δεν ξέχασαν μέσα σε 2 μήνες με το ποδόσφαιρο που παίζανε. Σίγουρα ο κάθε προπονητής θέλει τα δικά του εργαλεία, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Pep Guardiola και να πάρουμε με 850 εκατομμύρια ευρώ να κάνουμε budget, να πάρουμε ό,τι κινείται, ό,τι καλύτερο. Και πάλι με ό,τι καλύτερο, πάλι δεν το πήρε, έτσι. Θα πρέπει να προσαρμόζεσαι. Και φυσικά στην άλλη εκπομπή έχω μια καλή ιδέα να αναλύσουμε λίγο και το τι γίνεται ακριβώς στα συστήματα και το πώς το σκέφτονται οι προπονητές. Δηλαδή και το κάθε σύστημα
το 4-3-3 ας πούμε, που ξεκίνησε στην αρχή, το 3-5-2 που παίζει τώρα και γενικά όλες αυτές οι παραλλαγές, στο πώς μπορεί να αναλλάσσονται με τους μέσους και στα τεταρτημόρια της άμυνας. Για να δούμε λίγο και πώς κινείται ο κάθε προπονητής. Θα ήθελες, Θόδωρε, ένα Μπρίγιοβιτς πίσω εσύ στην ομάδα σου? Αυτή τη στιγμή, ναι, βεβαίως. Ένα Μπρίγιοβιτς. Θα τον ήθελες, γιατί είναι ο άνθρωπος που, ενώ δεν μου αρέσει το στυλ παιχνιδιού, γενικά δεν μου αρέσουν οι βαργοί παίκτες. Θέλω τον παίκτη να είναι πιο δραστήριος, πιο κινητικός. Είναι ο παίκτης που έχει το άγγεμα του μίδα, δηλαδή το άχτο κάνει γκολ. Έχει αυτό. Έβαλε στον ΠΑΟΚ 50 γκολ, έβαλε σύνολο, ας πούμε, σε 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις αυτό. Ζάχο, ναι. Για αυτόν τη Στουτγκάρδη, τον Αίλτον που ακουγόταν για τον Άρη, ξέρουμε τίποτα? Το μόνο Αίλτον που ξέρω, φίλε, ήταν εκείνος ο παλιός, όχι ο Σένα, εκείνος που ήταν πάλι στη Γερμανία, ένας Βραζιλιάνος λίγο γεματούλος που ήταν παιχταράς, δεν ξέρω κανέναν άλλον. Κοίτα τώρα πέρα της πλάκας και για αυτούς που πήρε ο Άρης, εγώ φίλε ούτε βιντεάκια βλέπω, τίποτα, ότι δώσ' το χορτάρι. 100 φορές. Τον Μάνο τον πήρατε? Όχι ακόμη. Όχι. Λέω ότι θα κλείσει αύριο. Άκουσε λίγο. Έχουν έρθει στον Άρη άγνωστοι με μηδέν προδιαγραφές και. Μπορώ να σου πω. Κάμπορα που βγήκε. Ο Κάμπορα. Όχι, όχι. Ο καλύτερος σεντερφόρ. Ο Κάμπορα δεν το θυμάσαι. Ο Κάμπορα είχε βγει πρώτο σκόρε στην Αργεντινή. Στην Αλφα Εθνική. Δεν τον ξέραμε. Σου λέω είχε ένα background. Εγώ σου μιλάω π.χ. ο Νακόλ Γκένετι. Άγνωστος, αγνώστον. Θυμάμαι η Μακεδονία Στάκης που τον είχε φωτογραφία, είχε έρθει με μια τραγιάσκα και έγραφε από κάτω «Ήρθε ο Μοδάτος». Φοβερό, δηλαδή από το... Και ήταν παιχταράς, έτσι. Και ήρθαν άλλοι με περγαμινές και με τέτοιο και τίποτα. Ό,τι δείξει το χορτάρι, έτσι. Ήρθε και ο Αμορόζο με περγαμινές. Ο Αμορόζο, τίποτα. Καλά, δεν τον έβαλε και να παίξει ο Μπάγεφ στον Αμορόζο. Εντάξει, λάθος για μένα. Σίγουρα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, εννοείται. Αυτό σίγουρα. Όχι, δεν ξέρω μικρό. Λέω ότι δουν τα ματάκια μου. Τώρα εγώ αυτά. Ο καλύτερος τέτοιος. Γι' αυτό εγώ δεν έχω ακούσει συγγνώμη από καμία ομάδα δημοσιογράφο μεταγραφή και να πει ότι δεν είναι καλός ο παίκτης, έτσι. Δεν έχω ακούσει κανένα. Δεν έχω ακούσει. Ή έρχεται, ας πούμε, σε μια ομάδα ένας Ιουγκοσλάβος και παίρνουν, ας πούμε, εδώ τα ραδιόφωνα ή εφημερίδες, παίρνουν τηλέφωνο έναν άλλο Ιουγκοσλάβο να του ζητήσουν την άποψή του. Καλά, είναι δυνατόν να πει άσχημο τέτοιο, φίλε, ειδικά Ιουγκός. Δεν υπάρχει. Αλλά κοίταξε, και τότε ο Άρης είχε κάνει, θυμάσαι, ας πούμε, άμυνα, είχε το Ρονάλντο Γκιάρο, θα μου πει. Έπαιξε εθνική, έπαιξε τέτοια, αλλά γενικά δεν τον εμπιστευόντουσαν οι ομάδες. Και ήρθε μαζί με τον Ασούζη και κάνανε. Βέβαια. Τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος έκανε... δίπλα στον Γκιάρο έμαθε. Εντάξει. Είχε και δεξιά και αριστερά όμως είχε Αράνο και Νέτο. Είχε πολύ καλά μπακ. Ο Άρης είχε φοβερή τετράδα πίσω. Η τετράδα είχε, δηλαδή είχε. Σήμερα στεκόταν είναι... σε όλη την Ελλάδα. Καλά, πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Δεν θα φύγουμε από εδώ ποτέ, μου φαίνεται. Εντάξει, εδώ είμαστε. Οκ, Αργύρι. Κλείνω. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Α, έπεσε ο φίλος. Λοιπόν, 12 και 3 λεπτά. Αποφώνησε, μας πάνε με τις πέτρες. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά εντάξει, άμα δεν περιμένουμε 2-3 λεπτά, αν δεν έχουμε, θα το κλείσουμε το θέμα και να βάλουμε και τις επαναλήψεις. Είχες που λες και ναυτή στο κέντρο, είχες φέρει ωραίο. Ο ναυτή για μένα είναι δηλαδή αυτό που λείπει τώρα από τον Άρη. Πραγματικά ένας παίκτης. Που δηλαδή έκανε και ήταν και κόφτης. Ναι, και δυνατός. Και κόφτης και δυνατός. Και κόφτης και κάθε την παλιά έχει πάρα πολύ καλή. Βέβαια. Και σουρ και γκολ. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά. Και να σου πω, και τον έφερε και με λίγα λεφτά. Δηλαδή, τέτοιους παίκτες δεν μπορεί να φέρει. Υπάρχουν. Θυμάμαι αυτή. Πρέπει να ήταν στη Σέφιλντ, στην τέτοια, δηλαδή β' εθνική Αγγλία, σας το πούμε έτσι. Και εκεί δεν έπαιζε. Και ήρθε εδώ πέρα και έκανε φυσικά. Ήταν πολύ καλό. Καλό ο παίκτη, βλέπει ότι την πρώτη μέρα που μπαίνει μέσα. Φαίνεται. Δηλαδή το πώ θα κουμπίσει την μπάλα, τι τοποθετήσει θα πάρει. Την κάθε που θα σου βγάλει. Μπορεί ο σέντερφορ να μην την κάνει γκολ. Αλλά αυτό που θα τη δει και θα σου κάνει τρύπα, θα σου κάνει ένα τούνελ και θα σε βγάλει, πάρε βάλε. Έτσι φαίνεται. Και από τι κινήσει και πώ κινείται χωρί την μπάλα και ο Γκαρσία παραδείγματο χάρη πριν 2 χρόνια. Που τον βλέπαμε στα φιλικά στην Ολλανδία, φαίνεται το παιδί ότι ξεχώριζε, εντάξει, από τους άλλους. Φαίνεται το καλό σου παίκτης, ρε παιδί, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Γιατί τώρα μου θυμίζει πάλι το τέτοιο με τον Μαρτίνεθ και τον. Με τον Μαρτίνεθ, συγγνώμη, με τον Μαντζίν. Εντάξει, μπορεί να είναι μια περίπτωση όπως ήταν του Παναθηναϊκού Μπορέλη. Εντάξει, μπορεί να είναι μια τέτοια περίπτωση, αλλά. Φαίνεται, ρε παιδιά, τώρα, δηλαδή να περιμένουμε, μακάρι, τι να σας πω. Φαίνεται ο παίκτης, οι δυνατότητες. Από αυτά που περιέγραψε και από 2-3 ακόμη πραγματάκια. Δεν χρειάζεται να το. Ούτε να χρειάζεται να είσαι ο Μουρίνιο για να τον καταλάβει αλλά τον παίκτη. Ότι είναι ένα παίκτη με ικανότητες και καλό παίκτη. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή... Να κάνουμε με το ζόρι τον Μαντσίνη επειδή τον πήραμε. Δηλαδή εντάξει.
ο Μπάς, ας πούμε, έβλεπες ότι είχε μια ποιότητα στην πάσα του. Ναι. Είχε, μπορεί να μην ήταν τόσο καλός κόφτης, να ήθελε δίπλα του ένα πιο δυνατό, ένα πιο σκύλο. Αλλά έβλεπες ότι είχε καλή πάσα, ότι είχε καλό χτύπημα. Είχε... Και την πενιντάρα την παλιά, την, από τη διαγώνια. Τη διαγώνια. Αλλά πρόσεξε το στοιχείο, το καλό του Μπάς ήταν αυτό όμως. Γι' αυτό τον πήρε ο Άρης. Ότι ήταν σκύλος και έκοβε. Δηλαδή στην Τωρίνο που ήταν και αρχηγός, αυτό ήταν. Φαίνεται ότι όταν ανεβαίνεις, κάποιος τέτοιος σε πειράζει προφανώς. Και η χώρα. Και το πρωτάθλημα, το ναι. Ιταλικό. Εντάξει, μπορεί να μην κολλήσει. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Πάμε. Αργεί πολύ η εικόνα εκεί. Ναι. Την ώρα που έλεγε για τις σοκολάτες για την Ελβετία μπήκε το γκολ. Και το πανηγύρισες μετά από δύο λεπτά. Όχι, δεν είναι. Εικόνα δεν το βλέπαμε. Είχαμε το, βλέπαμε το άλλο. Ναι. Δεν βλέπαμε την τέτοια, την Σεβίλη. Σε πάση περιπτώσει, την ώρα που είπες για τις σοκολάτες μπήκε το γκολ. Να είναι καλά ο παλίκαρος, ο Βαζεμίχτεν Μπούχτεν, πώς το λένε, πολύ καλός παίκτης. Μπράβο. Μόλις είπε και άλλο. Πρόσεξε, δώσε. Τι είπα εγώ, λέω. Θα πάει η παράταση αν έχει παραγγείλει μπύρα, θα την κάνει τέτοιο. Βάζει τον γκολ. Και πήγε εκείνο, ναι. Ναι, και ο άλλος τι λέει από απέναντι. Τι να βάλει τώρα γκολ 4-0, λέει, τα έχουν παρατήσει, τα έχουν κάνει, λέει τώρα σιγά. Τι είπα εγώ και, και τα δύο πέσαμε μέσα και οι δύο. Άκου, εγώ ήμουν μαζί με τον άλλον, αλλά πήρε στην άλλη γραμμή. Ήθελα να σου πω, δεν ζήταγε στον Τζόκερ και τις δύο φορές, την ώρα που το είπες πήγε και γκολ. Okay. Λοιπόν, να σου δώσω και μια πληροφορία, θέλεις. Μια πέση, βέβαια, όλες τις πληροφορίες μας αρέσουν. Έμεινε ελεύθερος ο Ρουμάνος απόψε, έλυσε το συμβόλαιο με τη Μπιλμπάο. Ναι. Καλά, αυτός νομίζω τελειωμένο από χθες βράδυ. Απλά ήταν αυτό να μείνει ελεύθερος, δηλαδή, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, ναι, έμεινε ελεύθερος. Να μείνει, δεν ήταν ελεύθερος, τον άφησε ελεύθερος, συμβόλαιο μέχρι του χρόνου είχε. Αχα, αλλά ωραία. Έμεινε ελεύθερος. Άρα αποτελεί ήδη παίχτη του Άρη. Θα έρθει να υπογράψει και να κάνει. Να τον δούμε κι αυτό. Απόψε τώρα, πριν από 10 λεπτά, τόλμησε το συμβόλαιο. Οκ. Okay. Οκ, okay, φίλε. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ και εσένα. Καλό βράδυ. Κατάλαβε, ρε, κοιμίστακα. Γι' αυτό σε έστειλα. Λέει ξύπνα 4-1 γκολ. Εντάξει, το είδαμε, ρε. Το καταλάβαμε. Αυτός εδώ πέρα που να δει. Είναι ένα τύπο, είναι το φιλαράκι μου, ο Λευτέρης και ο αδερφός του Χρήστος. Έχουν εδώ απέναντι από την στάση Κολόμβου έχουν το first coffee. Mm-hmm. Από το πρωί ξυπνάει καφεδάκι, τυρόπιτα, τα πάντα όλα. Χειροποίητος ο άνθρωπος. Αλλά είναι καρτούν ο άνθρωπος. Είναι μεγάλο καρτούν. Έτσι το γνωρίζεις, είναι μεγάλο καρτούν. Να σου πω την αποτυχία. Λοιπόν, αύριο καφεδάκι, Λευτέρη, αλλά δεν θα είσαι το πρωί ο αδελφός, ο Χρήστος θα είναι. First coffee, έτσι, απέναντι από τη στάση. Σου κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Καλό παιδί. Εδώ είναι, της γειτονιάς είναι, δικός μας άνθρωπος είναι. Καλό παιδί είναι, εντάξει, είναι λίγο, εντάξει. Χάνει λίγο λάδια, αλλά εντάξει, δικό μας παιδί. Πλάκα κάνω φυσικά, έτσι. Πολύ καλά. Τον είπες, χάνει λάδια, τον είπες, ωραία διαφήμιση. Όποιον τον αγαπάω, τον πειράζω. Είναι καλά παιδιά και οι δύο τα αδέλφια, και ο Λευτέρης και ο Χρήστος. Παλεύουν όπως όλοι για το μεροκάματο. Οπότε εντάξει, εδώ πέρα είμαστε κι εμείς όσο μπορούμε, στηρίζουμε, έτσι. Λοιπόν. Επίλογο, Μεσιέ Θόδωρε. Λοιπόν, τώρα πέραν τη πλάκα που είπαμε, άμα θε και άλλη εβδομάδα τέτοιο, παίρνα. Δεν είναι εδώ μέχρι να έρθει ο Τάσο. Θα έρθει στι 20. Ναι, αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα λείπει. Άμα θέλει και είναι το πρόγραμμά σου και την δεν. Την Παρασκευή μπορώ σίγουρα, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε το μήνυμα. Έγινε, όποτε θέλει, παίρνα. Εδώ πέρα ανοιχτά είμαστε, ανοίξαμε και σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε, εγώ θα το πω κιόλα. Μα έφερε και δώρα και εμένα και τον, και τον Τάσο. Όχι, δεν, να μην να τα λέμε. Εντάξει, γι' αυτό σε έβαλα και στο στούντιο. Αλλιώ πώ θα σε βάσαμε. Πάντω δεν είναι. Τώρα εγώ σε αυτά είμαι λίγο τέτοιο, να πούμε. Δεν μπορώ έτσι. Δηλαδή, εγώ θέλω όταν με κάνουν δώρο να μπορώ να κάνω κι εγώ. Τέτοιο άνθρωπο είμαι. Δεν μπορώ, ας πούμε, να με φέρνουν δώρο και να μην κάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω από μία τέτοια ότι. Γιατί μου το πες και έξω, λέει κρατά. Κρατάμε παρέα τον κόσμο, εντάξει, εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, ρε φίλε. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, εντάξει. Τώρα να μας φέρνεις δώρο, ευχαριστώ, πραγματικά το εκτιμώ, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή. Εγώ έχω βρει έναν τρόπο, τέλος πάντων θα κάνω κάτι. Αυτά, να σε ευχαριστήσω για το δώρο και για την παρουσία. Εντάξει, την άλλη φορά δεν θέλουμε ρούχα, φέρε κανένα φράγκο. Έτσι, εντάξει, να καλά. Θα φέρω Άιμπαν εδώ γερμανικό να βάζει μέσα λεφτά ο κόσμο. Έρανο, κάνει και ένα παοξίδε πέσει για το ζάχο, να κάνει λέιζερ. Κάνε έναν έρανο. Λοιπόν, να βλέπω καλύτερα τις τεσσάρες. Θα έχει και κωδικό του ΠΑΟΚ. Θα γράφεις ΠΑΟΚ για να τα βγάζεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω. Σε βλέπω ΠΑΟΚ. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Σου είπα και 5 λεπτά ήμουν ΠΑΟΚ στη ζωή μου. 5 λεπτά, όχι περισσότερα. 5 λεπτά. Αρκούν. Αρκούν. Δεν λεπτά είπα τον μπαμπά να γίνω ΠΑΟΚ. 5 λεπτά. Το αν αυτό λογίζεται ότι ήμουν ΠΑΟΚ, τον είπα 5 λεπτά έτσι. Και αν βάλεις και μία σχέση που είχαμε μία ΠΑΟΚ σου, εντάξει δεν έγινα ΠΑΟΚ. Όχι, αλλά εντάξει.
όσο να είναι, επηρεάζεσαι λίγο από την αλήθεια. Ναι, 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 επηρεάζεσαι. Την πήρα στο Χαριλάου, βέβαια, εντάξει, την αλλαξοπίστησα μετά. Αυτά είναι τα ωραία πραγματάκια και επαναλαμβάνω, τα ετερόνυμα έλκονται και τα ομόνυμα αποθούνται, φίλτατε. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσουν οι παοξούδες, να σου πω την αλήθεια. Έχω ένα τέτοιο. Ταπεραμέντο. Είναι. Οι άλλες τι είναι, χωρίς να είναι ταπεραμέντο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Θα τον ξανά έχουμε εδώ τον Θόδωρο πρώτα ο Θεός, έτσι, μέσα στις επόμενες μέρες μέχρι. Το ακροατήριο είναι πολύ ωραίο, το ευχαριστήθηκα και εγώ. Αυτό δεν είναι διαφορετικό. Αυτό είναι, εντάξει, είχαμε ξανακάνει παλιά. Ναι, ότι έχει, είναι και η ποιότητα του ακροατήριου. Ακούς άλλους σταθμούς, βλέπεις ο κάθε ένας. Εδώ θα πει και το ωραίο και το αστείο του, θα έχουμε και την κουντρίτσα μας. Θα την έχουμε. Πώς δεν έχουμε, δεν γίνεται να μην έχουμε. Είναι γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ το ακροατήριο. Μου ταιριάζει. Γενικότερα το Λίμπερο έχει διαφορετικό ακροατήριο. Ναι, εντάξει, ναι. Να μην το πω ότι όλοι δικοί μας είναι καλοί και όλοι όχι τέτοιο, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι. Γενικότερα το ακροατήριο του Λίμπερο είναι, απέχει παρασάγκες από έτσι, τα άλλα. Έτσι, πάλι μου σας έμαθα και νέα λέξη. Ο άλλος ευτυχώς δεν είναι, δεν θα έψαχνε παρασάγκες τέτοια. Θα νόμιζε ότι είναι καινούργιο ποτό. Κασφινάκι. Θα το παρήγγελνε. Όχι, όχι, θα φτερνίζεται τώρα. Ξέρεις, εγώ γράφω τι εκπομπές, μην τους στείλω και θα λέει πάλι τώρα για το παντελόνι. Και παντελόνι και μπλούζα έφερες. Εγώ θα πω ότι είχαν μέσα και λεφτά. Τώρα το δίστασε κάνει. Θα τα ψάξει. Δεν θα τα βρει. Δεν σε βλέπω. Θα πω δεν ξέρω τίποτα. Εμένα οι τσέπες άδειες ήταν. Θα πω δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλο το ακροατήριο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Νομίζω 12 και 10 είναι έτσι. Καλή παρέα, μία ώρα και 10 λεπτά και περισσότερο. Εντάξει. Οπότε αύριο πρώτο Θεό στις 9 η ώρα ξανά η επόμενη. Τι αύριο, σήμερα στις 9 η ώρα. Άλλαξε η 12 και 10. Σήμερα στις 9 η ώρα. Η επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, δεν ξέρω ποιος θα είναι, πάντως κάποιον θα έχουμε εδώ πέρα στην παρέα, αυτό είναι δεδομένο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα ακούσετε επανάληψη, θα βάλω τις επαναλήψεις των πρωινών εκπομπών. Θεωρώ ότι όσοι δεν ακούσατε θα είναι καλό, θα είναι καλή παρέα για σας. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, να καληνυχτήσουμε τον κόσμο. Καληνύχτα παιδιά, καληνύχτα από εμάς και τα λέμε αυτό το χρόνο.